τα καλά, τα όμορφα. Τα αληθινά φιλιά τα δώσαμε μέσα. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι και τη μανούλα σου, να σε χαίρεται και εκείνη. Παρακαλώ το μανίκι να σε βοηθεί. Της έπρεπε τη σημερινή σήμερα. Έβαλα ένα λάσκαρι σήμερα, έβαλα κάτι. Είσαι και λίγο ζωή τη λάσκαρι, αλλά σήκω λίγο όρθια να σε δούμε. Κάνε διάβασμα στο κορίτσι που γιορτάζει. Σήμερα, Μαρινέλα. Ε, μα ναι. Έλα, αγάπη μου, ρέμισε. Ε, ναι, ρε Μέρι. Το θέλει Μέρι. Καλά, έπρεπε να μου βάλεις ένα μίσε η Μέρι, η Μερούλα το μεράκι μου. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε όλα τα όμορφα και όλα τα ωραία για τη σημερινή μέρα. Να χαίρεσαι το γιώκα σου, το καμάρι σου, να σε χαίρεται η αδερφούλα σου, όλα τα καλά. Υγεία. Ποιες μέρες. Χρόνια πολλά στη μαμά. Ποιες μέρες. Και επίσης η Μαργέλα Σαββίδου μας βλέπει και της λέμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Μαρκελάκι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, λίγο βάλε. Σήμερα γιορτάζουν και οι Μαρίες και οι Δέσποινες και κάποιοι Παναγιώτες. Κοίταξε, είναι Παρθένες, εγώ δεν γιόρτασα πάντοτε στη ζωή μου, έτσι και η μαμά μου. Οπότε ξέρεις, τότε το επιλέγεις. Στην Κρήτη, ας πούμε, γιορτάζουν σήμερα οι Μαρίες. Μια ζωή υπόλοιπη, αναρωτιόμαστε πώς διαχωρίζουν τις Παρθένες από τις μη Παρθένες. Πώς αποφασίζουν 15 Αυγούστου ή 21 Νοεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν οι Βιργινίες. Ωραία, το Virgin. Λοιπόν, καλημέρα σας. Αν έχετε κι εσείς κάποιον που να γιορτάζει, να τον χαίρεστε, όλα τα καλά. Είναι μια όμορφη Τρίτη, ανεβασμένη θερμοκρασία, ανεβασμένη και η διάθεσή μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και θέλω να τα προλάβουμε. Η τρούφα είναι so excited. So excited. I don't know how. Πώς το λέει. Λοιπόν, με τόσο αγγλικό χτες από τα MAD, το ξεχάζω και εγώ τα ελληνικά μου. Ωραία. Καταρχάς, έχουν αλλάξει γενιές, θέλω να σας πω. Ναι. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, έβλεπα σήμερα το πρωί που τα πλάνα από το ΜΑΛ και λέγαμε πάνω στο γραφείο. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι ο άλλος. Όχι ότι είμαστε τίποτα απαγιακή. Εγώ είπα μία και λέγα, ποια είναι αυτή. Ωραία κοπέλα, ποια είναι αυτή. Μου λένε η Λίλα. Ένα κάτι πιτσιρίκια στο γραφείο. Η Λίλα. Δεν ξέρεις τη Λίλα. Λέω, συγγνώμη, την έχω ακούσει, αλλά δεν την έπαθα το ίδιο. Μόνο έναν ξέραν όλοι. Έναν θα τον βρίζαν όλες οι γενιές. Το Σάκη το Ρουβά. Το Μωρόνικα, ρε. Έπαθα το ίδιο. Είδα κάποιον που λέω ποιος είναι αυτός και είδα που τον ρωτάνε αν θα πήγαινε στην Eurovision. Πήρε μοντέλων και τον ρωτάνε αν θα πήγαινε στην Eurovision και μετά κατάλαβα ότι ήταν τραγουδιστής. Αντός, παιδιά, βλέποντας τα πλάνα και παρακολουθώντας ταυτόχρονα και λίγο το Instagram, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι μερικοί άνθρωποι έχουν μια σταθερή αξία στο πέρασμα του χρόνου. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Σάκης ο Ρουβάς. Δηλαδή τώρα μεγαλύτεροι, παλιότεροι, νεότεροι, παιδιά, το γνωρίζουν όλοι και ουριάζουν όλοι. Ο Σάκης είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος, και το ξέρω πολύ μικρό, που έχει άστρο. Έχει πάνω του. Στο γάμο του Νίκου Χατζηνικολάου και της Κρίστη, ξέραμε πού καθόταν ο Σάκης, γιατί νόμιζε ότι ο πάνω του υπήρχε ένας προβολέας. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έλαβε. Και το λέω ότι δεν ήταν σε μαγαζί που είναι τα φώτα επάνω του. Έλαμψε χθες ο Σάκης Ρουβάς. Η Δέσποινα Βανδύ κέρδισε τις εντυπώσεις. Η Τάμτα ήταν συγκλονιστική και σχολιάστηκε ποικίλο τρόπο. Σαν και σε αυτή τη γιορτή της μουσικής αλλά και της μόδας μας έχουν συνηθίσει σε διαφορετικές εμφανίσεις. Πάμε να πάρουμε ένα τη Τάμτα που βγήκε τόπλες με δύο αυτοκόλλητα. Τι ήταν αυτά, Παναγιά μου. Απίθανο. Πώς ανέπνεει το κορίτσι αυτό. Βέβαια η Τάμτα είναι συνηθισμένη σε πιο κεντρικά. Fashion icon. Από το ξεκίνημά της είναι fashion icon. Αυτό. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα έγιναν χτες και τα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της λαμπερής βραδιάς των Mad Walk. Καλωσορίσατε στο Mad Walk 2023, το μοναδικό Fashion Music Project. Τώρα ξεκινάει από ό,τι ξέρω. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει οριστικά και μετάκλητα για μένα. Και από την πλευρά της παραγωγής, αλλά και από την δική μου πλευρά. Όλες οι διαφορές με τον κύριο Αποστολόπουλο που είχαν υπάρξει το τελευταίο διάστημα είναι κάτι που έχετε αφήσει πλέον πίσω σας? Όχι, το σκεφτόμαστε κάθε μέρα και δεν το αφήνουμε με τίποτα. Εννοείται το έχουμε αφήσει πίσω. Έχετε ζητήσει αμοιβαία συγγνώμη μεταξύ σας? Όχι, παιδιά, το έχουμε αφήσει πίσω. Φτάνει. Είχαν συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα κάποιες δηλώσεις που είχες κάνει σε μια ερώτηση γενικά με το body shame και απάντησες με το δικό σου τρόπο. Έχεις μετανιώσει για εκείνη την απάντηση που είχες δώσει? Παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως βλέπουμε κάποιες ελληνικές ταινίες που είχαν κάτι τέτοιους χαρακτήρες μέσα ή κάτι που βλέπαμε μικρή, χοντρός, λιγνός κλπ. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα στον χώρο της τέχνης και όπως και από τη δική μου πλευρά, δεν γινόντουσαν με κακεντρέχεια. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία, παιδιά, ισότητας, το καταλαβαίνω, και εγώ σε αυτή την κοινωνία θέλω να ζήσω. Να είμαστε όλοι αγαπημένοι, να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο χρώμα, τη σεξουαλική ταυτότητα, στα κιλά. Εννοείται. Απλά είπα να μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Αυτό, δεν είπα τίποτα. Με πολύ αγάπη για τους ανθρώπους.
Το ότι αφαιρέθηκε από το τραγούδι Άδωνης ο στίχος Χοντρή λόγω του ότι θεωρούταν ότι προκαλεί body shaming. Ποια είναι η άποψη? Η Άλκης της Πρωτοψάλτη είναι μια τεράστια καλλιτέχνη, όπως είναι και ο κύριος Κραουνάκης. Δεν, ξέρετε, δεν μπορώ να σχολιάσω τέτοια μεγέθη ανθρώπων. Θα ήταν ιεροσιλία. Ένα fashion icon που έχεις στο μυαλό σου, που εμπνέεσαι. Αγαπώ πολύ την Τάμτα. Θεωρώ ότι στη χώρα μας κάνει διαφορά. Κατερίνα, πώς κλαίει η εγκύμωση είναι μέχρι τώρα? Πάρα πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Μου έχει φέρει πάρα πολύ γούρι το αγοράκι αυτό, διότι την Παρασκευή έχουμε παγκόσμια κυκλοφορία. Μια διασκευή, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που όλοι το ξέρουμε, του Frank Sinatra. Το Have Yourself a Little Merry Christmas. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι κάτι που το περίμενα καιρό. Και διαφορές από την πρώτη εγκυμοσύνη? Όχι πολλές. Όχι πολλές. Επειδή μάλλον είναι και αγόρια για τα δύο, αλλά όχι. Όπως ήμουνα καλά και με τον Βίρονα, έτσι και με. Και με τον Νικόλαο, λοιπόν. Γιατί ο Νικόλαος θα έχει το όνομα του παππού του. Έχω φοβερή αδυναμία στον παπά μου. Και δεν θα μπορούσα να δώσω το όνομα του πατέρα μου. Τα πράγματα που έχουν περάσει λίγες μέρες από τη ληστεία στο φαρμακείο? Α, πολύ καλύτερα. Έκτρηξη. Δεν μας ενδιαφέραν τα λεφτά και η ληστεία σαν ληστεία. Πιο πολύ η κοπέλα να είναι καλά. Εφόσον η κοπέλα εντάξει πέρασαν κάποιες μέρες και είναι καλύτερα, αυτό μας ενδιαφέρει. Ψυχή της υγεία. Άρα το survivor δεν είναι στη σχεδιά σου, αν ξαναγίνει τώρα? Όχι, δεν είναι στη σχεδιά μου. Στη σχεδιά μου είναι σίγουρα κάποια ταξίδια που έχω ήδη κλείσει εισιτήρια για εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν είναι, όχι. Δεν θα ήθελα να ξαναπάω. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου με το Σπύρο έξω. Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Τα σχόλια που έχουν ακουστεί για τον τσακωμό σου με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και το εξώδικο που έστειλε σε εκείνη. Με έπιασε σαν προετοίμαση, γιατί αυτά τα σχόλια είναι πριν δύο εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα. Ναι, απλά δεν έχει υπάρξει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Όχι, έχει υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση. Έχω δώσει πριν λίγες μέρες, είπα ότι εφόσον έχει ξανθεί το εξώδικο, το έχει λάβει και δεν θα ξαναμιλήσει για μένα και εγώ δεν θεωρώ σωστό να μιλάω για εκείνη. Θα έκανες όμως μία προσπάθεια να λυθεί πριν φτάσατε σε δικαστήριο? Όχι, γιατί γνωρίζω κάποια πράγματα που εσείς δεν γνωρίζετε γι' αυτό. Τι θα έλεγες πλέον ότι είσαι σε μία φάση που θέλεις να ερωτευτείς, να προχωρήσεις? Είμαι σε μια φάση καλή. Τώρα να ρωτευτώ. Τι με ρώτησε? Προσωπικά δεδομένα, έτσι. Κοίταξε, αυτά δεν τα προγραμματίζω, τα παραγγέλνεις, έρχονται όταν η ώρα τους. Αυτή η στιγμή είναι πολύ δημιουργική για μένα και ο έρωτας έχει να κάνει με τη μουσική αυτή τη στιγμή. Είσαι ανοιχτός όμως στο φλερτ, σε όλα αυτά? Δεν είμαι άρρωστος. Το σχόλιο σου σχετικά με την αφαίρεση του στίχου από το τραγούδι Άδωνης της κυρίας Πρωτοψάλτη. Συμφωνήσω με τον κύριο Κραουνάκη ότι αυτή τη στιγμή που η Παλαιστίνη καίγεται, που γιορτάζαμε 17 Νοέμβρη, που υπάρχει ένα μήνυμα πίσω από αυτό, πρέπει να θυμόμαστε. Σίγουρα δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχολούμαστε πάρα πολύ με κάτι τέτοιο. Πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να είναι όπως έρχονται, να μην ασχολούμαστε με τα σώματα των ανθρώπων, αλλά πιο πολύ με τις ψυχές τους. Σε είδαμε, βρέθηκες μαζί με τη Φέη Σκορδάκη στην πρεμιέρα του Νίκο Οικονομόπουλου. Πώς περάσατε? Ήρθε η Φέη, εγώ ήμουν εκεί βέβαια ως γνωστή μπουζουξού, και κάποια στιγμή ήρθε στις 3, βλέπω τη Φέη. Λέω, η Φέη, στα μπουζούκια, παλιά μαζί μας δεν έβγαινε στα μπουζούκια. Άρα τυχαία την είδε. Ναι, τυχαία την είδα και πήγα και τη χαιρέτησα φυσικά. Κάτσατε μαζί? Κάτσαμε λίγο, μιλήσαμε, ναι, αλλά ήμασταν με άλλες παρέες. Εσύ φλερτάρεις? Τώρα πια σιγά σιγά το κάνω, ναι, γιατί... Κάνεις το πρώτο βήμα? Τώρα και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Αποδίδει. Μέσω των social φλερτάρεις. Στα social media σε φλερτάρω. Ναι. Απαντάς? Ναι, απαντάω. Χωρίς να πω ούτε μια λέξη τον προκαλώ. Θέλω να δω για πόσο θα αντέξει. Νευριάζει και λίγο στην αρχή μου φωνάζει. Θεά η Φουρέιρα, πραγματικά σε αυτό το χορό της και στο νέο της τραγούδι, σαν σας σταμάτη, αισθάνομαι ότι περνάει μία περίοδο αναπροσαρμογής, εξωστρέφειας. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να πιέζει τον εαυτό της να βγει έξω, να κοινωνικοποιηθεί, το κάνει πετυχημένα, της αποδίδει, κυρίως έχει γλυκάνει. Έχει γλυκάνει, τη βλέπω πιο ήρεμη. Πέρα.
έχοντας αφήσει πίσω πολλές πολύ μεγάλες δυσκολίες τις οποίες παιδιά, πέρασε. Η Σάσα, επειδή είναι ένα πολύ παρεξηγημένο άτομο, στην παρέα, όσοι την ξέρουν λίγο καλύτερα, αυτό είναι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι ρε παιδιά, τη Σάσα, μην την παρεξηγείτε, δεν είναι αυτό που φαίνεται καμιά φορά στην τηλεόραση, αυτό το πολύ δυναμικό. Αλλά και η ίδια τώρα είχε επικοινωνήσει τις δυσκολίες που πέρασε με την οικογένειά της, με τον θάνατο του πατέρα της, με τον τρόπο που έφυγε. Τη έκανε καλό, με όλα αυτά τα πράγματα. Μάλλον έκανε καλό, πιστεύω. Και τα λάθη της. Πάντως το δουλεύει πολύ, όπως το έχει πει και η ίδια. Πώς τώρα να έχει πάει και στους ειδικούς ανθρώπους, έχει εμπιστευτεί γιατί θέλει να βρει το νέο πρόσωπο, τα νέα βήματα, τα νέα πατήματά της. Και βγαίνει και λέει και με πυγμή, μην διστάζετε αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, να απευθυνθείτε στους κατάλληλους ανθρώπους, να ζητήσετε βοήθεια, για όλα υπάρχει λύση. Και με τη στάση της περνάει και ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα. Γιατί τη ρωτάνε για τη Φέη? Υπήρχε κάτι. Όχι, πήγε στα μπουζούκια η Φέη, γιατί φάνηκε περίεργο. Δεν πηγαίνει στα κέντρα. Παιδιά, τώρα η αλήθεια είναι ότι η Φέη στα μπουζούκια είναι πολύ περίεργο. Ναι, η Φέη στα μπουζούκια και η Φέη στην λαϊκή αγορά. Το θέμα είναι ότι μεταξύ του, αυτά τα δύο κορίτσια που είχαν συνεργαστεί παλιότερα, υπήρχε μια πολύ δυνατή σχέση, η οποία στην πορεία φάνηκε πω τελικά δεν υπάρχει. Δημήτρη, τη έκανε πρόταση και για να είναι μαζί σε αυτή τη σεζόν. Άλλο προτάσει επαγγελματικέ που πολλέ φορέ είναι και επαγγελματικέ προτάσει γιατί με συμφέρει να έχω τη Σάσα σε ένα τραπέζι να λέει τη γνωμά. Άρα τη στην θεϊκή και άλλο το τι σχέση μπορεί να υπάρχει εκτός δουλειάς. Εγώ θεωρώ ότι έγινε ερώτηση επειδή σαν φίλες είναι πια μαζί έξω, μοιράζονται κοινές στιγμές. Καλά, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποτε δουλέψαν μαζί για πάντα, που λέει 30-40 για πάντα, θα σε αγαπώ για πάντα. Όχι για πάντα, αλλά είναι εστίασε σε αυτό ότι επειδή και την εποχή που δούλευαν μαζί, και είναι γνωστό στο χώρο μας ότι δεν πήγαινε σε νυχτερινά κέντρα η Φέη Σκορδά, τη έκανε εντύπωση που τη συνάντησε στο συγκεκριμένο μπουζούκι. Εγώ τη χαίρομαι πάρα πολύ, τη Σάσα, πρέπει να πω, γιατί είναι πιο όμορφη από ποτέ σε αυτή την εμφάνιση. Και νομίζω ότι ξόρκησε τα προβλήματά τη κάνοντας τα δημόσιο θέμα. Μερικές φορές τα ξορκίζει με αυτό. Μακάρι να της λειτουργήσει έτσι και να απελευθερώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Με το καλό στην Κατερίνα Στικούδη, η Νικόλα στο δεύτερο αγοράκι της, αγορομάνα η Κατερίνα. Όμορφη και γλυκιά, το όμορφο του πατέρα της Κατερίνας. Είναι παραδοσιακή όμως. Στο πρώτο έδωσε του πατέρα του Βαγγέλη. Έτσι, μπράβο. Και τώρα της, το μισόγειο της Κατερίνας. Είδες που έχει ένα προφίλ που δεν το λες και πολύ παραδοσιακό γενικότερα, αλλά σε αυτά. Είναι σαν γλυκιά αγάπη μου. Είναι με τον ίδιο άνθρωπο πόσα χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, πόσα είναι με τον Βαγγέλη. Αυτό δεν είναι παράδοση. Είναι καταπληκτική. Έχουν καταπληκτική χημεία. Για τον χώρο μας αυτά 15 χρόνια είναι δύο αιωνιότητες. Τι εννοείς, δηλαδή. Όχι για τη χώρα μας, για τη σύγχρονη εποχή. Να πεις, για τη σύγχρονη εποχή. Για το χώρο μας, δεν είπες. Ναι, για το χώρο μας. Α, οκ, okay, για τη χώρα, άκουσα εγώ. Με το καλό να της πούμε, απαστράπτουσα και υπέροχη. Η Βρυσίδα Ανδριώτου θέλει να βάλει μια τελεία στο θέμα, αισθάνομαι, με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Τα ίδια είχε δηλώσει και όταν βρέθηκε στον καναπέ μας και κάναμε αυτή την κουβέντα. Και την τηρεί και κρατάει αυτή τη στάση της και μπράβο της. Γιατί σου λέει, από τη στιγμή που εγώ στέλνω ένα εξώδικο, για να μην μιλάς για μένα. Πώς θα μιλήσω εγώ δημόσια για την άλλη πλευρά? Στον αχυρώνεις αυτό που έχεις κάνει. Είναι και λογικό αυτό που έχει πει το πράγμα νομικά εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Έχει πάρει ένα δρόμο ότι πλέον δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Το σταματάς και μόνη σου. Δεν αυθονερίσαι. Συγγνώμη. Πέθανα. Τελείωσες. Όχι, τελείωσα για πάντα. Δεν είναι. Ο Θοδωρής Μαραντίνης, κάπως αμήχανος, όταν ρωτείται για την προσωπική του ζωή, τον σώζουν αυτά τα πανέμορφα κορίτσια που έχει γύρω του. Πραγματικά. Κάποια στιγμή κοιτάει και μία κοπέλα στα αριστερά του και ζητάει τη βοήθεια του κοινού. Και εκείνη, επειδή πια η νέα γενιά και όλος ο κόσμος είναι πολύ εξοικειωμένος με το TikTok και όλα τα social media και με τα stories, μιλάμε κτλ., του δίνει εύκολα την απάντηση. Ακριβώς. Και είναι όντως αυτό αλήθεια, ότι πλέον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Γιατί να μην είναι στο φλερτ, δεν καταλαβαίνω γιατί. Είναι, προχωράει τη ζωή του κανονικά. Σέβεται πάρα πολύ και την ιστορία του και τα παιδιά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι η βασική διαφορά στο πώς, τι εικόνα δείχνεις προς τα έξω. Δεν είναι κακό να πεις ότι θα φλερτάρω. Τι κακό να είναι, το απολύτω ίσα-ίσα, πολύ ωραίο. Και είχε και ένα από τα πιο απροσδόκητα άκτ της βραδιάς με την Κατερίνα Παπουτσάκη, έτσι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο άκτ. Απλά λίγο να. Να ηρεμήσετε με τον Μωρόνε, πώς το λένε, Δημήτρη, γιατί όλες αυτές τις μέρες ακούμε και τον περιμένουμε. Η Λίσσα ήταν λίγη μπροστά σε αυτό που συνέβη με την άφηξή του στην Ελλάδα. Εγώ, δηλαδή θα μου πεις, ίσως επειδή έχω δει και την ταινία και. Όλοι δεν έχουν δει. Δεν τερλάθηκες. Όχι. Εγώ περιμένω να δω αν θα ακούσουμε. Περιμένω μισό λεπτό. Σου άρεσε ή δεν σου άρεσε? Εμένα δεν μ' αρέσει. Περιμένω να δω. Περιμένω να δω για να πάμε και στο τραγουδιστικό μέρος. Θα δούμε κάποιο απόσπασμα να τον ακούσουμε. Τραγούδισε live. Είναι ο μόνος τραγικά. Που απέτησε να τραγουδίσει τραγικά. Όλοι οι άλλοι ήταν playback. Ότι τραγούδισε live, το ξέρω. Ήταν τραγικό. Μόλις τον είδα και τον άκουσα, θυμήθηκα τη φράση που λέει από φωνή κορμί και από κορμί φωνάρα. Δεν το λέμε έτσι, το λέμε αλλιώς. Αλλά το είπα εφερπώς για την τηλεόραση.
τραγωδία είναι μία σε αυτή την περίπτωση. Παιδιά δεν είχε φωνή και αυτό το γκρέζει. Ότι φοράει τα ρούχα, τελεία βασικά. Γιατί ο κόσμος περιμένει να έρθει ο Μωρόνε και να αγδυθεί και αυτός ήρθε μεντυμένος, μοναχά μπαλτό δεν έβαλε. Δηλαδή περίμενε κανείς που θα τραγουδήσει ο Μωρόνε να μιλάμε, να λέμε αλήθειες τώρα. Λέγατε χωρίς την μπλούζα. Κοίταξε να δεις, το 365 μέρες που παίζει στο Netflix έχει κάνει τρεις ταινίες, δεν είναι. Άρα χίλιες μέρες, τρία χρόνια μπορεί να μείνει χωρίς μπλούζα. Ένα βράδυ δεν στο να μην βγει. Έπρεπε να βγει τουλάχιστον χωρίς την μπλούζα με το σακάκι. Και ενδεχομένως η φωνή να μην ήταν πολύ. Και να τραγουδήσει playback καλύτερα. Στο συγκεκριμένο χώρο να διαχειόταν η φωνή και να μην ήταν πάρα πολύ. Παιδάκι μου δεν τραγούδαγε καλά. Μπορεί να φεύγει σήμερα, αλλά θα γυρίσει, ξέρετε, την άνοιξη ταινία στην Ελλάδα και στη Μύκονο συγκεκριμένα. Με τη Μύκονο το Πισταματίνα. Να δούμε μερικές από τις χθεσινές εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε από τον εσωτερικό χώρο και τον κύριο Μωρόνε. Γιατί Μωρόνε. Τι Μωρόνε. Αχ, Παναγία μου. Καλωσορίσατε στο MadWalk 2023, το μοναδικό Fashion Music Project. Right when you want me to, watch it, watch me burn. Yo, right when you want me to dim the light, my little boy, touch me now. Stop pretending, I fuck it, watch me burn. Hey, yeah, come on! She's got it. Yeah, baby, she's got it. She's a devil, she a bad little bitch, you a rebel. She put a foot into the pedal, it'll take a whole lot for me to settle. She's a devil, she a bad little bitch, you a rebel. Χωρίς να πω ούτε μια λέξη, τον προκαλώ. Θέλω να δω για πόσο θα αντέξει. Με βριάζει και λίγο στην αρχή μου φωνάζει. Μα όσο γδύνομαι, η διάθεσή του αλλάζει. Με κάνεις να τρελαθώ, κάνεις σε χορεύεις το ρυθμό. Δύο βήματα πιο κοντά, ένα πίσω σαν να δεν είναι ταγκό. Με κάνεις να τρελαθώ, κάνεις σε χορεύεις το ρυθμό. Δύο βήματα πιο κοντά, ένα πίσω σαν να δεν είναι ταγκό. Η ψυχή μου. Η Δέσποινα Βανδύ άκρος εντυπωσιακή και ωραία, αλλά έκανε το ίδιο act που κάνει και στο μαγαζί μου εμφανίζεται με το σαμπάνι. Στο περίπου. Στο περίπου. Ναι, τι έλειπε ο σαμπάνι. Έλειπε καρέκλα. Ναι. Εντάξει, είχε το σκαμπό. Εντάξει, λέω, δεν είναι στο περίπου το ίδιο, ρε παιδί μου, δεν είναι ακριβώς ίδιο. Το ίδιο λόγιο είναι, γι' αυτό και δεν μείναμε τόσο πολύ στον ενδοσχολιασμό. Αυτό που την νοιάζει περισσότερο τη Δέσποινα και με το δίκιο τη είναι ότι ξανακάνει ένα τεράστιο σουξέ. Με αυτό το κομμάτι κάνει πολύ μεγάλο σουξέ. Με up-tempo κομμάτι, είχε καιρό να κάνει. Πάντως, ο Σάκης ο Ρουβάς έχει βάλει τα γιαγιά, όχι στον Μικέλε, όχι στον Ελένη. Εντάξει, είναι λίγο το ίδιο κάνει. Εμείς οι δύο ρουβίτσες, αυτοί οι τρεις κόπτονται. Παιδιά, ρουβίτσες μέχρι τον τάφο θα είστε. Πολύ ωραίο. Ρουβίτσες μέχρι τον τάφο. Δηλαδή είσαστε μερικές στην ελληνική τηλεόραση μέχρι τον τάφο ρουβίτσες. Ωραία, αγαπάμε όλοι Σάκη. Έχει βρεθεί άλλο Σάκη. Ηρέμησε εσύ με το Σάκη. Εντάξει, αγαπάει ο Σάκης Ρουβάς. Θα ουρλιάξετε. Εγώ τον αγαπάω. Και εσύ τον αγαπάς. Πολύ ωραία. Λύτουμε. Αλλά επειδή εμείς εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο PR, να πούμε ότι αν έβλεπες τον Σάκη Ρουβά και 10 χρόνια πριν, το ίδιο act έκανε πάλι. Ναι, πάντα το ίδιο είναι. Άρα ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Ότι δεν γεννάει ποτέ. Ότι δεν γεννάει ποτέ. Είναι θεός, αγάπη μου. Είναι θεός τώρα. Θέλω κάτι άλλο, παιδιά, από το Σάκη. Φτάνει, τα έκανε τέλεια αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη λίγο, Τράκη μου.
Τι θες να βγει, ο Σάκης Ρουβάς είναι ένα pop ειδωλό, είναι αυτό. Βγαίνει, είναι κούκλος αυτό. Ναι, 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 περιμένω να ολοκληρώσεις για να πω. Λοιπόν, και είναι ένας pop τραγουδιστής που θα χορέψει, θα κάνει αυτά με τη φανέλα, έτσι. Ναι, οκ, αυτά θα κάνει όμως 30 χρόνια. Δεν γίνεται 30 χρόνια να κάνεις τέτοια πράγματα. Και πού θέλω να καταλήξω. Κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει. Γιατί η Φουρέιρα έχει βγει, ας πούμε, με μανδύα. Αλήθεια τώρα. Αν δεις τη Φουρέιρα να το συνεχίζει αυτό το πράγμα σε 20 χρόνια, θα είναι κουραστικό. Η Βανδύ δηλαδή τι έκανε. Κάποια στιγμή ο Σάκης έκανε κανονικά pole dancing η Φουρέιρα. Ναι, σήμερα. Να ολοκληρώσω για το Ρουβά. Κάποια στιγμή πήγε να κάνει κάτι διαφορετικό Ρουβά για να μην έχετε θέμα. Ναι. Τι, δεν θέλετε να πω για το Ρουβά. Όχι, παίζει το Ρουβά, δεν είναι, πες, πες. Κάποια στιγμή πήγε. Όχι, δεν είχα ολοκληρώσει για το Ρουβά, μια στιγμή να ολοκληρώσω για το Ρουβά. Λοιπόν, θα περάσουμε και στη Φουρέιρα. Λοιπόν, άμα είναι να μην προλάβω να πω τη γνώμη μου για το Ρουβά, εγώ ποιο θα την πει. Κάποια στιγμή με το Alter Ego με την ταινία πήγε να κάνει μια αλλαγή, τραγούδισε και κάποια άλλα κομμάτια γιατί κατάλαβε και ο ίδιο ότι πρέπει να πάει σε ένα πιο adult. Τώρα πάλι τα ίδια. Άκουσε να δεις, εγώ δεν βλέπω ένα καλλιτέχνη και κρίνω και κάθομαι και σκέφτομαι. Κάτσε να σκεφτώ πώς ξεκίνησε, τι τραγούδι. Όχι, αλλά να ολοκληρώσω κι εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Δεν κάθομαι να κρατήσω πρακτικά το 1992 τραγούδι σε αυτό, το 2001 αυτό. Άρα η εξέλιξή του μουσική. Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω. Ναι, αλλά η νέα γενιά όμως το βαριέται αυτό. Γιατί θέλει να απευθυνθεί στις νεότερες. Γιατί όπως δώσε στην νέα γενιά, κατάλαβε. Όχι, αλλά επικοινωνώ με τη νέα γενιά λόγω τη δουλειά μου. Εγώ δεν μιλάω σαν φάνη. Δεν μπορώ, μάτια μου τώρα. Εγώ επικοινωνώ με τι νέε γενιέ και ξέρω ότι τα νέα κορίτσια δεν θα τρελαθούν με το Σάκη. Θα τρελαθούν με τον αντίστοιχο Σάκη. Κάνει λάθο αυτό που λε. Εγώ έμαθα από παρέες μου και φίλους μου που ήταν το Σαββατοκύριακο στο... που τραγουδάνε στο με τον Μάστορα, ότι όταν βγαίνει ο Σάκης Ρουβάς, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, νεότερες, όλες ναι, παιδί μου, έχει αυτό το σεξ appeal, το εκρηκτικό πάνω στη σκηνή. Χαίρο πολύ. Άρα, ναι. Για το Madgok μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τα μπουζούκια. Μιλάμε είναι για μοναδικός ο άνθρωπος. Είναι μοναδικός και δεν έχει βρεθεί άλλος άνθρωπος τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει. Μην ακυρώνουμε έναν άνθρωπο που είναι. Ποιος τον ακυρώνει, σου λέμε ότι πρέπει να το πάει ένα βήμα παραπέρα πια. Είναι 50 τόσων χρονών. Περιμένεις να ακούσεις να κάνει και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Περιμένεις να ακούσεις. Δεν θέλουμε να κάνει κάτι άλλο. Θέλουμε αυτό. Ωραία, βάλε τις προηγούμενες εμφανίσεις και θα βλέπεις το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω να αλλάζει ρούχα. Επίσης, να σου πω κάτι αφού το λες αυτό. Εμένα ήταν τα. Εγώ, ναι, μ' αρέσει, πολύ εντυπωσιάζεται και λέει φοβερό αυτό. Το. Ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι όντως ήταν ανατρεπτικό, όπως κάθε χρόνο ανατρεπτική είναι η εμφάνιση της. Και είχε κόνσεπτ, έτσι. Υπήρχε κεντρική ιδέα σε όλο αυτό. Η γέννηση. Ναι. Κάνει ότι γεννιέται. Άμα το δεις όλο το act, δηλαδή, επειδή το παρακολούθησα. Ναι, δεν το κατάλαβα. Υπάρχει ένα σοβαρό κόνσεπτ πίσω από όλο αυτό. Πολύ δουλεμένο. Το πιο δουλεμένο κόνσεπτ ήταν ίσως της Στάμπτας, να ξέρει. Ναι, θα ήθελα να τη δω πιο. Να σηκωθεί όρθια, να κινηθεί. Δηλαδή, το προσωπικό γούστο του καθενός, θέλω να πω. Δεν σημαίνει. Δεν έμεινε μόνο. Όχι. Έγινε. Όχι, μετά περπάτησε. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό σου λέω, επειδή το έχω δει όλο το act. Ναι, μετά γιατί σηκώνεται. Βλέπω ένα συγκεκριμένο περπατάει πράγμα. Περπατάει όλη τη σκηνή, μετά βγαίνει από αυτό το πράγμα και περπατάει. Όντως το κάνει 15 χρόνια αυτό η Τάμπτα, δεν το κάνει 30. Αλλά όντως περπατάει έτσι, νομίζω. Με ένα δερμάτινο μαύρο παντελόνι και από πάνω έτσι φοράει μόνο αυτά τα tapes στο στήθος. Κάτσε λίγο να ακούσει αυτό το ακούω, αυτό που είπε η Ελένη το ακούω. Παρότι η Τάμπτα δεν είναι 30 χρόνια καριέρας όπως ο Σάκης, είναι 15, το ακούω ότι μπορεί κάποιος το πολύ fashion να ενοχλεί, να κουράζει. Γιατί και εμένα, επειδή είχα τη χαρά να ξεκινήσω να συνεργάζομαι μαζί της στο ξεκίνημά της. Δεν μου αρέσει που τον τελευταίο καιρό προβάλλει πιο πολύ το fashion από ότι το μουσικό προφίλ. Αυτό οπότε μπορώ να καταλάβω. Αν ακούσει το νέο τη άλμπουμ, θα καταλάβει. Αλλά είναι καταπληκτική φωνή, καταπληκτική φόρμα. Αυτό ήθελα να πω και το αντιλαμβάνομαι. Καταπληκτική φωνή παρά πολύ. Φαντάζομαι άλλα 15 χρόνια να κάνει. Αλλά κάποια στιγμή σε κάθε event η Τάμπτα ξανασυστήνεται. Ναι. Δηλαδή δεν την έχει την Τάμπτα να πει επειδή μου ωραία και κάθε φορά έχει ένα εξαντρίκ. Ποιος Σάκης ξαναζητήνεται. Όχι, που το υποστηρίζει. Γεια σας, είμαι αυτό είναι. Αυτό είναι, Μέρη μου, που λες τώρα όμως ότι μπορεί να το υποστηρίξει άλλος, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πάρα πολύ καλά ήταν. Αλλά ξαναζητήνεται. Ο Σάκης όμως καλά κάνει. Και ο Σάκης το υποστηρίζει καλά. Ο Σάκης, ο Σάκης. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ σκέφτομαι από την άλλη πλευρά. Όταν ένας άνθρωπος κάνει πολύ καλά ένα συγκεκριμένο πράγμα και δεν θέλει να πειραματιστεί σε τίποτα άλλο, γιατί καλλιτεχνικά έχει βρει εκείνο το σημείο
που και ο κόσμος τον απολαμβάνει και αυτός αγαπάει και με πάθος συνεχίζει να κάνει. Ο καλλιτέχνης όταν θέλει να είναι στην κορυφή οφείλει να πειραματιστεί κιόλα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Και ο ίδιος ο Σάκης το θέλει. Ο Γιάννης Πάριος διαφωνεί σε αυτό πάντως. Τι συγκρίνεις καλέ τώρα. Ένα σόουμαν με τον Γιάννη Πάριο. Μην γινόμαστε χαοτικοί τώρα. Τώρα πάμε στο Γιάννη Πάριο. Οι καλλιτέχνες όταν υπηρετούν ένα στίχο που το υπηρετούν για χρόνια και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Παρακάτω. Ο ίδιος ο Σάκης, επειδή και εγώ τον ξέρω, θέλει να κάνει και άλλα πράγματα. Ο Μωρόνε δεν εκδίθηκε. Μα γιατί δεν αφήνεις να ολοκληρώσω, Δημήτρη. Αυτή είναι η είδηση. Δημήτρη, ο Μωρόνε δεν εκδίθηκε. Μη μου κανιβαλείς αυτό που λέω. Δεν το κανιβαλείς, αγαπη μου, αλλά προσπαθώ να πω κάτι, ότι ο ίδιος ο Σάκης... Γιάννη Πάριο, του Σάκη Ρουβά, την Τάμπτα, όλα μαζί ένα. Δεν γίνεται όλα μαζί ένα. Συγγνώμη. Έλα. Ο ίδιος ο Σάκης θέλει να κάνει και άλλα πράγματα, το ξέρω. Αυτό προσπαθώ να πω. Το ξέρεις εσύ, αλλά δεν το ξέρει εκείνος. Εγκλωβίζεται, αναγκάζεται. Σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέφουμε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε ξεκινήσει με πολύ έντονη ενέργεια. Γιατί είναι η μέρα της τηλεόρασης σήμερα, έτσι. Είναι η παγκόσμια μέρα τηλεόρασης. Ναι, 21 Νοεμβρίου, βέβαια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να γιορτάζουμε την τηλεόραση που αγαπάμε, που θέλουμε και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο για τον κόσμο που ακόμα βλέπει τηλεόραση. Ελπίζω να μου έχεις βάλει ένα Σάκη Ρουφά για να φύγουμε σε διαφημίσεις. Ε. Είμαι περίεργη. Για να δω, ερχόμαστε ή 30-40. Πάμε, παιδιά. Βάζει τώρα να σου πει ένα χρόνο πολλά. Έλατε, πού είναι το χώρι μου να μου πει ένα χρόνο. Πότε είναι τηλέφωνο να βγει να σου κάνει. Κοιμάται από τα χθε. Σιγά μην κοιμάται ο Σάκη. Μπορεί να κρύωσε με τον Παπίτη. Σιγά μην κοιμάται ο Σάκη. Είναι επιτυχημένη του περίοδο τότε με τον Κοντόπουλο συνθέτη. Τα ξαναβρήκανε μέρη γιατί δεν τελειώτησαν. Τα βρήκανε. Α, τα βρήκανε, ωραία. Εγώ όλε τι περιόδου του Σάκη επιτυχημένε τι βρίσκω. Είσαι ρουβίτσα, γι' αυτό δεν πιάνεσαι εσύ. Κοίτα, τον έχω και σε κούκλα στο σπίτι. Σε κούκλα. Αλήθεια υπήρχε, έχει κυκλοφορήσει σε κούκλα, κούκλα, με πόδια, χέρια. Πόδια, πολύ πληροφορία. Όχι σαν τον Τιχερούλη, σαν τον Τιχερούλη με το μαλλί σηκωμένο. Τότε που είχε πάει στη Eurovision που φορούσε το λευκό σακάκι με το μπλουζάκι με την εθνική. Με το This is our night. Με τη σημαία. Με το shake it. Ναι, ήταν άσπρο σακάκι που το άνοιγαν και ήταν από μέσα πρωτότυπο με τη ρετά. Δεν σε χάλασε η θέση Γερόπουλε. Ήταν 20 χρόνια πριν, δεν είχα βαρεθεί. 20 χρόνια πριν φαίνονταν ενδιαφέρον. Θεούλη μου, λοιπόν, πάμε να δούμε. Βλέπω απέναντί μου και την Έλενα Σωτηροπούλου και το Θοδωρή Ρακιτζή. Σε πολύ λίγο θα έρθουν στην παρέα μας να συνεχίσουμε τη χθεσινή μας κουβέντα που η τεχνολογία έκοψε βία. Πάμε εμείς όμως να δούμε ποιους συνάντησαν οι κάμερές μας στο event του Νεκτάριου Σκαμνάκη εχθές στη Γλυφάδη. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτορου, η φίλη σου, ήταν εκεί και μιλάει για τα αρνητικά σχόλια και αν την επηρεάζουν. Η Μαρία Μπεκατόρου, σε μια σπάνια εμφάνιση που χαρήκαμε πολύ που την είδαμε, μιλάει για τον Τσέιζ αλλά και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά ποια είναι η σπεσιαλιτέ της Εύης Βατίδου. Ποια νομίζετε? Τόστ. Παστίτσιο με έτοιμη μπεσαμέλα. Πολύ χαρούμενη χθες. Σε βρίσκουμε ανοιχτή σε νέους έρωτες, σε φλερτ. Είμαι ανοιχτή στη ζωή γενικότερα. Δεν σκέφτομαι κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να βάλω τη ζωή μου σε κουτάκι και σε στρατηγική. Δουλεύω πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Έρχονται τα Χριστούγεννα και ετοιμάζουμε την χριστουγεννιάτικη κολεξιόν. Έχουμε άπειρες φωτογραφίες, άπειρες φωτογραφίσεις. Οπότε είναι πιο πολύ αυτό το focus μου. Δεν σημαίνει που ακούγονται σχόλια για τον τρόπο που εμφανίζεται, ότι είναι πιο σεξ για την ηλικία της. Μωρέ, δεν μου αρέσουν αυτά τα σχόλια, γιατί να σου πω κάτι. Το ντύσιμο έχει να κάνει και με την ψυχολογία. Δηλαδή παλιότερα την είχαμε δει πολλές φορές. Που ίσως ήταν και πιο κλειστή και στην προσωπική της ζωή και δεν μοιραζόταν πράγματα, την βλέπουμε ότι αντίστοιχα για τον DC Mondays μπορεί να ήταν, να ήταν διαφορετικό, πιο μαζεμένο. Αισθάνομαι ότι όλη αυτή η εξωστρέφεια έχει να κάνει και με την ψυχολογία. Όταν είναι καλή η ψυχολογία μας, είμαστε πιο καλά και με τον εαυτό μας και με τα ρούχα μας, με όλο αυτό. Κάτι που να σε έχει στεναχωρήσει, να σε έχει ταράξει, κάποιο σχόλιο? Εντάξει, φευγαλέα. Μπορεί να για λίγο να με ενοχλούν και μετά που λίγο το έχω ξεχάσει. Και κυρίως αυτά που αφορούν την προσωπικότητά μου, την προσωπική μου ζωή, δηλαδή το θέμα της εμφάνισης, εννοείται ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτά που είναι πιο άσχημα είναι αυτά που αφορούν εσένα τον ίδιο σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο, το ήθνος σου. Και εκεί απάντησες. Και εκεί δεν απάντησα, αλλά είναι αυτά που σου μένουν πιο πολύ ίσως.
ο κύριος Γιαννόπουλος έδωσε μια συνέντευξη και ο κύριος Χέζας απάντησε στο ότι όσον αφορά τη σχέση που είχατε, ότι ήταν πιο έντονη η σχέση σας από τη σχέση που είχατε με τον κύριο Γιαννόπουλο. Θέλω να πείτε κάτι γι' αυτό. Δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Γενικώς δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις σε κανένα επίπεδο, είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό συναισθηματικό. Ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό και δεν μπορώ να εξισώσω ένα γάμο με μια σχέση, όποια σχέση και είναι αυτή, όσο και αν κράτησε. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη φύση του. Ποιο φαγητό μαγειρεύεται πάρα πολύ καλά και το ζητάνε με τα παιδιά σας? Διάφορα φαγητά κάνω αρκετά καλά. Παστίτσιο θα έλεγα. Παστίτσιο με δική σας μπεσαμέλ ή με έτοιμη? Με έτοιμη. Κυρία Βατίδη, έχουμε κάποια εξέλιξη στην υπόθεση? Τίποτα, δεν έχω μάθει κάτι, καμία εξέλιξη δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Ο Αλέξης τα ξέρει αυτά. Έχει επικοινωνήσει με την άλλη πλευρά? Πότε μιλήσαμε, προχθές μιλήσαμε, δεν έχω κάποιο νεότερο να σου πω την αλήθεια. Οπότε αυτό πάει, δρομολογήθηκε. Τώρα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Όχι πολύ σύντομα. Ενδεχόμενο επανασύνθεση, δεν υπάρχουν και τα παιδιά και έγινε και όλο αυτό τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα φάτε και κουφέτα, να σας πω την αλήθεια, αλλά... Λέτε όχι στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. Αλλά αν να το δούμε και αυτό, εντάξει, θα σας στείλω κιόλας. Το αποκλείεται, φαντάζομαι, κάνετε χιούμορ. Εσύ τι λες? Αλλά ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή. Ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή πώς θα έρθουν τα πράγματα. Γενικότερα... Κάνουμε και λίγο πλάκα, ναι. Εννοείται, αλλά γενικότερα πέρα από τον κύριο Κούγια, το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου το έχετε αποκλείσει? Ναι. Ναι, δεν θέλω. Δηλαδή είναι δική μου επιλογή αυτό πια. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι οι άντρες εντοπίζουν απευθείας σε εσάς? Δεν ξέρω. Τα βγείτε και απεριποιείτε. Μάλλον ίσως ότι δεν καταλαβαίνουν ποια πραγματικά είμαι. Δεν το εντοπίζουν μάλλον, όχι το εντοπίζουν. Το μυστήριο δεν είναι. Έχουν συνηθίσει κάτι διαφορετικό ίσως. Είμαι λίγο διαφορετική εγώ. Αυτό νομίζω ότι γίνεται. Έχουν μάθει αλλιώς. Ή από τις μανάδες τους ή από τις σχέσεις τους και δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν και αυτοί που γενικότερα δεν σηκώνουν πολλά πολλά. Υπάρχει ποτέ τρίτο πρόσωπο, ακόμα και χωρίς να το ξέρεις? Όχι και δεν θέλω να υπάρχω γιατί αυτό είναι... Δεν θέλω να υπάρχω τρίτο πρόσωπο γιατί αυτό είναι κάρμα. Και το κάρμα πάντα επιστρέφει, παιδιά, και πιστεύω πολύ σε αυτό. Έχουν πιάσει ποτέ στα πράσα όταν κοιτούσες κινητό ή όταν κοιτούσες κάποια πράγματα που δεν έπρεπε? Εννοείται και μου το έχουν αρπάξει το κινητό από το χέρι. Μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει ποτέ? Κατηνιά? Να έχω στηθεί κάτω από το σπίτι. Ναι. Να δω πότε μπαίνει και πότε βγαίνει. Ναι. Για πόσες ώρες δηλαδή μπορεί να έκατσεις κάτω όλο στο σπίτι? Όλο το βράδυ μου, παιδιά. Όλο το βράδυ. Μόνος ή με παρέα? Όχι, με την κολλητή μου. Εμιλία, μάθαμε σήμερα ότι ο κύριος Γκλής δοσηλεύεται στο Δαφνί. Δυστυχώς αυτό το είδα και πραγματικά με έπιασε η ψυχή μου, παιδιά. Αυτό που χρειάζεται είναι αγάπη, αγάπη και προσοχή. Έκανε πράγματα μέσα στο παιχνίδι για να τραβήξει την προσοχή μας. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του. Συνεχίζετε με το The Chase? Ναι, βεβαίως. Του χρόνου δεν έχω ανακοίνωση από το κανάλι. Θέλω να πιστεύω πως θα συνεχίσω όμως. Σας έχει λείψει να κάνετε μια πρωινή εκπομπή? Όχι, δεν μου έχει λείψει καθόλου. Το έχω πει δεν καθόλου. Μου έχει λείψει να κάνω ένα ζωντανό βραδινό που κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνει. Με το που έχετε συζητήσει με το κανάλι, έτσι έχετε εκφράσει. Έχω πει ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, αλλά δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς και καλό είναι να γίνεται όταν είναι να γίνει κάτι, να γίνεται τη σωστή στιγμή. Τη στιγμή που οι συνθήκες είναι ιδανικές για να πάει καλά, να πετύχει συνταγή αυτό. Συζητηθεί ότι μπορεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να έρθει στο Μέγκα και να κάνει πρωινή εκπομπή ψυχαγωγική όπως αυτές που έκανε. Θα ήταν νομίζω πάρα πολύ καλός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει. Σας αρέσει η γυναίκα να είναι παραδοσιακή, δηλαδή να προσέχει τον άντρα, να του μαγειρεύει? Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό? Να έχεις μια γυναίκα η οποία να σε προσέχει, να σε σέβεται, να σου μαγειρεύει, να σε αγαπάει, να σε περιμένει και εσύ να πηγαίνεις και να λες Παναγία μου, έφτασα στο σπίτι μου, να την πάρω μια αγκαλιά τώρα και να περάσω ωραία, να ξεκουραστώ. Όχι γκρίνιες και τα λοιπά, αυτό είναι το χειρότερο. Το ωραίότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Σε ποια γυναίκα θα το τραγουδάγατε έτσι όπως σας έρχεται τώρα στο μυαλό? Σίγουρα στην κόρη μου. Στο πλάσμα μου το όμορφο. Και σε αυτήν που θα έρθει. Κύριε Πανταζή, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Εσείς το έχετε νιώσει αυτό καθόλου, ότι όσο μεγαλώνετε υπάρχει μια δυσκολία στα τραγούδια, στον σας δίνουν? Πολύ μιλάτε. Δεν έχω νιώσει τέτοια πράγματα εγώ.
Εγώ πάντα κάνω καινούργια πράγματα και πάντα αισθάνομαι ότι τώρα ξεκινάω. Σχολιάσαν η Δέσποινα Βανδύ γιατί έκανε κάποιες εμφανίσεις πιο σεξ, επειδή είναι, έχει περάσει κάποια ηλικία τέλος πάντων. Νομίζω είναι καλά στη φάση που βρίσκεται, είναι ερωτευμένη, είναι χαρούμενη και το, όλα αυτά νομίζω ότι τα κάνει για τον άνθρωπό της. Έτσι νιώθω. Κυρία Πρωτοψάλτη, έβγαλε τη λέξη χοντρή από το ιστορικό τραγούδι Άδωνης. Συμφωνείτε εσείς με αυτό, μπορούμε να αλλάζουμε τους στίχους των τραγουδιών? Έχω αλλάξει πολλές φορές στίχους, μόνο που τραγουδάω. Ή επειδή το ξέχασα, ή επειδή βλέπω κάτι μπροστά μου το οποίο το συνδυάζω. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα ρε παιδιά. Το καράτε τόσο μεγάλο θέμα, όλα καλά. Αγάπη, αγάπη ρε παιδιά. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Μπορεί ο Γιάννης Πάριος να είναι ο ερωτικός τραγουδιστής Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι και ο Λευτέρης Πανταζής δεν πάει πίσω. Ό,τι έχει τραγουδήσει που είναι ύμνη για τη γυναίκα, ναι, φαίνεται και στον τρόπο που απαντάει, στον τρόπο που σέβεται το γυναικείο φύλο όλα τα χρόνια της πορείας του. Συνδυασμός είναι αυτός. Είναι συνδυασμός με την εποχή των χρυσών μπουζουκιών, αλλά και με τον θαυμασμό του ωραίου φύλου. Δηλαδή πάντα έλεγε τα κοπλιμένα το από πάνω. Παιδί μου, πάντα περιμένει την επόμενη. Περιμένει την επόμενη, βεβαίως. Τους στίχους που λέει ότι έχει αλλάξει από τραγούδια, τους έχει αλλάξει κατά καιρούς για να τα κάνει ακόμα πιο hot τα τραγούδια. Όχι για να τα κάνει πιο πολιτικά correct. Στα live του. Αλλάζει, τώρα δεν μπορώ να σου φέρω παράδειγμα. Κάνει κάποιες λέξεις των τραγουδιών λίγο πιο που δεν μπορούν να μπουν έτσι στο δίσκο, αλλά μπορούν να υποθούν σε ένα κέντρο. Λοιπόν, να γλυκό φιλί στον Λευτέρη Πανταζή. Η σκέδαση από τον Πανταζή δεν υπάρχει. Ναι, είναι εγγύηση. Πάμε λίγο στη Μαρία Μπεκατόρη, την οποία είχαμε να δούμε πολύ καιρό. Όμορφη και γλυκιά όπως πάντα η Μαρία. Αισθάνομαι ότι αυτό που λέγεται τις ιδανικές συνθήκες που περιμένει και εκείνη και ο σταθμός για να κάνει και μια εκπομπή στη βραδινή ζώνη, αυτές οι ιδανικές συνθήκες τις οποίες όλοι, έτσι, για τις οποίες όλοι προσευχόμαστε και ανυπομονούμε, δεν έρχονται ποτέ. Είναι εκείνη τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι λίγο αρχίζεις να θες και κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη κάνεις και έρχεται και κάτι πρέπει άλλο για να μην κουραστείς στο ίδιο. Θα σου πω γι' αυτό. Υπήρχε αυτή η οψιόν από την πρώτη μέρα που πήγες στο Μέγκα, το συμβόλαιο το πρώτο δηλαδή, και μετά τώρα υπάρχει και σε αυτό που ανανέωσε. Ο πιστεύω ότι θα γίνει. Χωρίς δέσμευση ναι, να γίνει απαραίτητα. Είναι οψιόν, είναι οψιόν. Αλλά θεωρώ ότι τώρα έχουν οριμάσει έχει οι συνθήκες. Έχει πέσει η σκέψη και η πρόταση. Και θα γίνει. Εγώ και την είδα πολύ ήρεμη και πολύ χαρούμενη. Τι χθες έχει περάσει, παιδί μου, στο πρωινό για να το δει ναι, να το βγάλει. Ναι, ζορίστηκε πάρα πολύ. Το έχουμε συζητήσει. Ναι, ζορίστηκε ναι, πάρα πολύ. Από το Κύριακο, έτσι. Το έχει πει, νομίζω. Του είχαν αλλάξει και ζώνη. Δηλαδή ήταν μια συνθήκη που δεν μπορούσε να προσαρμοστεί καλά. Γιατί θέλανε τότε το λίγο πιο έντονο κουτσομπολιό, το οποίο η Μαρία δεν το έχει, ούτε το δεικτικό σχόλιο. Και πρόσεξε να δεις, ένας άνθρωπος, Μαρία Μπεκατόρου, που στο τηλεάστη ήταν πάρα πολλά χρόνια και έκανε ζωντανές ψυχαγωγικές εκπομπές. Δηλαδή, ήταν όμως τα μέτρα της, ήταν η Μαρία ο χαρακτήρας της, ήταν η αληθινή. Ενώ πιστεύω ότι στο πρωινό το οποίο συνεργάστηκε, μπήκε σε άλλες φόρμες και εκεί πραγματικά ζορίστηκε. Δεν ήταν τόσο αυθόρμητη όσο ήταν η Μαρία. Όχι αυτό, αυθόρμητη ήταν, αλλά αυτό που λέει ο Νίκος, εγώ πιστεύω. Πες, Δημητράκη. Ότι είχε να κάνει με το ότι δεν είχε τόση προβολή αυτό το πρωινό. Ήταν λίγο, έπαιζε στο γήπεδό της. Του Αντένα. Ήταν το πρωινό του τηλεάστη. Όταν έκανε μετά πρωινό σε μεγάλο κανάλι, που ό,τι έλεγε σχολιαζόταν, ήταν να δώσει απαντήσεις. Δηλαδή εκεί μπήκε σε άλλο γήπεδο, σε άλλο παιχνίδι. Ναι. Και οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες αλλάζουν όταν πηγαίνεις σε έναν μεγαλύτερο σταθμό και είναι πολύ φυσιολογικό. Και μην ξεχνάτε ότι και η ομάδα υπόλοιπη ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή Μουτσινά, Ουγγαρέζο, Νέζο. Ήταν δύο χρόνια. Και ο Λάμπρος. Την πρώτη χρονιά ήταν με πολλά νέα παιδιά. Ήταν και η Ανέζη Ιρδέλη που είναι δικιά μας εδώ. Είχε κόσμο. Πάντως μιλάμε εδώ για ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά άστρα. Πραγματικά έχει άστρο, γιατί αν σκεφτεί ότι ξεκίνησε από το τηλεάστη και έφτασε όχι μόνο στα μεγάλα κανάλια να παρουσιάζει και μεγάλα σοου. Και πάρα πολύ αγαπητή στον κόσμο. Το άστρο. Δηλαδή που είναι το πιο σημαντικό και το πιο μεγάλο και καλό παιδί. Είναι αληθινή, φαίνεται καλό παιδί. Αυτό που βλέπεις on camera είναι και πίσω έτσι, από την κάμερα. Πόρτα. Και η προσέγγιση της είναι πάντοτε ζεστή. Πολύ. Πάντοτε να αγκαλιάσει τον κόσμο. Οπότε αυτό ο τηλεθεατής το λαμβάνει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και άπαιχτη μαγείρισα έχω να σας πω έτσι. Δεν μας έχει μαγειρέψει το μαράκι. Άπαιχτη μαγείρισα. Σαν τη Βατίδου που κάνει την έτοιμη μπεσαμέλ. Δεν θα έπαιρνε έτοιμη μπεσαμέλ η Μαρία. Αλήθεια την έκανε μόνη της. Δεν θα έπαιρνε έτοιμη μπεσαμέλ. Εσείς τώρα πώς νιώσατε? Δηλαδή,
να μου πει λίγο η Μέρη που είναι και η γυναίκα της παρέας. Περίμενε, γιατί μιλάμε για την Εύα Τίτου που είναι γυναίκα. Αισθάνεσαι ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται από το ενδεχόμενο να ξανασμίξει με τον Κούγια? Γιατί εγώ βλέπω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Εύα Τίτου και ο Αλέξης Κούγιας, αυτό που προσπαθούν να έχουν τώρα είναι μια καλή σχέση και να είναι μια οικογενειακή καλή σχέση και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους, να γεφυρώσουν όλα τα προηγούμενα κενά που υπήρχαν, αλλά δεν νομίζω Μέρη, ότι. Μέρη, τα παιδιά ενηλικιώθηκαν πια, είναι έχουν φύγει παιδιά, από το σπίτι. Όσο χρόνο και να είναι, είναι παιδιά και για τους γονείς τους έχουν συγκεκριμένη. Είναι η πρώτη φορά που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο Παναστήρηση επισήμως. Την προηγούμενη φορά το γέλαγε, τώρα λέει. Και τώρα γέλαγε. Ναι, αλλά τώρα δεν το απέκλεισε. Είχε γέλαγε λίγο, ήταν εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω. Λέτε να δούμε και γάμο. Δεν μου φάνηκε ακριβώς ότι το αποκλείω δεν πρόκειται να γίνει. Έχεις δίκιο. Δημήτρη, αν τη ρωτούσες 6 μήνες πριν, ναι, θα σου απαντούσε έτσι, είμαι σίγουρος. Συμφωνώ κι εγώ. Τη συγκίνησε προφανώς το ενδιαφέρον του Αλέξη Κούγια αμέσως μόλις προέκυψε το θέμα, έτσι. Τη συγκίνησε αυτό, πρέπει να είμαι σίγουρος. Είναι απολύτως λογικό. Λοιπόν, να γλυκόφιλοι σε όλους. Το έστειλε, Ελένα. Δώστο. Αλλά δεν μου βγήκε αφόρμητα και είναι και πραγματικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε δικά μας παιδιά εδώ του Open. Πάμε στον Τριαντάφυλλο, την Ναταλή Κάκαβα, τους οποίους συνάντησε η κάμερά μας. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι γίνεται το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη κουβέντα για το τι θα κάνουν στο Open, ποια θα είναι η ομάδα, αν θα είναι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την ομάδα του Σαββατοκύριακου, της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου. Θέλω να δούμε τι μας είπαν τα αγαπημένα μας αυτά πρόσωπα και μετά θα σας πούμε και το ρεπορτάζ που έχουμε εμείς. Εδώ, για το Σαββατοκύριακο, η ομάδα έχει κλείσει. Δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτές τις μέρες θα μάθω κι εγώ. Εμείς έχουμε ακούσει ότι θα είναι η Φελίσια, θα είναι η Μαριάντα, θα είναι η Νάταλη. Εντάξει, έλεος. Δηλαδή, πρέπει να είναι τα κορίτσια μας. Αν δεν είναι η Φελίσια και η Μαριάντα, τι εννοείται. Με την Νάταλη, η σχέση σας. Παιδιά, μια χαρά. Με την Νάταλη δεν έγινε κάτι. Μια δήλωση έκανα, το οποίο θα την ξανακάνω. Εγώ, μια παρέα μας από το καλοκαίρι. Όποιος έρθει στην παρέα μας και μας το παίξει, καλύτερα κάτι σπίτι του. Του ξανά έκανα, ξαναπαίξτε τη. Τελικά, μίλησες με την Νάταλη. Τους το εξήγησες όλο αυτό. Θα βρεθούμε έτσι κι αλλιώς. Τα παιδιά πάνε εκεί πέρα μπάλα κοντά, είμαστε κοντά. Ο Γρηγόρης για μένα, το λατρεύω τον Γρηγόρη, είναι αδελφός. Δεν έχω πρόβλημα, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, Γιατί η ίδια είχε πει ότι είχε στεναχωρηθεί. Μα δεν ήταν για αυτήν, αυτό λέω. Μπορώ να μην σε πάω και στον Κωνσταντίνο Βασάλο. Τι έχει γίνει με αυτή τη σχέση, εσύ πώς είσαι με τον Κωνσταντίνο? Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Δεν ξέρω τι, δεν πάει καλά, δεν πήγε καλά, τι είναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλά το παιδί, δεν ξέρω τι. Είχες κάνει κάποιες δηλώσεις στην εκπομπή τους και το έπαιξαν σαν θέμα. Και εκεί σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Βασάλος ότι ήταν θρασίδηλη η δική σου συμπεριφορά, που ενώ αυτό ήταν μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορούσε να σου απαντήσει, εσύ μιλούσες για τον Κωνσταντίνο. Όταν ο Κωνσταντίνος ήταν μέσα στο βαν και πήγαινε στον Άγιο Δομήνικο, εγώ μπορούσα να απαντήσω. Τσαο, μουα. Είπε και ότι αλλάζεις πολύ εύκολα γνώμη. Όχι. Με τον Κωνσταντίνο είχα μια πολύ καλή σχέση. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο, μιλάγαμε γενικά. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησα μαζί με τον μισθοφόρο όταν πήγα στο Survivor. Μου είπε κάποια πράγματα ο Βασάλος. Με τον Βασάλο μίλαγα Instagram, κάμερες, τηλέφωνα. Μια χαρά. Τη δήλωση αυτή που έκανε όταν έφευγε η Άγιο Δομήνικο. Γιατί την έκανε? Ναι, αυτό. Ειρωνικό δεν ήταν αυτό? Χιούμορ δεν έκανε? Και εγώ χιούμορ του έκανα. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι εννοώ, γιατί εγώ δεν ούτε είπα κάτι, ούτε τον έβεσα ποτέ, ούτε τίποτα. Χιούμορ έκανε και εγώ, όπως έκανε και αυτός, αφού λέει ότι έκανε χιούμορ. Οπότε αφού του αρέσει το χιούμορ. Έχετε βρεθεί έξω, όχι, να μιλήσετε? Όχι. Στο Σκίζα, το μαγαζί, ήταν το πάρτι του Σκίζα, πήγα εκεί πέρα, ήταν εκεί πέρα, αλλά δεν μιλήσαμε γιατί ήμουν με άλλη παρέα. Δεν μιλήσαμε, αλλά παιδιά δεν ασχολούμαι, το παιδί είναι αργαλά. Να κάνω τι θέλει, τι να κάνω τώρα, εγώ δεν καταλάβω, κάνω τι δουλειές μου εγώ, έχει τις δουλειές αυτός. Τι να τελείσει το παιχνίδι, αποτυχία ήταν το παιχνίδι, 9% έκανε. Ηρωνεύτηκε το 60% το δικό μας το 21, αυτός έκανε 8, 9, μέχρι 12 πήγανε. Τι να κάνω τώρα εγώ? Επέστρεψε και στην εκπομπή της Σύσης, τον είδες καθόλου? Όχι, δεν το έχω δει, αλήθεια, επί τραγουδά και τα λοιπά, δεν το έχω δει. Επέστρεψε, στο πάνελ, οκ. Αυτό, εντάξει, οκ. Μια χαρά, τέλεια πας. Και για το τέλος, σας πάω λίγο και στο Survivor, γιατί ακούμε διάφορα. Είχαμε ακούσει ένα συγκεκριμένο ποσό, ήταν χαμηλότερο από ό,τι πέρσι, αλλά τώρα ακούμε γύρω στις 7.000 για την Ασημίνα και γύρω στις 5 για τον Άρη του Σοηλέδη. Πώς σου φέρεσαι αυτό? Εννοείται ο Άρης αξίζει να πάει και εννοείται αξίζει να πάρει λεφτά. Και εννοείται αξίζουν και οι Ασημίνα είναι πολύ καλοί και η Δαλάκαμα που πρέπει να πει γιατί φύγαν τα κορίτσια έτσι. Εσύ αν δεν ξαναπήγαινες? Δεν θα πήγαινε, όχι.
Ναι, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή που με ρωτάς, θα σου έλεγα όχι. Έκλεισε εκπομπή. Μάγκες έκλεισε. Εδώ είναι η παρουσιάστριά μας. Mm. Θα είμαι δίπλα της εγώ να μάθω ορισμένα πράγματα. Αυτά που ξέρεις και λοιπόν, πες ναι. μου, ποια εννοούσες. Γιατί μου έλεγαν τα παιδιά, ποια εννοούσες τις δηλώσεις, άμα είναι να έρθει να το παίξει στάρ. Και λες, εγώ μιλούσα γενικά και λένε, ποια εννοούσες. Δηλαδή, στάρ. Οχ, 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 ήρθε και η άλλη στάρ. Ήρθε και η άλλη στάρ. Εδώ κοιτά. Ρε, τι γίνεται εδώ, ρε. Εδώ τι γίνεται, πέστε μου. Σ' αγαπάνε όλοι. Λοιπόν, λέγε, δεν ήταν τέλειο το βίντεο, μην πεις. Το βίντεο και το σχήμα είναι η Κάκαβα τραγουδάει, γιατί τραγουδάει καλά. Ωραία. Το σχήμα του χειμώνα είναι αυτό τώρα. Ωραία. Αλλά στο Αγιονέρι και γίνεται εδώ. Πού βγαίνουμε, αλλά... σε ποια μπουζούκια πες. Αγιονέρι, αγαπητοί μου. Αγιονέρι, ναι. Θα έρθω. Εννοείται αυτή. Θα πω το σπάσε τα ρολόγια. Και άλλα τραγούδια τραγουδάς καλά. Μόνο αυτό ξέρω να πω μέχρι τώρα, θα με μάθεις άλλα. Ναι, ακούστε. Ό,τι και να λένε τώρα, εγώ με την Κάκαβα αγαπιόμαστε, θα αγαπιόμαστε και φυλάκι με τον Γρηγόρη. Η Μαριάντα ήρθε, πήρε αγκαλιά το τριαντάφυλλο, μπήκε μέσα, το έδωτε. Ωχ, να. Από τώρα έτρικα. Και τώρα. Δεν σας έχω πει εγώ. Μαριάντα. Καλά. Δεν είπες για άλλες στην παρουσιάστρια. Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε άνθρωπε. Είναι one man show, δηλαδή τα έφερε από εδώ, τα πήγε από εκεί, τα μπέρδεψε από πίσω, είπε τη μία παρουσιάστρια, θυμήθηκε τα προηγούμενα, βγήκε μπροστά η άλλη, να το κορί, χάθηκες και δεν κατάλαβες ακριβώς τώρα τι έχει γίνει. Γιατί... Σε όλα τα ταμπλό ταυτόχρονα ήταν. Και κάνανε σουσού μόνοι του. Δεν περιμέναν να το κάνει άλλο. Κάνανε σουσού μόνοι του. Δεν με χαιρέτησε από εδώ, δεν μπήκε από εδώ, δεν βγήκε από εκεί. Η παρουσιάστρια έκλεισε το τριαντάφυλλο. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν μετά από αυτά τα ραντεβού. Γιατί όπως βλέπετε είναι εδώ στις εγκαταστάσεις του Open. Χημεία υπάρχει πάντως, τη βλέπεις. Ναι, χημεία υπάρχει. Και μάλιστα πιστεύω ότι θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η χημεία, όπως θα εξελιχθεί στον αέρα. Γιατί γνωρίζοντας από λίγο όλα τα παιδιά, είναι πολύ διαφορετική. Εγώ είδα και την Ναταλή πολύ έτοιμη, ετοιμοπόλεμη στο τριαντάφυλλο απέναντι, όταν του έφερε μπροστά του τις δηλώσεις του και του λέει, τι έλεγες φίλε μου, δηλαδή έπαιξε το παιχνίδι του, ναι, η αλήθεια είναι. Μπράβο, και πάρα μπράβο, πολύ έτσι. Στο τερέν του τελείως, όντως. Μετά δεν μάθαμε τι έγινε, έτσι. Αυτό ήταν πριν από το ραντεβού. Τι να έγινε. Τι έγινε σε αυτό το ραντεβού. Α, ναι, το πριν το μετά. Φύγανε με μαλλιά στο κεφάλι. Φαντάζομαι θα μάθαμε πρώτα τα καλά. Έχει δίκιο σε αυτό, Νίκος. Είναι πριν ή μετά. Πολύ σημαντικό. Έχει σημασία. Πριν ή μετά τους πετύχαμε. Η χαρά που είναι να μας πει ποια είναι η Κωνσταντίνα ή η χαρά. Νομίζω μετά ή πριν, δεν ξέρει κανένα. Ο τριαντάφυλλος είναι πριν. Και μετά είναι που βγαίνουν μαζί. Έχει μια εξήγηση λοιπόν. Και μπήκε η Μαριάντα. Έχει μια εξήγηση λοιπόν. Πριν ήταν λίγο πιο επιθετικός, μετά ήταν πιο γλυκός, έτσι. Κοίταξε, όταν είσαι μόνος σου, πολλά μπορεί να πεις. Αλλά όταν οι δηλώσεις γίνονται παρουσία άλλων ανθρώπων στους οποίους αναφέρεσαι, όσο αναφορικά με τον Βασάλο. Δεν γλύκανε εκεί. Παιδιά, του είχε κρατημένο αυτό που είπε ο Βασάλος τότε για τα νούμερα ο τριαντάφυλλος. Να θυμηθούμε ότι είναι νουμεράκια. Πολύ, ναι, ναι. Δηλαδή το παίρνει πολύ προσωπικά, σαν είναι ο παραγωγός. Δεν είναι απλά ένα συμμετέχοντα. Όλα έτσι. Τα θυμάται όλα με κάθε λεπτομέρεια. Είχε πει ο ίδιος. Δηλαδή διαβασμένο τελείω. Δηλαδή είχε κρατήσει το Βασάλο που είχε πει ο Βασίλος μπαίνοντας ότι εγώ θα κάνω πιο ψηλά νούμερο το τριαντάφυλλο. Εκεί το θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, είχε πει ο τριαντάφυλλος με εμένα θα κάνει εξιντάρια. Και όταν έφευγε ο Βασάλος λέει θα κάνουμε κι εμείς πολύ καλά νούμερα και α μην έχουμε τον τριαντάφυλλο. Είχε αναφερθεί ονομαστικά. Ναι, και αυτό το κρατάει ο τριαντάφυλλος επίση. Είναι πραγματικά ω νούμεράκιας. Εγώ καμιά φορά που μιλάμε μαζί αναλύει τα νούμερα, του έχει περάσει το τηλεοπτικό μέσα στις φλέβες. Πέταξε και τις δεν έκανε. Του για τον Βασάλο. Ποιος έκανε 9? 9% δεν έκανε το Survivor, έκανε λίγο παραπάνω. Ναι, καλέ, δεν έκανε. Ναι, δεν έκανε ένα ειδικό κοινό. Τα νούμερα δεν τα έχει τυχαία, τα έχει και στη δισκογραφία τα νούμερα. Παρακολουθούσε τις πωλήσεις των δίσκων. Πόσο πουλάει ο κάθε δίσκος τότε που πουλάγαν χιλιάδες αντίτυπα. Δεν είναι γερτ. Παιδιά, τη σπόντα στο Βασίλο του να ακούσετε που είπε την πολύ δυνατή σπόντα ότι άπου γύρισε, α, στο πάνελε. Τύπου εγώ ο παρουσιαστής αυτός, α, στο πάνελε. Τύπου είμαστε σαν και όμοια πια. Εντάξει. Ναι, λίγο. Ήτανε. Ο τριαντάφυλλος. Και ο τριαντάφυλλος είναι τριαντάφυλλος. Είναι τριαντάφυλλος, αλλά να πούμε ότι και ο Βασάλος δεν. Καταρχάς, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το πάνελ. Ναι, νομίζω... το λένε υποτιμητικά. Πώς έχει περάσει αυτό και όλοι το αναφέρονται στην ομάδα σαν πάνελ όμως. Δεν βρει άλλη λέξη και γράφω στο blog μου. Οι πλαισιωτές. Πού είσαι αυτό. Άκουσα να δεις. Το λένε οι άνθρωποι που θέλουν να μας υποτιμήσουν
Και από ό,τι έχουμε κάνει, σου λέει άντερε πανελίστα. Δηλαδή, εγώ όταν κατέβηκα στις εκλογές, άντερε πανελίστα. Λες και 35 χρόνια δεν έχω κάνει τίποτα άλλο, μόνο πάνελ. Έκανα τα τελευταία 5 χρόνια. Λες και ότι οι εκλογές ήταν καλύτερες, ας πούμε, από το ξέρω εγώ, Νίκος, ο Δημήτρης που έχουν ιστορία ο καθένας χρόνια. Να σχολείς και το πάνελ, γίνεται τυχαία. Και φέρνεις όλους τους αγράμματους, τους αμόρφωτους, για να στελεχώσεις και να κάνεις τους χορευτές. Για μένα, σε όποια θέση και να είσαι, έχει μεγάλη σημασία πώς επιλέγεις να κάνεις τη δουλειά σου και τι δίνεις. Οπότε, όποια αρνητική χρειά μπορεί να κουβαλάει στο μυαλό κάποιων ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί από τη θέση του να την αλλάξει. Είναι και πιο δύσκολο το πάνελ. Εγώ πάντα αυτό λέω. Στις εκπομπές μας εδώ στο ραδιόφωνο είμαστε μόνοι μας, Γιάννη Σικερνά, Γιάννη Σπίλη. Στο πάνελ που πρέπει να συντονιστείς με άλλους τρεις-τέσσερις ανθρώπους είναι πιο μεγάλη τέχνη χρειάζεται. Εμένα μου λείψε πάντως ο τριαντάφυλλος από την τηλεόραση. Θέλω να τον δω. Μακάρι, τι θα λέει το στόμα του Θοδωρή, πούντο. Τι θα λέει το στόμα του τριαντάφυλλου τα Σαββατοκύριακα. Όχι τίποτα άλλο, είναι και μια ζώνη που αγαπάω και πολύ. Λοιπόν, τον βλέπω να κάνει πέρσι τέτοια εποχή το Open Weekend, φέτος τέτοια εποχή με τριαντάφυλλο. Μπορεί. Είναι σαν πριν και μετά. Τον έχω ικανό, μην το γελάς. Εύκολος, εύκολος. Λοιπόν, με το καλό και όπως είπα και πριν, ότι όπως εξελιχθούν τα πράγματα, πιστεύω ότι θα μπορούμε να σας το μεταφέρουμε και θα το μάθετε πρώτοι από το πρωινό σουσού. Τώρα, παίρνετε τα κινητά σας στα χέρια σας και τηλεφωνείτε όσες περισσότερες φορές μπορείτε, στέλνετε πολλά μηνύματα για να διεκδικήσετε τα δώρα μας, τα οποία είναι πολλά και μεγάλα. Ξεκινάω με την κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών ειδών κομμωτηρίων, Κιάννα Ελλάς, η οποία προσφέρει σε δύο νικητές από μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ. Στον καθένα που θα την εξαργυρώσει όπως θέλει μέσω του e-shop.kiana.gr και μέσω του τηλεφώνου 211-180-88. Έρχονται γιορτές και είναι ένα υπέροχο δώρο τώρα για τα Χριστούγεννα και για άντρες και για γυναίκες, αλλά και για τον εαυτό σας φυσικά ή για τα δώρα που θέλετε να κάνετε στις οικογένειές σας και στους φίλους σας. Δώρο νούμερο 2. Η επιχείρηση Mogadam Carpets κληρώνει ένα μοναδικό αυθεντικό χειροποίητο κλασικό Kassan αξίας 3.000 ευρώ για το χώρο σας. Είναι μία από τις ελίτ επιχειρήσεις στην Ελλάδα με πάνω από 20 χρόνια παρουσία στο χώρο, η οποία εισάγει απευθείας από την Περσία. Καταπληκτικό και υπέροχο χαλί. Διεκδικείτε και αυτό. Και δεν σταματάμε εδώ. Αλλάζουμε και δωμάτιο και διεκδικείτε και μία δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Grecostrom Black Weeks. Στην Grecostrom από τις 20 έως τις 30 του Νοέμβρη, με ασυναγώνιστες προσφορές, χειροποίητα κρεβάτια από μασίφ ξύλο Ελλάτης και τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Black Weeks στην Grecostrom μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου με την επιλογή 36 δόσεων χωρίς κάρτα σε 70 σημεία πώλησης και στο shop.grecostrom.gr. Όλα αυτά που σας είπα και το πεζό 208 την έκδοση Like τα διεκδικείτε τηλεφωνώντας όσες περισσότερες φορές μπορείτε στο 14800. Αν θέλετε όμως μπορείτε να στείλετε και μηνυματάκια νέο μικρόν κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα με τους αγαπημένους μας φίλους, την Έλενα και τον Θοδωρή που θα έρθουν στην παρέα μας για να σχολιάσουμε την τηλεοπτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Κάντε τα καφεδάκια σας και επιστρέφουμε. Με έχετε τα γουφόν στα γλυκά μία. Το γλυκό φιλί στα καλά παιδιά, στα κακά παιδιά όχι. Εμείς είμαστε καλά παιδιά. Να κάνω μία δήλωση. Γιατί γλυκό και στα κακά, μήπως γίνουνε καλά. Έλα, ναι, δεν γλυκένουμε τίποτα αυτά. Πρέπει να κάνω μία δήλωση. Να κάνεις δεν θες. Υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσω το πρωί και να μην ξεκινήσω με τη δικιά σας εκπομπή. Παιδιά, πρέπει να σας πω. Μέχρι τι ώρα βλέπω. Βλέπω την πρώτη ώρα. Ευχαριστούμε. Πρέπει να σας πω ότι είσαι ένα κορίτσι γεμάτο χαρά. Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή έρχεται και το παίρνουμε το μήνυμα, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε χαρούμενα την ημέρα μας. Και άμα δεν του αρέσει κάτι, θα στολίζει μετά. Πρέπει να μου τα στέλνει σε μήνυμα. Εκεί πρέπει να παρεμβαίνει. Εγώ το έχω το κινητό μου εδώ πέρα και βλέπω τα μηνύματα. Γιατί έτσι αφουγκράζομαι τι γίνεται έξω από ανθρώπους που εκτιμώ την άποψή τους και τη γνώμη τους. Καλό που βλέπεις τα μηνύματα και όχι Twitter. Όχι Twitter δεν παίρνω. Ναι, όχι γιατί είναι τοξικό. Στα αλήθεια, το έκανε λίγο λάμπρος πέρσι με το Twitter γιατί είχε ένα σχόλιο. Δεν θέλω. Από όλα τα social με το οποίο επιθυμώ. Ναι, απλά δεν είναι όλα τα παιδιά. Είναι και κάποια παιδιά που έχουν άποψη και νομίζω... Πάντως στο Twitter δεις... γράφονται πολλές χοντράδες, ναι. Λέγονται πολλές χοντράδες. Έχουν βάλει και αυτά τα ονόματα που δεν ξέρεις ποιος όχι είναι. Όχι γενικά βέβαια. Λέγονται όμως οι κάποιες αλήθειες. Υπάρχει μια ομάδα 20-25 ατόμων, η οποία ομάδα αυτή χτυπάει συγκεκριμένα πρόσωπα. Μέσα σε αυτά έχουμε τη μητική μας και εγώ με την Έλενα.
Και είναι απαράδεκτη, διότι χτυπάνε κάτω από τη μέση, ξέροντας ότι οι περισσότεροι διαβάζουν την ώρα που είναι στον αέρα, διαβάζουν τα μηνύματα αυτά μέσω τα hashtag. Καλά, δεν είμαστε μόνο εμείς, οι περισσότερες εκπομπές έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και χωρίς ονοματεπώνυμο, αυτό είναι το σημαντικότερο, Θοδωρή. Δηλαδή, άμα είναι να μου κρύβεσαι πίσω από τον τοίχο, να μην ξέρω ούτε το όνομα ούτε τη φάτσα σου για να με βρίζεις, τζάμπα μάγκα. Δεν είναι μια απόδειξη όμως ότι κάτι πάει σωστά, ότι κάτι σε βλέπει, ότι προκαλεί, ρε παιδί μου, στο και κάτι. Μια αντίθεση. Είναι και κάτι προκατηλημένο. Σαν exit poll. Δηλαδή, βλέπει ακριβώ και λίγο αφουγκράζει και τον κόσμο, γιατί όταν είναι πολλά tweets, καταλαβαίνει λίγο και τη ροή, α πούμε, του κόσμου. Αν είναι λίγα, κάνει κριτική. Βέβαια και κάτω από τα βίντεό σας στο GR Express, το κανάλι σας στο YouTube, γράφουν πάρα πολλά σχόλια ο κόσμος. Δηλαδή συμμετέχει ενεργά, είναι σαν να είναι διαδραστικό αυτό που κάνετε. Υπάρχει μια αγνή παρέα, όπως λέω εγώ, με τη μόνη διαφορά ότι το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι κάτι που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα των 20 αυτών ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να παραποιήσουν τα λεγόμενά μας. Αν δεν δεις το βίντεο ολόκληρο, δηλαδή το ότι να πω εγώ καλά λόγια για την Ελένη Τσολάκη, παράδειγμα, δεν παραποιούνται ούτε τη γλύφω, ούτε τα λέω για να τα πω. Και δεν έχω τέτοιο λόγο δηλαδή. Εγώ κάνω την κριτική μου και μάλιστα το YouTube έχει την ελευθερία λόγου. Εκεί βέβαια ξεφεύγουμε. Πολλές φορές ξεφεύγω κι εγώ δηλαδή. Είναι... Σε κρατάει η Έλενα. Με κρατάει, ευτυχώς. Σε κρατάει. Πάντα μία γυναίκα μέσωσε. Τώρα με σώζει η Έλενα, πριν μέσωσε η Χριστίνα Λαμπύρη. Όχι, λοιπόν, πάμε στο βίντεο μας. Με αφορμή αυτό να αρχίσουμε το σχολιασμό μας, γιατί μέσα θα δούμε την Ελένη Μενεγάκη, που άλλαξε έτσι, διαφοροποίησε λίγο την έναρξη της εκπομπής της. Τη Φέη Σκορδά να μιλάει για το τηλεοπτικό της μέλλον. Τον Νίκο Βέρτη σε μια πολύ σπάνια συνέντευξη στο πρωινό και στο Γιώργο Γιάγκα. Πάμε να τα δούμε και μετά. Σουσού. Με ξενύχτησες πάλι με ποτό και κρεπάλι. Η καρδιά δε με βγάζει άσπρο πρόσωπο. Αλλαγές στις ενότητες της εκπομπής της έκανε η Ελένη Μενεγάκη. Και χθες ξεκίνησε την εκπομπή με μαγειρική. Από σήμερα και μπρος, εμείς θα ξεκινάμε αλλιώς. Ωραία, τώρα το φτιάξα. Λίγο. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα. Όμως δεν το είπα τυχαία αυτό το από σήμερα και μπρος, εμείς θα ξεκινάμε αλλιώς. Γιατί σκεφτήκαμε, συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι από εδώ και μπρος θα ξεκινάμε την μεσημεριανή μας διαδρομή ανάποδα με τη μαγειρική. Γιατί πολλές φορές σε αυτή την ώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσεις και να βάλεις μια ιδέα για το τι μπορείς να κάνεις την αυριανή μέρα ή κάτι γρήγορο την ίδια μέρα. Και επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι συνήθως πια μέσα στον τηλεοπτικό χάρτη προς το τέλος πετυχαίνεις τη μαγειρική, εμείς πάμε αλλιώς και πάμε είναι για ξεκίνημα. Έτσι. Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος, μοναχός. Η Φέη Σκορδά απάντησε για το τηλεοπτικό της μέλλον και όσα κατά καιρούς γράφονται για παρουσιαστές και μετακινήσεις. Ξαναλέω, και όποιοι παρουσιαστές τα πουλάνε αυτά, δεν είναι για τους επαγγελματίες. Γυρίζει μπούμεραγκ. Καλά, ανεβάζουν και το καθένα. Δεν είναι για τη δική μου λογική για το πώς πρέπει να είναι ένας επαγγελματίας. Εγώ πάντως μέχρι στιγμής δεν έχω μπει σε καμία μα καμία συζήτηση. Και όταν θα μπω, δεν θα το πω ποτέ. Όπως έχω κάνει και όλα τα χρόνια. Και πολλές φορές δεν έχω μαθευτεί και πράγματα τα οποία είχαν συμβεί. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί είναι σαν άντε να γράψουμε κάτι. Μα προφανώς είναι άντε να γράψουμε κάτι. Αλλά νομοτελειακά σου λέει κάποια στιγμή. Και το λέω παρότι είναι εναντίον μου. Το λέω όμως γιατί δεν είναι λίγο υπερβολή. Μην αργείς, μην σκεφτείς, σ' αγαπώ όσο κανείς. Συνέντευξη στο Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Νίκος Βέρτης και έκανε διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του για το πώς θέλει τη γυναίκα του. Γιατί κάποια στιγμή όταν είπες, επειδή λες τώρα για τη σύντροφό σου, ότι εγώ θέλω γυναίκα, ρε παιδί μου, να με φροντίζει στο σπίτι. Κάποιοι βγήκαν και είπαν, α, αυτό είναι ένα στερεοτυπικό παλιό που είπε ο Βέρτης, ας πούμε. Δεν είπα ότι θέλω δούλα στο σπίτι. Mm. Το να σε φροντίσει ο άνθρωπός σου δεν είναι ότι είναι δούλα. Το να μου δείξει ότι μου φαίνεται το πουκάμισό μου εκείνη τη στιγμή, σιδερωμένο το χεράκι της, εμένα με γοητεύει. Αυτό γοητεύει εμένα. Δεν έχει να κάνει με το ότι θεωρώ ότι είναι κατώτερη από μένα. Ίσα-ίσα. Mm-hmm. Η μάνα μου το κάνει αυτό. Η μάνα μου είναι πάνω απ' όλα στη ζωή μου. Mm-hmm. Δεν είναι δούλα μου. Καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα κάνεις κάποια ωραία και γλυκά πράγματα. Χαλή για να με πατήσεις, ό,τι μου ζητήσει. Αυτό που την ικανοποιεί θα το κάνω. Αν μου πει θέλω αυτό από σένα, θέλω να είσαι ο άντρας στο σπίτι και θέλω να κάνεις αυτά, ανέβα εκεί πάνω και θα το κάνω. Mm. Δεν είναι προσβλητικό αυτό. Αν με ενοχλεί και δεν θέλω να το κάνω, πω, δεν μου αρέσει το κάνω αυτό το πράγμα και θα πρέπει να το δεχτεί. Όπως και αυτή θα μου πει, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό. Υπάρχει μια κουβέντα εκεί πέρα και βρίσκεις σε ποια πράγματα ταιριάζεται και μπορείτε. Ελευθερός,
για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή. Πάμε να δούμε την Κατερίνα Ζαρίφη σε ρόλο παρουσιάστριας στο νέο αντιδελτίο που απολαμβάνουμε στην εκπομπή Οδός Ζαρίφη 2. Good job, Νίκη. Στα 17 κατάλαβα τι είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο ανερχόμενος τραγουδιστής δήλωσε ότι μέχρι τα 17 γνώρισε το Γιάννη Βαρθακούρη και μετά κατάλαβα ότι είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο αστιγματισμός λόγω διπλού επιθέτου χτύπησε το μικρό τραγουδιστή. Φήμες αναφέρουν ότι συγχυσμένα είναι και τα υπόλοιπα αδέρφια, ψάχνοντας αν ο Πάριος και ο Βαρθακούρης είναι το ίδιο άτομο. Ο Στέφανος Κασελάκης, σε αναμονή της απόφασης Αχτσιόγλου, επισκέφτηκε την Ακρόπολη. Πηγές Λουτρακίου αναφέρουν πως ήθελε να πάρει λίγο αέρα πριν από τη σοβαρή συνάντηση με τον κτηνίατρο του Φάρλι, αφού ο σκύλος του είχε εμβόλιο. Ο Μέντε Φουέρτε και η Μαρία Σολομού στόλισαν το χριστουγεννιάτικο τους δέντρο. Όλη η γειτονιά αναφωνεί «Merry Christmas», ενώ οι ίδιοι αναφωνούν «Είμαστε μόνο φίλοι». Δείτε το πριν το ξεστολίσουν. Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά. Έναν ακόμη διάλογο όλο νόημα είχαν στη Σούπερ Κατερίνα η Κατερίνα Καινούριου και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Τρώει μονίμως. Ποιο το πουλάκι. Μαράζεις σε τρώει. Όχι. Όχι να με πειράζεις, αλλά δεν έχω καταλάβει. Εγώ έτσι έχω δει 100 αντιπαραθέσεις. Και έχεις φάει 100 καρφιά. Γιατί είσαι μαζόχα, σ' αρέσει να σου τη ρίχνω. Όχι καλά, εγώ α, εντάξει, το κάνω ωραία. Δεν καταλάβει τη σούπα. Σε άλλη όχι, φόβη. Ξέρω πόσο με αγαπάς, οπότε δεν. Δεν είναι το λέω για αγάπη. Λέω ότι με προκαλείς. Σου ρίχνω το καρφί. Και μετά. Έτσι, για να πηγαίνουμε σπίτι να δένουμε τις πληγές μας. Ο Ανδρέα μου δεν με πληγώνεις καθόλου, γιατί ξέρω πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Και επειδή ξέρεις και εσύ το ίδιο για μένα, φαντάζομαι. Αν είμαι καλός άνθρωπος, γιατί είμαι τοξικός. Και εγώ τότε γιατί είμαι. Όπω δε, ο Βούδας δεν είσαι αυτοαναφορική, είσαι ρε παιδί μου. Σήμερα μάλιστα ξεκινώντας. Και εσύ ώρες, εσύ Ανδρέα μου δεν προκαλείς καυγάδες, τηλεόραση. Κοίτα κάτι, να σου πω κάτι. Αν σε πήραξε τόσο συγγνώμη, δεν το είπα. Αλλά μου έχει τόσα ήρεμα για πλάκα. Να σου πω, τοξικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός για τα πράγματα χωρίς επιχειρήματα. Άμα χωρίς... Συγγνώμη, δεν ξέρω τι καλά ελληνικά όχι, η γνώμη μου, άμα μου πεις άλλο, θα σου πω ναι, είναι τοξικός. Τοξικός είναι ένας ο οποίος σε βλέπει, ας πούμε, και χωρίς επιχείρημα σε καίει, στην πύρα, σε κάνει ζαντάρκ. Αν έχει επιχειρήματα και δόξα σε ο Θεός, δεν πάσχω από επιχειρήματα, δηλαδή είμαι αυστηρός κριτής και του εαυτού μου και όλων, αλλά με επιχειρήματα. Και τις κατηγορίες, όσες είδα αμαρτίες, τις απέσυρες, τις απέσυρες. Σας, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το τέλος. Εγώ λέω να ξεκινήσω από την αρχή. Όπως θέλεις. Γιατί Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει ότι ο κόσμος πλέον ξέρει τι γίνεται. Για τις χορηγίες πάει η κουζίνα στην αρχή, γιατί καμία νοικοκυρά δεν φτιάχνει φαγητό στη μία το μεσημέρι και μας δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Το έχουν φτιάξει νωρίτερα, λες, βέβαια νωρίτερα. Δηλαδή, αν ήσουν σπίτι και είναι το παιδί να έρθει από το σχολείο, ας πούμε, τι ώρα θα φάει. Θα το έχεις φτιάξει. Θέλω να δούμε λίγο πώς πήγε στα νούμερα αυτή η αλλαγή, αν απέδωσε χθες την Ελένη. Στα βρώμικα νούμερα στο δυναμικό κοινό έχει κάνει 6,5% και στην έναρξη της εκπομπής που ήταν η μαγειρική έκανε 8,8% και στη συνέχεια στο επόμενο τέταρτο πήγε στο 8%. Δηλαδή, θεωρητικά ήταν το πιο δυνατό τη σημείο η μαγειρική για την Ελένη και το. Ήταν από τα πιο δυνατά τη σημεία, έκανε και κάποια στιγμή. 9,1 σε ένα καλό ξεκίνημα δηλαδή. Αλλά, ναι. Αλλά γενικά είναι ένας πολύ χαμηλός μέσος όρος για την Ελένη Μενεγάκη. Αλλά αποδεικνύει για μία φορά ότι είναι καλή τηλεπολίτρια. Αυτό το είχε πάντα το ταλέντο και το χάρη. Η Ελένη, ό,τι και να πιάσει, όλες οι εταιρείες λένε μέσα στα χρόνια ότι πιάνει ένα ποτήρι και κατευθείαν ξεπουλάει από παντού, παιδιά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Επειδή έχω συνεργαστεί με την Ελένη, αδελφή μου μάλλον, έχει συνεργαστεί με την Ελένη, αυτό που φορούσε πάνω τη. Την ίδια στιγμή που έβγαινε, ξεπούλαγε παντού, στην Ελλάδα παντού. Δεν υπήρχε δηλαδή η φόρμα, το μπέζ, το χρώμα. Η Κηφισιά, η Γλυφάδα και το online shop άδειαζαν. Θα σου πω και κάτι άλλο που το έχεις ζήσει και σίγουρα και εσύ με τα περιοδικά. Που την είχαμε κάποτε εξώφυλλο στο OK κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Αλίμονό μας αν δεν γράφαμε το ρούχο που φορούσε. Πέρανε τηλέφωνο και μας ψάχναν στο περιοδικό να μάθουν τι ρούχο φοράει η Ελένη Μενεγάκη. Και αν δεν ξέρω σαν σύνολο, συγγνώμη σας διακόπτω, εάν συμφέρει ένα κανάλι να έχει τόσο χαμηλά νούμερα εκείνη την ώρα. Δεν αν τα λεφτά, που φαίνεται από τα εμπορικά είναι πολλαπλάσια τη τηλεθέαση, μια χαρά είναι και την ώρα. Ναι, απλά είναι και την ώρα. Αν ρίχνει το μέσο όρο.
σήμερα. Ναι, εγώ βλέπω όμως πρώτη φορά την Ελένη να παραδέχεται ότι πρέπει να αλλάξει κάτι στη σκαλέτα της, κάτι που δεν έκανε ποτέ. Είχαμε μια μενεγάκη που ήταν αυτή η εκπομπή. Μου σας αρέσει. 1, 2, 3. Τώρα είναι σαν να αναγκάζεται πρώτη φορά να κάνει μεταφορά της ενότητάς της σε νωρίτερη. Ναι, αλλά ίσως το έκανε εκ του πονηρού, όπως λέτε. Εκ του πονηρού ή ότι το έκανε για να ανεβάσει τα έσοδα. Αυτό. Για να του πει: δεν έχω τα νούμερα, αλλά έχω τα λεφτά. Και πάμε λίγο στη φετινή ουσία της Ελένης. Πώς σας φαίνεται η φετινή της πορεία? Είναι διανύτη χρονιά, λήξη συμβολέου. Είναι μια σημαντική χρονιά για την Ελένη. Εγώ νομίζω ότι κατά βάθος είναι η μοναδική παρουσιάστρια που δεν αγχώνεται. Έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, είτε πηγαίνει καλά είτε πηγαίνει κακά, να έχει τον εαυτό της ήσυχο και να κοιμάται ήσυχα τα βράδια. Οικονομικά είναι στο δωρή, αλλά στο επηρεάζουν τα νούμερα κι όμως στο δωρή. 100% είναι επηρεάζουν, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά όμως ότι δεν θα μείνει απ' έξω. Και ότι δεν είναι ίσως ο λόγος που μπορεί ενδέχεται να μείνει απ' έξω. Δηλαδή δεν λέει κάποιος η Ελένη έκλεισε τη χρονιά με 10%, άρα δεν της κάνω πρόταση. Αυτός που θέλει να της κάνει την πρόταση θα την κάνει και στο 10% και στο 20%. Το μοναδικό που μπορεί να τη χαλάσει είναι το ποσό το μηνιαίο. Ναι. Πόσο θα πάρει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει ένα κανάλι να προβληματιστεί, νομίζω, είναι το κασέ της. Ναι. Μπορεί να μην είναι τα νούμερα, αλλά είναι. Όμως τα φέρνει, τα παίρνει. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτής της λογικής πάντοτε. Είναι ένας άνθρωπος που, αν λέμε σε σχέση με την αρχική μας κουβέντα ότι φέρνει έσοδα, γιατί να μην ζητήσει να πάρει και. Εννοείται. Να πάρει και περισσότερα χρήματα. Η εκπομπή της, παιδιά, πέρσι και τις προηγούμενες φορές πριν πάει στο Μέγκα, ήταν τηλεμάρκετινγκ, αν θυμάστε καλά. Δηλαδή, υπήρχε εκπομπή που δεν έβλεπε κάποιο θέμα. Σε εκείνα η εκπομπή ήταν 3 ώρες και η 1,5 ώρα με 2 ώρες ήταν τηλεμάρκετινγκ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δηλαδή, είσαι η Ελένη Μενεγάκη με τέτοια ιστορία και θέλετε να μου πείτε ότι δεν σε νοιάζει όταν ξαφνικά βλέπεις το όνομά σου στον πατό και όχι στην κορφή της τηλεθέασης? Φυσικά για τον γόητρο δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί. Συμφωνώ. Δεν ξέρω. Σε ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά όμως η Ελένη Μενεγάκη πάντα δουλεύει μόνο για τον εαυτό της. Ψυχολογικά δεν μπορεί να μην την επηρεάζει όμως το δωρή. Πιστεύω ότι την επηρεάζει. Πέρα από όλα αυτά, επειδή είναι η τελευταία της χρονιά και επειδή υπάρχει μια ομάδα δίπλα όπου πέρυσι είχαμε τα σκαμπανεβάσματα, είχαμε έναν Ουγγαρέζο να τρώει κλωτσά και να ξαναμπαίνει πάλι μέσα, όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Τελευταία δείτε χρονιά, γιατί λες? Για το συμβολαιό της. Α, όχι τελευταία χρονιά, γενικά και λόγω ξέρει κάτι. Λοιπόν, και επειδή στο παρασκήνιο λένε πάρα πολλά πράγματα. Καλά, όχι τρώει κλωτσιά, απλά έβγαινε λίγο και ξανά. Έφαγε κλωτσιά. Δηλαδή, κάτσε. Επειδή δεν λέω πιο λαϊκά. Μια εποχή που οι σχέσεις ήταν λίγο περίεργες και μετά επανήλθαν, βέβαια, γιατί τώρα τους βλέπουμε στα καλύτερά τους. Αναδιπλώθηκε η Ελένη γι' αυτό. Δεν έλεγε ότι έκανε κάτι ο Ουγγαρέζος. Η Ελένη άλλαξε γνώμη. Ακριβώς, αλλά ουσιαστικά δεν μάθαμε και ποτέ ποια είναι η αλήθεια. Γιατί πολλές φορές βγαίνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και λέει δεν μιλάει κανένας, δεν μιλάτε γι' αυτό, δεν μιλάτε για εκείνο, αλλά ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς είχε γίνει. Δεν μιλάει και ο ίδιος. Γιατί αν δούμε από του χρόνου, αν θα μιλήσει. Δεν του δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις γιατί έγινε αυτό. Α, ναι. Η Ελένη αποφασίζει, μπαίνει αυτός, βγαίνει εκείνος, δεν κάθεται να στο αναλύσει. Όλα τα χρόνια όμως έτσι ναι, αλλά ήταν. Υπάρχουν και κάποια πουλάκια που μιλάνε και είχαν πει για κάποιες έτσι δύσκολες σχέσεις και δύσκολες μέσα στα καμαρίνια και περίεργες συζητήσεις. Δεν είχαν τσακωθεί ποτέ πάντως, επειδή το έχω συζητήσει αυτό. Πάντως το θέμα είναι, φέτος έφτιαξε τα μπροστά να φτιάξει τα πίσω. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί πίσω, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω μιλήσει με τεχνικούς που είναι κοντά εκεί και είναι όλοι διαμαρτυρόμενοι. Ναι. Όχι, ναι, από συμπεριφορά. Όχι από κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κακό. Νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να μιλάει ένα καλημέρα, ας πούμε. Αυτό εννοείς. Ξεκινά από εκεί. Α, okay. Τώρα αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Εγώ, εγώ λέω το παρασκήνιο που έρχεται σε μένα. Αν μακάρι να είναι ψέματα. Εγώ πάντως επειδή την έζησα πάρα πολλά χρόνια στον Α και στους διαδρόμους εκεί όταν ήμουν εκεί, ήταν πάντα πολύ φιλική και πολύ γλυκιά με όλους. Αυτή την εικόνα έχω εγώ ναι, και αυτή την εικόνα θυμάμαι. Δεν είχε αυτό που λέμε ένα ανοιχτό καμαρίνι, πως εμείς μπαινοβγαίνουμε στο καμαρίνι σου το πρωί. Η Ελένη δεν ήταν έτσι ποτέ. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ξέρεις, λίγο το χώρο της. Είναι μια σχολή και αυτή. Πάμε λίγο και στη Facecorda να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Γιατί πρώτη φορά μέσα από τον αέρα της εκπομπής της, αν και το τελευταίο διάστημα, σε θέματα που αφορούν την πορεία της, την επαγγελματική, δίνει κάποιες έτσι, δίνει λίγο τυράκι. Έχει ανοίξει μια επικοινωνία με τον τηλεθεατή. Λέει για το τι συζητιέται ότι θα γίνει του χρόνου. Την αγαπώ, αλλά διαφωνώ με όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που πήρα το λόγο τώρα. Όχι, καλά κάνεις, όχι, αλλά καλά κάνεις. Θέλω να μου πείτε και εσείς αν συμφωνείτε, με ενδιαφέρει. Γιατί και στη δική της εκπομπή, την οποία όλοι βλέπουμε, κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά τι έχω παρατηρήσει με τους παρουσιαστές και πολλούς celebrities. Όταν είναι για τους άλλους. Τα λέμε όλοι καλά. Ναι, δεν μας ενοχλεί τίποτα. Άμα η συζήτηση όμως έρθει για μας, σε εμάς μάλλον,
δεν μας αρέσει. Κυριολεκτικά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Εγώ θα πω τραβάταμε και ασκλαίω, παιδιά. Γιατί αν κάποιος δεν θέλει να κάνει θέμα το τι συμβαίνει στο συμβόλαιό του γενικότερα, δεν αναφέρεται καν στην ώρα της εκπομπής του. Το αφήνει να περάσει γαργάρα. Η Μενεγάκη έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές ότι συμβαίνει και στο δεύτερο κουτιδιάζει γιατί ποτέ στον αέρα. Ποτέ. Όταν λοιπόν κάνεις θέμα, κάτι που λες, με ενοχλεί αυτό που γίνεται, αλλά το λέω παρόλα αυτά. Είναι λίγο και επί τούτου εννοείς. Τραβάτε με και ασκλαίω, ασχοληθείτε φωνάζει. Κοιτάξτε, για εμένα το πρόβλημα το μεγάλο με τη Φέη Σκορδά είναι ότι ξέρει ότι πήγε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σηκώνει την ψυχαγωγία. Ξέρει πολύ καλά ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Για εμένα η επιλογή που έκανε όταν έφυγε από τον Αντένα στο να πάει στο Sky ήταν αυτό που λέμε δεν λειτουργήσε δημοσιογραφικά. Ρώτα ρε παιδί μου να μάθεις. Όπως και ο Κωνσταντάρας δεν ρώτησε την κυρία Τσολάκη. Με ρώτησε, δηλαδή, μιλήσαμε. Σε ρώτησε. Με μιλήσαμε. Το ήξερε η Ελένη. Ναι, το είχαμε συζητήσει από πολύ νωρίς. Δεν θα ρωτήσω τι του είπες. Λοιπόν, το θέμα είναι. Δεν θα ότι... το έλεγα ποτέ γιατί εγώ πει ότι και καλό να ήταν και κακό να ήταν. Λέω, δεν ρωτάω. Αλλά αφού ρώτησε πάλι καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έκανε ένα μεγάλο μοιραίο λάθος, όπου τώρα το πληρώνει. Ναι. Τώρα, ό,τι και να κάνει. Ήταν τα μηδενικά πιο πολλά. Ποια? Ήταν τα μηδενικά πιο πολλά, βέβαια. Αυτό όμως την έφαγε. Γιατί ξέρεις κάτι, καμιά φορά πρέπει να μειώσουμε τα μηδενικά για να μην γίνουμε μηδενικό. Να σου είναι πω κάτι. Υπόθεση. Το ενδεχόμενο να περίμενε διαφορετικά πράγματα και να ήρθαν διαφορετικά. Να λες μέσα σου ότι εντάξει, έχω ρωτήσει τρεις ανθρώπους που δεν έχουν την καλύτερη των εμπειριών, αλλά θα κάνω την προσπάθειά μου από τη στιγμή που και η πόρτα, στον, έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα για να φύγει η Φέη, δεν ήταν μια μονοπλευρή απόφαση. Δηλαδή, την εξανάγκασαν λίγο να προχωρήσει. Την έκανε να μείνει εκτός. Είχε και άλλη πρόταση όμως η Φέη. Ναι, είχε και άλλη πρόταση, αλλά υπήρχε ένα κλίμα όμως. Προφανώς δεν θα ήταν μια καλή πρόταση για να προκρίνει την πρόταση του Sky. Υπήρχε διαφορά στα οικονομικά. Πολύ μεγάλη. Όχι μόνο. Πολύ μεγάλη. Διαφορά στα οικονομικά πολύ μεγάλη. Και στο πόσο διαρκεί το συμβόλαιό της. Και η Φέη πήγε με την. Και όχι μόνο αυτό. Της δόθηκε και η εικόνα από το κανάλι, επειδή ήμουν στο κανάλι και θα έπαιρνε ουσιαστικά τη θέση της εκπομπής που ήμασταν με την Ιωάννα Μαλέσκου. Της δόθηκε και η εικόνα ότι ό,τι θες και το πλατό που θες και η παραγωγή που θες. Ναι, και οι συνεργάτες που θες, οπότε ένιωθε ότι εκτός από τα μηδενικά. Αυτό, είχαμε εντυπωσιαστεί όλοι. Εκτός από τα μηδενικά, σου έδειχναν ότι θα ήταν. Η μέσα, η έξω όχι. Χάος. Δεν ήταν σχετικό. Βγήκε λίγο τελικά πιο ψυχρό. Ναι, ψυχρό τελικά. Δεν το αλλάξαμε. Δηλαδή, μόλις έμπαινε το γενικό, έλεγε σαν να μην πει. Η σε σχέση με τα νούμερα είναι πολύ καλή. Νομίζω έχετε βιώσει κι εσείς το 12. Το 12-2 πολύ δύσκολη ζώνη. Και επίσης κάνει μια προσπάθεια. Θέλω να μου πείτε έτσι πώς δουλεύετε αυτό. Και πέρσι την έκανε την προσπάθειά της σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την ψυχαγωγία γενικότερα ο σταθμός. Την αλλαγή της ώρας, πώς την είδατε εσείς, ποια είναι η γνώμη? Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα εγκληματικό λάθος από τη μεριά του Sky στο να αφήσουν μόνο μία σεζόν την εκπομπή εκεί και να την πάνε 12 με 2 το μεσημέρι. Αυτό δείχνει ότι δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους της ψυχαγωγίας. Εκεί όποιος πάει για εμένα είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει στην κυριολεξία. Φέη, έπρεπε να το δεχτεί όμως να αλλάξει το συμβόλαιο. Έπρεπε επιτόπου να φύγει. Όποιος πάει στο 12-2 εννοεί. Όχι, όταν είσαι το πρωί 10 η ώρα. Και αυτή είναι η ώρα σου τόσα χρόνια και δέχεσαι να πας το 12 με 2, έχεις κάνει εγκληματικό λάθος. Ναι, και μάλιστα, συγγνώμη, και μάλιστα όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό το πρόγραμμα και το σκέφτεται κάπως έτσι, δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει. Εντάξει, υπήρχε όμως άλλο θέμα. Ήταν οι ατέριαστοι που είχαν διαμαρτυρηθεί στην ιδιοκτησία του σταθμού, που ξέρετε που έχουν μια άλλη σχέση με το κανάλι οι ατέριαστοι. Και, την άλλη, και θέλαν να γυρίσουν στην ώρα του και να είναι και στο πλατό του Φαλήρου, να πηγαίνουν από τα Μελίσια. Και ήταν πιο πολύπλο κόλλο. Και δικαιώθηκαν. Παιδιά, δεν παίρνανε και όλα τα πράγματα του χέρι ενός παρουσιαστή, ακόμα και αν είσαι το μεγάλο μπραντ που είναι η Φέη Σκορδά. Γιατί αν σου πούνε ότι αυτή είναι η απόφαση του σταθμού. Και τα reality. Ναι. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όταν κάνει 2-3% το celebrity και το συζητάνε. Και η Πανθέ, γενικά το prime time πάσχει πολύ. Είναι όλο. Πάντως από την άλλη και το κανάλι, να πούμε ότι έδωσε χώρο για βοηθητικές κινήσεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω και την άλλη την πλευρά ότι είναι ένα προϊόν το οποίο το στήριξε. Άλλαξε κόσμο που ήθελε. Έδωσε πράγματα. Θέλω να πω ότι. Πήρε αυτό που ήθελε. Δεν ξέρω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν πήρε αυτό που ήθελε. Όσον αφορά συνεργάτες. Δεν πήρε αυτό που ήθελε. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα αυτό που μου κάνει με ένα μεγάλη εντύπωση είναι ότι πώς η Μάρτζη Λαζάρο, ο project manager, μετά πήγε σε ένα πάνελ. Δηλαδή πώς από πάνω ναι, πήγε μετά από κάτω. Φέτος. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Και ήταν και πριν, έχει και την εμπειρία. Και μπορεί για έναν παρουσιαστή να είναι κάποια ασφάλεια να έχει την εμπειρία ο άνθρωπος που είναι. Ναι, αλλά όταν αλλάζουν οι θέσεις πάνω κάτω είναι λίγο πρόβλημα. Ναι, καταλαβαίνω.
Ποιους εννοείς ότι ήθελε και δεν πήγαν δίπλα του? Όχι, δεν έγινε από το όνομα, τώρα είναι αργά. Το θέμα είναι ότι για μένα έκανε μια αυτοκτονική κίνηση. Έπρεπε να σταματήσει η συνεργασία της εκεί και να της βγάλουμε όλο το καπέλο. Δεν και να πούμε ότι σέβαζε και τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να βάσει συμβολέου. Και έχει και τόσους ανθρώπους που δουλεύουν. Το συμβόλαιο όμως έλεγε ώρες. Α, έλεγε. Ήταν μέχρι τη μία, το ξέρω εγώ, μπορώ να σα το πω. Πάντως μπορεί μια ελπίδα να είναι και το survivor το οποίο θα ξεκινήσει από την ερχόμενη σεζόν και να το πιστεύουν πολύ ώστε να στηρίξουν ένα μεγάλο κομμάτι. Να σου δώσει όχι απάντηση. Όμως τα καλά του Survivor δεν σώθηκε, όχι, κυρία Μαλίση. Όχι, δεν σωθήκαμε από ποια άποψη. Γιατί βγήκε το Survivor τότε, στην αρχή είχε ένα ενδιαφέρον και μετά άρχισε να ξεφουσκώνει το Survivor. Οπότε και εμείς ως εκπομπή δεν μπορούσαμε να ωφεληθούμε. Όχι, ξέρετε, αυτά που μπορείς να πεις για το Survivor που έχουν ενδιαφέρον, εμείς δεν μπορούσαμε να τα πούμε πέρσι. Όταν είναι στο σπίτι σου, λογικό μας είναι. Τα περισσότερα. Μα τα κόβανε όλα πέρσι. Αφού αναφερθήκατε στην Ιωάννα Μαλέσκου, για πείτε μου έτσι μια γνώμη, πώς τη βλέπετε, αν αισθανείστε ότι λείπει από την τηλεόραση. Κοίταξε, το μόνιμο πρόβλημα της Ιωάννας είναι μια πολύ ωραία παρουσία, ένα πολύ συμπαθητικό κορίτσι, αλλά όπως λέω εγώ πάντα, όταν την ακούω να μιλάει, μιλάει τα τέλεια ελληνικά, ακούγοντας εγώ κινέζικα. Πρόσεξε, είναι ο Ποσειδώνας. Δεν παίζει ρόλο. Ακούω την άποψή του και να θεωρεί άποψη. Λοιπόν, για μένα λοιπόν, ήταν, το σοβαρό της πρόβλημα ήταν αυτό. Ότι σε μία πρόταση μέσα φάσκει και αντιφάσκει. Όχι και κινέζικα όμως, δηλαδή νομίζω ότι υπερβάλλει. Είναι κινέζικα για ποιο λόγο? Όταν ξεκινάς να μιλήσεις για την Έλενα και καταλήγεις στην κυρία Τσολάκη, υπάρχει. Ίσως λίγο πιο περίπλοκα. Αλλά όχι κινέζικα. Στην δεύτερη σεζόν νομίζω ότι άλλαξε αυτό λίγο η Ιωάννα. Και νομίζω ότι όταν επανέλθει θα έχει αλλάξει ακόμα περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσει λίγο από Λιάγκα για να πάρει ένα μάθημα. Αυτό το έχει ξαναπεί και λάθος. Γιατί? Γιατί δηλαδή τι είναι ο Λιάγκας, καθηγητής των ελληνικών? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα σε αφήσει να μιλήσεις όταν θα το θέλει. Αυτός, δηλαδή θα πει τώρα μιλάς, καλό τώρα είναι μιλάς. Με αυτόν τον τρόπο καλό είναι γιατί είναι η Ιωάννα Μαλέσκου να πάρει ένα καλό, είναι ένα καλό φροντιστήριο. Ένα καλό φροντιστήριο. Και τι χρειάζεται η Μαλέσκου φροντιστήριο, βρε Θοδωρή? Και βέβαια χρειάζεται. Και είναι και πρώτο όνομα αυτό που λέει η Έλενα. Είναι one man show τώρα, θα πας να... ούτε η ίδια δεν θα θέλει να κάτσει δίπλα. Εγώ σέβομαι την άποψή σου, γνωριζόμαστε 3,5 δεκαετίες, αλλά υπερβάλλει και περί κινέζικων. Ότι δεν είναι κινέζικα όταν κάποιος μιλάει λίγο πιο περίπλοκα ή λίγο πιο εξελιγμένα τα ελληνικά και πιο ακαδημαϊκά. Και από την άλλη, ο Λιάγκας δεν είναι ο σωτήρας. Ας πούμε, που πάμε λίγο. Θέλω να προλάβουμε. Μισό. Λοιπόν, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ακούγεται ότι του χρόνου θα επιστρέψει στην πρωινή ζώνη στο Μέγκα. Πώς το ακούτε και πώς το βλέπετε? Θα λείψει, θα κάνει αυτό το διαφορετικό που λέει ο Γρηγόρης? Εγώ νομίζω ότι αν κάνει αυτή την κίνηση, θα είναι μια κίνηση από τη δικιά του πλευρά για να αποχωρήσει από την ελληνική τηλεόραση. Αλήθεια. Δηλαδή, πάω να το κάνω, να περάσω πάρα πολύ ωραία και να φύγω. Συμφωνώ. Είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ να το κάνει. Για μένα, Όμορφος Κόσμος ήταν μια εκπομπή αξιόλογη στην εποχή της. Ακριβώς. Δεν μπορεί να τη φέρει στο σήμερα, δηλαδή να βάλει στοιχεία, όχι την επικαιρότητα που έχουμε εντάξει όλοι λίγο πολύ, γιατί δείχνει ότι είναι η εποχή που το θέλει, αλλά στοιχεία του όμορφου κόσμου να τα φέρει στο σήμερα θα και να κάνει μια αντιπρόταση το πρωί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και μάλιστα θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να πετύχει αυτή η αντιπρόταση. Γιατί ξέρεις κάτι, το να βλέπουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή πέντε κανάλια, πέντε ίδιες εκπομπές, είναι λίγο δύσκολο αυτό να συμβαίνει. Μια αντιπρόταση με πεντακάθαρα ψυχαγωγική εκπομπή, δεν ξέρω κατά πόσο θα πέταγε σήμερα. Παραδείγματος χάρη, αν σκεφτούμε πόση ώρα διαρκούσαν οι τηλεφωνικές που κάνανε με τον Νίκο το Μουτσινά, θα μπορούσε να γίνει αυτό σήμερα? Όχι. Με τις τηλεφωνικές, με τίποτα. Και πώς το έχουν δοκιμάσει και πώς το έχουν γυρίσει πάλι. Αλλά δεν είναι. Είναι άλλη εποχή. Δεν σηκώνει το παλιό πρωινό, δυστυχώς. Γιατί θα το κάναμε όλοι μας. Να σου πω, ο κόσμος πια είναι υποψιασμένος και σου λέει είναι πραγματική, δεν είναι τηλεφωνική. Δηλαδή πλέον θα σε βρίζουν τα πάντα. Εάν κάνει την κίνηση αυτή, θα είναι ότι έρχομαι για να φύγω με δόξα και τιμή. Να ξέρετε πάντως, συγγνώμη, επειδή μιλάω έτσι με διάφορους ανθρώπους στα κανάλια, ο Αντένα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει να φύγει καλά, έτσι πολλά. Και ο ίδιος σέβεται πάρα πολύ το κανάλι του και θέλει πάρα πολύ να μιλήσει με το κανάλι και αν δεν τα βρει, τότε ο μονόδρομος οδηγεί προς Μέγκα μεριά. Και νομίζω ότι νιώθει και η οικογένεια εκεί στον Αντένα, οπότε θα βαρύνει και αυτό στην απόφαση. Έχουν δοθεί ευκαιρίες. Ένα σχόλιο για τον Νίκο Μουτσινά θέλω. Ο Νίκος Μουτσινάς λείπει για εμένα, αλλά η Κατερίνα Ζαρίφη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με μια άλλη πρόταση. Μια πρόταση την οποία έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα εξελιχθεί μέσα στην πορεία αυτής της σεζόν. Τη βλέπω με μεγάλη προσοχή. Εγώ, ας πούμε, είναι κάποια πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Αλλά όμως βλέπω ότι υπάρχουν αλλαγές συνέχεια και είμαι σίγουρος ότι θα βρει τον βηματισμό της. Αρκεί να έχει περισσότερη βοήθεια. Οι ραδιοερβιλές σας αρέσουν φέτος? Είναι η σάτυρα που λείπει από την ελληνική τηλεόραση? Κάνουν δηλαδή τα νούμερά τους, αλλά είναι μεγαλύτεροι τεμπέλιδες για μένα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ξεκινάνε τελευταίοι, τελειώνουν πρώτοι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ο σεβασμός προς τον τηλεθεατή όμως δεν είναι σωστός. Ότι αυτοί βλέπουν τον εαυτό τους, ότι άντε πάμε να κάνουμε την εκπομπούλα μας και μετά να φέρουμε το 20%, γιατί και ο Γρηγόρης τώρα έχει παράπονο. Σου λέει και εγώ 20 έκανα.
Γιατί εγώ να μην το κάνω αυτό? Γιατί πρέπει δηλαδή ο Γρηγόρης να δουλεύει έτσι όπως δουλεύει και οι άλλοι να μην δουλεύουν? Ναι, αλλά όλα τα χρόνια αυτή δεν είναι η συνθήκη. Συγγνώμη, να με σεβαστεί και εμένα ως τηλεθεατή. Θέλω να ξεκινήσει κανονικά. Θέλω να ξεκινήσει Σεπτέμβριο και να τελειώσει τον Ιούνιο. Δεν είναι μόνο θέμα τεμπελιά. Ίσως είναι, Θοδωρή, θέμα ότι θεωρούν ίσως και οι ίδιοι ότι αν καλύψουν όλη τη σεζόν. Μπορεί να μην κάνουν τα 20 άρια. Αν ξεκινούσαν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο. Ακριβώς. Συγγνώμη, τώρα δουλεύει εκ του πονηρού. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά αυτό είναι εκ του πονηρού. Όλοι στην αρένα. Όχι όποτε θέλω μπαίνω στην αρένα, όποτε θέλω. Γι' αυτό και εμείς Νοέμβρη με Μάιο. Αυτό καλό. Αν το κάναμε να κάνουμε ποτέ τα νούμερα του Κανάκη, αγάπη, να πας σε ένα γραφείο και να του πεις, φίλε μου, θα έρθω όλο τον Νοέμβρη. Τώρα σας πει του κρεμασμένου. Επειδή το τελευταίο το περάσαμε και πήγαμε στο πρώτο, επειδή το ζήτησα εγώ για την Ελένη Μενεγάκη, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν ξέρω, βέβαια, σας πιέζει και ο χρόνος. Όχι, όχι, πες. Αυτό που γίνεται με τον Ανδρέα φέτος και την Κατερίνα Καινούργιο είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί αφάνταστα. Δεν ήταν γλυκιά αυτή η στιγμή. Εγώ γλυκή του είδα, δηλαδή. Ναι, γιατί η Κατερίνα έχει αποφασίσει να ρίξει λίγο του τόνου. Η Κατερίνα δεν έχει αποφασίσει να ρίξει του τόνου. Η Κατερίνα αποφάσισε να παραδοθεί. Ναι. Εγώ βλέπω έναν Ανδρέα ο οποίος πλέον έχει πάρει το χωράφι όλο δικό του. Πάει το παιχνίδι όπως θέλει. Έχει πάρα πολλά νεύρα. Θα πρέπει να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, να ηρεμήσει. Θα επαναλάβω όπως αυτό που σας είπα και χθες, ότι με το light η ευθύνη τον βαραίνει στο 100% με αυτό που έγινε. Είναι κάτι το οποίο με έχει συναχωρήσει πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον σέβομαι απεριόριστα. Όλοι μας. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω υπάρξει μαθητής του στην ουσία, γιατί στο μακρινό παρελθόν όταν ξεκίνησα τηλεόραση ήταν από τους πρώτους καλεσμένους μου και μάλιστα μου έλεγε τότε που ήταν τα πρώτα βήματα στην ιδιωτική τηλεόραση τα λάθη μου για να τα διορθώσω. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι πρέπει ο μαθητής να του πει του δασκάλου. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολή πάντως αυτό ότι παραδόθηκε η Κατερίνα. Εγώ την Κατερίνα, ναι, επειδή έχουμε δουλέψει και μία σεζόν μαζί, την έχω δει σε μια κατάσταση πιο ζεν, ναι, πιο ήρεμη και πολύ καλά κάνει. Και όσον αφορά, τρόπο, τον Αντρέα με το light, δεν ήταν 100% δική του ευθύνη. Άκουσε και βαριά πράγματα. Κοιτάξτε, ο έμπειρος και ο αρχαιότερος πρέπει να μιλάει, ναι, με ηρεμία. Συμφωνώ, αλλά δεν σημαίνει ότι φέρει την ευθύνη 100%. Φέρει την ευθύνη. Δεν σημαίνει ότι ο άπειρος μπορεί όταν να σου... Όταν εγώ θα επιτεθώ στο light, ναι, ξέρω πολύ καλά ότι μετά θα έρθουν τα σκούρα. Άμα σου πει χαρακτηρισμούς όμως το Δωρή, δεν θα σημαίνει ότι και εσύ όταν θα επιτεθείς μετά υπάρχει... έχεις 100% την μετά υπάρχει κάτι άλλο, όπως σύγχρονα. Εγώ συμφωνώ με τον Δωρή. Παραγωγή. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Την trap την γνωρίζεις? Ναι. Καλά. Τη γνωρίζω. Δηλαδή έχει μπει μέσα. Επειδή είναι επιθετική εννοεί. Όχι, 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 γενικά σαν μουσική σκηνή τη γνωρίζει. Ναι, ναι, έχει μπει μέσα, το έχει ψάξει. Ναι, όπως ειδικά, ειδικά στο διαδίκτυο. Όπως, ναι, το ρεμπέτικο. Όχι. Ωραία. Το ρεμπέτικο περισσότερο. Λοιπόν, άκουσε τώρα ποια είναι η φάση. Ζητάμε εμείς από τον κόσμο αυτών των 20 ετών παιδιά, ναι, να μπουν στο δικό μας κόσμο. Δεν μέσα. Αυτό θα δωρεί, τους μαθαίνουμε να μας βρίζουν μεταξύ μας. Εμείς δεν γνωρίζουμε τη δικιά τους μουσική σκηνή. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Βάλτε αυτό σε αυτή την ηλικία. Βάλτε τον εαυτό σε αυτήν την ηλικία και να ξέρεις ότι η επιλογή του Νίκου Κοκλώνη για το Fame Story με το Light, εγώ φώναζα το καλοκαίρι. Αυτό και λέω, δεν δικαιολογεί την παράδοση. Ναι, 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 δεν δικαιολογεί την παράδοση. Εν τέλει όμως ήταν μια σωστή επιλογή για να καταλάβουμε ότι υπάρχει χάσμα γενεών. Όχι, μας αρέσει, μας αρέσει. Υπάρχει χάσμα γενεών. Και μάλιστα και τώρα, νομίζω, εχθές έγινε και αυτό το περιστατικό, το ότι τα παιδιά μέσα στο Fame δεν ξέραν τον Elvis Presley. Γιατί του αχάρισε. Έτσι, δηλαδή, σοκαριστήκαμε. Πότε ετοιμάζετε καινούριο βίντεο, πότε ανεβαίνει? Καθημερινά. Σήμερα έρχεται, τα απόγευμα. Σήμερα θα έρθει γιατί θα μιλήσουμε για εσάς, όπως περάσαμε εδώ. Α, τι ωραία. Θέλω να σας πω ότι είστε μια πολύ ωραία και ευχάριστη παρέα και ότι εγώ ξεκινάω πάντα τη μέρα με εσάς. Σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε και θα ξαναρθείτε. Γιατί δεν σας χορταίνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις να πούμε τα πιο καυτά, τα πιο ωραία. Λοιπόν, μετά από λαϊκή απέτηση και ομαδική απέτηση, η Έλενα και ο Θοδωρής θα μείνουν κι άλλο μαζί μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Πες την αλήθεια ότι μας διώχνετε και δεν φεύγαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας αφήσαμε να μείνετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Βασίλη Αναστασόπουλο που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Ο Βασίλης είναι δημοσιογράφος του πρώτου θέματος, αλλά και παλιός συνάδελφος. Καλή σας μέρα.
στην εκπομπή, στο Open Weekend. Βασίλη μου, καλημέρα. Και θέλω να βάλουμε και στην παρέα μας τον Ανδρέα Καραγιάννη, που είναι αρχισυντάκτης του Εκκλησία Online, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα που έχει ανάψει φωτιές με τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ, ο οποίος αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη, με λόγια τα οποία μόνο ντροπή προκαλούν κατά το κοινό, στο κοινό αίσθημα. Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να μας πεις αρχικά δύο λόγια. Καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Να δούμε, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα λόγια, αλλά και τι έρχεται, αλλά θα το αναλύσουμε συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να δούμε, να ξεκινήσουμε και να δούμε τι δήλωσε ο Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ και μετά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, παρακαλώ. Σέβομαι κάθε άνθρωπο και τη θεώζω τη ελευθερία του. Επομένως, σέβομαι και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ως μέλος του σώματος του Χριστού, μην κρίνετε για να μην κριθείτε, δεν μου επιτρέπεται να εκφέρω γνώμη για τον συνάνθρωπό μου. Χρεωστώ όμως εκ των καθήκοντος προς την ταπεινή μου διακονία να επισκοπώ δια την ψυχοσωματική υγεία του Πίμνιου Χριστού και επειδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέρεται δημοσίως με τον Αντιχή Νεανία που αποκαλεί σύζυγόν του και με τον οποίο τέλεσε και γάμο. Οφείλω να ακούσω τον κόδωνα του κινδύνου από την τυχόν άμβληση απορρίψεως της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και της παραχρήσεως της ανθρώπινης φυσιολογίας που αποτελεί την τραγική σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας. Η σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας και των δύο φύλων είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για τις καρκινογενέσεις. Γιατί η σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας ενοχοποιείται επιστημονικώς για 5 μορφές καρκίνου. Το κράτος πρέπει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Και με την θεσμοθέτηση των ομοφυλόφιλων γάμων έχει ως συνέπεια τον καρκίνο και το θάνατο. Ερωτώ κυβερνήσεις νοήμων άτομο από οποιαδήποτε ιδεολογική και πολιτική πλατφόρμα. Με λίγα λόγια, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι αυτό που πάλι προκλητικά ο Μητροπολίτης Πυραιός μας έχει συνηθίσει ένα προκλητικό λόγο και σοκαριστικό λόγο. Λέει ότι αν συνάπτει κάποιος δεσμό με έναν άνθρωπο του ίδιου φύλου, έχει περισσότερες πιθανότητες να πάθει καρκίνο και να πεθάνει. Πέντε είδη καρκίνων δε. Είναι δυνατόν. Πέντε είδη. Και καθηγητής ιατρικής. Αισθάνομαι ότι στο 1800 δεν είναι δυνατόν αυτό που μου συμβαίνει. Σκοταδισμός. Οι απόψεις του Πυραιός Σεραφείμ είναι γνωστές. Όπως και του Καλαβρή των Αμβρώσεων είναι γνωστές πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τις μαθαίνουμε τώρα για να σοκαριστούμε. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Και κάθε φορά που θα τα ακούω, δηλαδή πρέπει να λέω, άντε σοκάρομαι. Δεν σοκάρομαι. Σοκάρομαι, δεν είναι δυνατόν να φύγει. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τα ακούω και βγήκα τα ρούχα μου έξω, στην κυριολεξία δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είμαστε στο 2023. Βλέπετε... Δεν μπορεί να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι λέμε, ας πούμε, ότι θα αρρωστήσουν, ότι θα πεθάνουν. Είναι δυνατόν. Να πάθουν καρκίνο, αν έχουν μια ομοφυλοφιλία. Αυτό λέω. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να υπάρχει η αγανάκτηση, γιατί το βλέπετε από μια διάσταση πραγματική και οντολογική και όχι πνευματική. Μα ποια διάσταση, κύριε Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, μιλάμε. Είμαστε συνηθισμένοι από κάποιους ιερείς να κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε κάθε φορά να κάνουν ακόμα χειρότερες. Γιατί εδώ μιλάει ότι οδηγούνται σε 5 μορφές καρκίνου. Ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και είναι άρρωστοι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Η ιατρική κοινότητα πρέπει να απαντήσει. Το σημείο το οποίο σχολιάζεται έχει απομονωθεί. Είναι μέρος μιας μεγάλης επιστολής η οποία ξεκινά. Είναι αισχρό αυτό το σημείο. Συγγνώμη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Το αν είναι ένα μικρό κομμάτι, αν είναι πολύ μεγάλο, δεν με αφορά. Δεν αλλάζει την ουσία. Δεν αλλάζει την ουσία. Και αυτή τη στιγμή, πραγματικά, εμένα με προσβάλλει ως άνθρωπο να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Όλους μας. Κύριε Καραγιάννη. Ο ισχυρισμός αυτός, να πούμε ότι ιατρικός δεν στέκει. Αλλά πνευματικός υπόθηκε. Πνευματικός υπόθηκε. Τώρα, είναι άλλο πράγμα. Ο Πυραιός Σεραφείμ είναι ένας έγκριτος και νομικός και ένας άγιος ιεράρχης. Πολλά χρόνια. Είναι σημαντικό έργο. Αυτό είναι να το ακυρώνουμε και ούτε μπορούμε να το ακυρώσουμε ούτε να κάνουμε ιεροκατακτήρια. Ας φροντίσει να μάθουμε το έργο του, κύριε Καραγιάννη, και όχι να γίνεται γνωστό περισσότερο από τις δηλώσεις του. Ήταν άστοχο το συγκεκριμένο απόσπασμα, όμως πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είναι οι κανόνες της Εκκλησίας αναφορικά με το θέμα της ομοφυλοφιλίας, τι λένε οι ιεράρχες μας. Όχι τώρα, όχι φέτος, όλα αυτά τα χρόνια και τι λέει η Αγιοπατρική. Ποιοι είναι οι κανόνες δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες και υπάρχει κανόνας, υπάρχει εκκλησία, δηλαδή θέσπισε κάποια στιγμή κάποιο κανόνα κατά της ομοφυλοφιλίας. Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Ακριβώς. Μα προφανώς υπάρχει ο Ιερός Χρυσόστομος, υπάρχουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, οι οποίοι ξεκάθαρα μιλάνε για βδέλυγμα, για αρρώστια και κάτι το οποίο πρέπει να απομονωθεί και να αποκοπεί. Ναι, αλλά όλα αυτά γινόντουσαν. Συγγνώμη, όλα αυτά που μου λέτε ήταν προ Χριστού ή μετά Χριστό. Το 70 και το 40. Ναι. Τώρα λοιπόν το 2023 με την επιστήμη να έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Καταρχήν κακώς το λέω αυτό. Έτσι. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για ιατρικά και δεδομένα. Και να ταυτίσουμε την άποψη ενός Μητροπολίτη με την επιστήμη της ιατρικής είναι το απόλυτο λάθος. Ξέρεις ποια είναι η φάση. Ότι κάποιοι πιστοί
οι οποίοι. Μπορεί να επηρεαστούν. Όχι, μπορεί να επηρεαστούν. Επηρεάζονται. Και όχι επηρεάζονται απλά, βγαίνουν έξω και γίνονται εχθρικοί. Καταστρέφουν ζωές. Ας αποφασίσει η Εκκλησία ποιο είναι το δόγμα της. Γιατί επί Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Ελάτε όπως είστε. Ακούγαμε το ελάτε όπως είστε. Ας αποφασίσει η Εκκλησία ποιο είναι το δόγμα της. Μην παρεμπιπτεύουμε τα πράγματα. Ο Αρχιεπισκόπος Χριστόδουλος όντως είχε ένα κάλεσμα απευθύνει στον νέο κόσμο. Όπως και ο τωρινός Αρχιεπίσκοπός μας που είναι ένας σοφός ιεράρχης και άξιος και μετριοπαθής. Διαφορετικό στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, με άλλο έργο, αλλά να πούμε ότι ουδέποτε είχε πει ότι εγώ αποδέχομαι να γίνονται γάμοι ομοφυλόφιλοι. Κύριε Καραγιάννη, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω μια ερώτηση. Διαφορετικά πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Η ηλικία να πάει στα μέτρα του καθενός και η πίστη στα μέτρα του καθενός. Έχουμε κανόνες, έχουμε παράδοση. Κύριε Καραγιάννη, να σας κάνω μια ερώτηση, να με βοηθήσετε λιγάκι, να μας βοηθήσετε. Ποιο είναι το κέρδος ενός ανθρώπου της Εκκλησίας, της πίστης, της αγάπης, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει η Εκκλησία μας και η πίστη μας. Ποιο είναι το κέρδος να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο ατυχή νεανία που αποκαλεί σύζυγον ο κύριος Καζελάκης. Δηλαδή, τι κερδίζει, πού απευθύνεται αυτό το πράγμα. Δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι ο Πειραιώς Σεραφείμ έχει ανάγκη τη δημοσιότητα καταρχήν. Είναι πάρα πολλά χρόνια και στη δημόσια σφαίρα κτλ. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο στο το οποίο γίνεται είναι αυτό που έρχεται. Δηλαδή, φοβούνται κάποιοι ιεράρχες ότι έρχεται θέσπιση του νόμου για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών και από τώρα θέτουν τη θέση τους. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι αυτό το σχόλιο είναι ομοφοβικό σε μια εποχή που όλοι είμαστε με τα νεύρα τεντωμένα, που δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο ένας στο διπλανό του. Ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Που ρίχνει ότι ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Είναι ομοφοβικό, κινεί την κρίση και προφανώς σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, αλλά μην ξεχνάτε ο καθένας σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται. Αυτό που είπατε ακριβώς, το ακροατήριο που απευθύνεται. Δημιουργείται μια εχθρότητα στην ελληνική κοινωνία που δεν το αξίζουμε. Και ένας διχασμός. Υπάρχει ναι. Μια απόλυση. Βέβαια, δεν το αξίζουμε όλο αυτό. Το ότι βγαίνετε αυτή τη στιγμή και μου λέτε ότι πρέπει να το δικαιολογήσετε με κάποιο τρόπο, δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Εμένα με απασχολεί ότι αύριο μεθαύριο θα έρθει κάποιος και θα πει σε έναν συνάνθρωπό μου δίπλα αυτά όλα που λέτε εσείς και εγώ θα ντραπώ. Θα ντραπώ. Και ντρέπομαι από ένα πνευματικό άνθρωπο. Και ξέρετε κάτι, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κάποιος κόσμος κοιμάται στην κυριολεξία, δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του. Και σου μιλάω εγώ που έχω αλλάξει άποψη. Στη δεκαετία 90 θα ήμουν στη δικιά σας θέση. Το 2023 όμως εξελίχθηκα. Άνοιξα τα μάτια μου, το μυαλό μου. Όπως έπρεπε και όπως άκουσα. Στον κόσμο της Εκκλησίας. Όσο του λέμε ότι κοιμάται και κάνουμε δράση, θα έχουμε αντίδραση. Κύριε Καραγιάννη, ένα βράδυ το πρωί ένας άνθρωπος σε έρθει στον δρόμο και πει: άκουσα τι είπε, άκουσα τι υπόθηκε. Και σαπίσει στο ξύλο έναν άνθρωπο επειδή είναι ευδέλιγμα. Τι θέση θα πάρει μετά. Προέτρεψε και σε βία ο Πειραιώς Σεραφείμ. Όχι, προέτρεψε. Με τον τρόπο του, ναι. Αλήθεια. Είπε για ευδέλιγμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Όταν λέμε ευδέλιγμα έναν άνθρωπο, τι εννοούμε. Ότι πρέπει να καθαρίσει. Πρέπει να καθαρίσει η κοινωνία. Πώς καθαρίζει η κοινωνία. Απλά τι έλεγαν οι πατέρες, οι Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι. Για να εξηγήσω ότι ο Πειραιώς Σεραφείμ ή ο ένας ή ο άλλος του ιεράρχης είναι απλά συνεπής. Προέτρεψε όμως, κύριε Καραγιάννη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Προέτρεψε τους ανθρώπους να μην ακολουθούν αυτό που θέλουν και την καρδιά τους, γιατί θα πεθάνουν από καρκίνο. Αυτό λέει. Θέλω να δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Συγγνώμη, λεπτό. Είναι σημαντικό. Ο γάμος των ομοφυλοφίλων έπρεπε να έχει γίνει νόμος εδώ και μια δεκαετία και βάλε. Είναι υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν στη ζωή που κάποιοι τις έχασαν. Δικαιώματα που έχασαν. Όταν συζούν δύο άνθρωποι μαζί 15-20 χρόνια, κάνουν τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κοινωνία και όχι μια κοινωνία με αυτόν τον τρόπο που την επιβάλλετε εσείς. Τι παραπάνω θα δώσει ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών από αυτό που ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει ο γάμος. Εάν φύγει κάποιος από τη ζωή όμως και μείνει μόνος του πίσω, κάνει τα πάντα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε που οδηγεί αυτό με το γάμο ομόφυλων στην τεκνοθεσία. Γι' αυτό είναι ο στόχος. Το μόνο έξτρα πλεονέκτημα. Η αγάπη δεν κάνει κακό. Η αγάπη δεν κάνει κακό, κύριε Καραγιάννη. Και μακάρι, γιατί υπάρχουν και παιδάκια που έχουν ανάγκη να υιοθετηθούν. Μακάρι να βρεθούν άνθρωποι που θα τους δώσουν τη ζεστασιά, την αγκαλιά και την αγάπη και ένα ασφαλές περιβάλλον να μεγαλώσουν. Άρα μην τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά. Πέραν αυτών. Και είμαστε αφοριστικοί, γιατί αυτός ο λόγος είναι αφοριστικός. Προσπαθώ να πω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Δεν επιβάλλονται.
για αυτά πρέπει να υπάρξει διάλογος. Υπάρχουν οι ιεράρχες μας φωτισμένοι. Είχε βγει ο Νέας Ιωνίας Γαβρίλη, είπε. Η Εκκλησία για Καραγκιάννη. Συγγνώμη, η Εκκλησία για τους ομοφυλόφιλους παπάδες τι κάνει. Θα δω μια σημαντικό να πω μια ανθρώπινη. Η Εκκλησία για τους ομοφυλόφιλους παπάδες τι κάνει. Κλείνει τα μάτια, τα αυτιά, κάνει ό,τι δεν βλέπει, κάνει ό,τι δεν ξέρει. Έχετε αποδείξει γι' αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με δουλεύετε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με δουλεύετε. Μου κλείνετε τα μάτια εμένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει υποκρισία. Υπάρχει υποκρισία, ναι. Ναι, υπάρχει υποκρισία. Αυτό πήγα να πω. Στον κύκλο της Εκκλησίας τι κάνει ο φιλοφιλία. Μου επιτρέπετε να πω κάτι το οποίο προσπαθώ εδώ και ώρα. Είναι μια πιο ανθρώπινη διάσταση, την οποία θέλω να σας την πω πολύ καλόπιστα, κύριε Καραγιάννη. Υπάρχουν πάρα πολλοί ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι είναι θρήσκοι, πιστεύουν. Πώς θα νιώσουν όταν θα ακούσουν ότι ο οίκος του Θεού, στον οποίο απευθύνονται όταν έχουν ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη υγείας, τους χρεώνει όποιο καρκίνο και αν έχουν ότι οφείλεται στη σεξουαλική τους ταυτότητα. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Παιδί μου. Και να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Επειδή συμφωνώ μαζί σας ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο νυν Αρχιεπίσκοπος, είναι πραγματικά μετριοπαθής, αυτές οι κακοφωνίες ηχούν ακόμα χειρότερα. Σε ανθρώπους που είναι πιστοί και την χάνει να έχουν αυτή τη σεξουαλική ταυτότητα. Πάνω σε αυτό, ποια είναι η θέση σας. Βγήκε εκπρόσωπο Ιερά Συνόδου και είπε δεν εκφράζουν το σύνολο της Εκκλησίας αυτές οι δηλώσεις. Δεν υπάρχει τρόπο να του ξυλωθούν τα γαλόνια αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αυτό στην Εκκλησία. Αυτά λειτουργούν με κανόνες. Δεν ξυλώνουμε κανέναν. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κάποιο. Θα έπρεπε. Και είναι νομίζω και προκλητικό το να λέμε ότι θα ξυλώσουμε. Καθόλου προκλητικό. Καλά, εδώ βγάλαμε τη Θέμη Δαπαζάκα την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι την αφορίζει η Εκκλησία. Γιατί είπε ότι πρέπει να μπει σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Και κάποιοι κανόνες που έχουν έρθει από το. Από προ-Χριστού πρέπει να αλλάξουν κάτι. Μιλάει για πέντε καρκίνους ότι οφείλονται σε σεξουαλική ταυτότητα. Αν είναι, είναι υπερβολικό να λένε οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους νόμους, θα του ξυλωθούν τα γαλόνια. Αυτό είναι λάθος. Τι κάνετε, εσείς τι κάνετε για αυτό το λάθος. Διαμαρτύρεστε. Ένα λεπτό. Εσείς εσωτερικά διαμαρτύρεστε. Γιατί δεν βγαίνετε κι εσείς από τη μεριά της Εκκλησίας να πείτε ότι ξέρετε κάτι. Είναι λάθος και δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Βγήκα τώρα και λέω: είναι λάθος αυτό που έπραξε ο Άγιος Πειραιός. Το συγκεκριμένο ήταν ο Λύσης. Αλλά είναι πνευματικός όμως. Σε κάποιον. Εκεί που απευθύνεται ωστόσο. Έλα, Βασίλη. Τελικά βλέπω ότι είναι ένα λύσιμο το οποίο θα καταρριφθεί ούτως ή άλλως και από την επιστημονική κοινότητα τις επόμενες ώρες. Εκεί... Μέχρι τότε όμως κάποιοι έχουν παρασυρθεί. Μέχρι τότε κάποιοι έχουν παρασυρθεί όμως. Το ξέρετε. Και θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και είναι και αυτά άνθρωποι, δεν πρέπει να ακούγονται καν. Και είναι και άνθρωποι αυτοί που θα παρασυρθούν και αυτοί που πηγαίνουν και ακούνε το λόγο του Μητροπολίτη Πειραιός. Και είναι πολλοί. Οι οποίοι μπορεί να μην είναι οι νέοι άνθρωποι που έχουν φροντίσει να ανοίξουν λίγο τα μυαλά τους. Ακριβώς. Μπορεί να είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε εποχές παλιότερων πεπιθήσεων που ήταν δακτυλοδεικτούμενος ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, και το ανθρώπινο Ξέρεις τι έχουν υποστεί. Ξέρεις τι μπούλικα έχουν υποστεί. Ξέρεις τι μάγικα. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Γι' αυτό είπα το ανθρώπινο. Πώς νιώθεις σήμερα, κύριε Καραγιάννη, ένας ομοφυλόφιλος που τυχαίνει να είναι και ασθενής από μία μορφή καρκίνου. Πώς νιώθει όταν ακούει αυτό από άνθρωπο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό για μένα. Ήταν μια ατυχής δήλωση. Εγώ είπα πριν ότι σεβόμαστε, η Εκκλησία αγκαλιάζει όλους. Δεν διαχωρίζει. Η Εκκλησία έχει πάρει επίσημη θέση. Έχει πάρει επίσημη θέση. Υπάρχει κάποια επίσημη θέση από την Εκκλησία. Εκτός όσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Μητροπολίτης Μαρονίας ως εκπρόσωπος της ΔΙΣ, της Ιεράς Συνόδου, είπε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με τις δηλώσεις. Δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος ο Πειραιός Σεραφείμ. Το ότι είναι το ασχηρασμό και δεν πιστεύω αυτά που λέει, δεν σημαίνει πως την καταδικάζω. Κυρία Καραγιάννη, πρέπει να υπάρξει σαφής καταδίκη για αυτά που λέγονται. Συγγνώμη. Και μιλάει συνοδικά και δεν μιλάει ούτε μέσω διαεμού, ούτε μέσω του Αγίου Πειραιός, ναι. Ούτε τίποτα. Έχει στη σύνοδο. Λέω λοιπόν σαν άνθρωπο. Κάτσε λίγο να μιλήσει και ο Βασίλη, σε παρακαλώ, γιατί τον έχουμε βγάλει και δεν έχει πει τίποτα. Αφού δεν μιλάει η Εκκλησία μέσα από εσάς, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιός λάθος, αν δεν το πει ο ίδιος, σωστά. Το είπατε εσείς, δεν είστε εκπρόσωπος του. Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Σωστά. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου πήρε αποστάσεις. Έχει άλλο καταδικάζω, άλλο παίρνω αποστάσεις. Θα πρέπει να τα ακούσουμε και από τον Μητροπολίτη Πειραιός. Ότι, κοιτάξτε, βγαίνω και λέω για καρκινογενέσεις, βγαίνω και λέω για πέντε καρκίνους που προκαλούνται από την ομοφυλοφιλία και δεν το τεκμηριώνω επιστημονικά πουθενά. Αλλά το πείμνιο που θα με ακούσει, αυτό που είπε προηγουμένως η Ελένη, μπορεί να είναι συντηρητικό, μπορεί να είναι παλαιών αρχών και θα πάει την επόμενη μέρα και θα πει: άκουσες τι είπε ο Μητροπολίτης. Καρκίνη, επειδή καρκίνο, ο άλλος είναι ομοφυλόφιλος. Επειδή είναι ομοφυλόφιλος ο άλλος, καρκίνος.
Αυτό και να αποκτήσεις και κοινωνικό στιγματισμό. Δεν θα γιατί... πάει να ανοίξει το Lancet που είναι το πιο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό και να ακριβώς πει ότι όπα αυτό... Βασίλη, ένας γονιός, μπορεί να πει στο παιδί του, αυτό εννοούσα πριν και το λέω τώρα με άλλο τρόπο, μπορεί να πει ένας γονιός που έχει μάθει ότι το παιδί του είναι ομοφυλόφιλο ότι να, έπαθες καρκίνο γιατί είσαι ομοφυλόφιλος. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν έχει υποθεί, νομίζεις. Δηλαδή, πόσο μίσος βάζεις στην κοινωνία. Να πάμε και σε μία άλλη παράμετρο. Εάν τον ομοφυλόφιλο έχουμε μία συντηρητική κοινωνία η οποία δεν κάθεται να τον ακούσει, να τον αποδεχτεί. Αν και έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο, συμφωνώ. Και άρα δεν τον δέχεται και η Εκκλησία στους κόλπους της. Αυτόν τον άνθρωπο αύριο μεθαύριο. Πού τον σπρώχνεις. Σκεφτόμαστε πού τον οδηγούμε. Ακριβώς. Τον περιθωριοποιεί, τον περιθωριοποιείς κοινωνικά. Η Εκκλησία δέχεται τον κάθε άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο. Έτσι, έχω πάρα πολλά παραδείγματα, είτε μέλη της ΛΟΑΤΗ κοινότητας, είτε άνθρωποι οποιασδήποτε επιλογής, τα δέχεται. Αλλά η Εκκλησία έχει κανόνες. Έχει ιερούς κανόνες. Οι οποίοι βασίζονται σε fake news. Βασίζονται σε fake news οι κανόνες της Εκκλησίας. Τότε οι κανόνες, οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να βάζουν και. Κύριε Καραγιάννη, βασίζονται σε fake news οι κανόνες. Οι κανόνες αυτοί είναι μόνο από τη μία πλευρά, δεν είναι από την άλλη πλευρά. Είτε είσαι ομοφυλόφιλος, είτε είσαι ετεροφιλόφιλος, έχεις θέση στην Εκκλησία. Όμως, τηρείς τους κανόνες του Ορθοδόξου. Και συγχωρέστε με να πω και κάτι ακόμα. Είναι αυτή. Εμένα μου κλωτσάει και κάτι άλλο πάρα πολύ. Μου κλωτσάει που αυτές οι δηλώσεις γίνονται με αφορμή το Στέφανο Κασελάκη. Α, μπράβο. Μου κλωτσάει που ένας Μητροπολίτης έχει δει το Στέφανο Κασελάκη με το σύζυγό του και χρησιμοποιεί τα ονόματά τους, γιατί είπα και πριν τον αποκαλεί ατυχή νεανία, με αφορμή το Στέφανο Κασελάκη για να περάσει τα μηνύματά του. Ακριβώς. Για τις αρρώστιες και τους καρκίνους και την ομοφυλοφιλία. Γιατί είναι ένα πρότυπο πάρα πολύ καλό αυτό. Αν είναι αθώο το κίνητρο, θα μπορούσε αυτό και έχει προκαλέσει και πολλές άλλες φορές, όπως είπατε και εσείς, κύριε Καραγιάννη, να υποθεί σε άλλη παρελθόν εποχή. Με δηλώσεις του. Σε άλλη γιατί στιγμή. Στιγματίζεις και χρησιμοποιείς. Γιατί νιώθουν αυτοί οι ιεράρχες, είτε σωστά είτε σφαλμένα, ότι κάποιοι άνθρωποι γίνονται πρότυπα και υπερπροβάλλουν έναν τρόπο ζωής, τον οποίο αυτοί οι ιεράρχες δεν θέλουν και να περάσουν. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουν ακριβώς το ίδιο, έτσι. Γιατί κύριε Καραγιάννη, είναι η πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν κανόνες. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν κανόνες. Εκείνοι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά από την άλλη πλευρά να υπάρχουν όρια, κανόνες, ναι, δεσμεύσεις και υποκρισία. Όχι, Μέρη μου, είναι η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος βγήκε με θάρρος και είπε: αυτή είναι η ζωή μου, αυτό έχω επιλέξει να κάνω και πάνω σε αυτή την. Ναι, μιλάμε για ένα πρόσφατο παράδειγμα. Και αυτό το παράδειγμα ότι, δείτε παιδιά, μπορείτε να είστε κι εσείς ευτυχισμένοι και ελεύθεροι και όπως θέλετε εσείς να κάνετε τη ζωή σας. Ναι. Βγαίνει ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Ένα έχει κομμάτι, κομμάτι της Εκκλησίας και λέει: όχι, φίλε, γιατί άμα το κάνεις, θα πεθάνεις. Γιατί σε βέλη να στρέψεις και λίγο τους προβολείς επάνω σου, χρησιμοποιώντας τον Κασελάκη που αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είπα. Καταλαβαίνεις τώρα. Ό,τι και να γίνει, βρίσκεται στο επίπεδο. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρο. Και θέλω η άλλη Εκκλησία λοιπόν που υπάρχει, κύριε Καναγιάννη, να βγει και να πει: όχι, φίλε μου, είσαι ευπρόσδεκτος. Να βγει, όχι να μην. Όχι να πει υπάρχει και αυτό που να κάνουμε. Να βγει επίσημα. Όταν βγει η άλλη Εκκλησία λοιπόν, εγώ επειδή παίρνω πάσα από αυτό που λέτε, όταν βγει λοιπόν η άλλη Εκκλησία η πιο προοδευτική και πει όλα αυτά, αλλά βγουν στο διαδίκτυο το πίμνιό της και την κράζει, ποιος θα βγει μπροστά, εσείς? Το πίμνιο εσείς το έχετε εκπαιδεύσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλαβαίνετε. Εσείς με τον ακραίο λόγο. Και, μη, ναι, και τα μπερδεμένα μηνύματα. Ναι, τα μπερδεμένα μηνύματα, βέβαια. Και βέβαια αναιρείται ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και τους βάζει, τους στοχοποιείτε. Τους στοχοποιείτε. Όταν είχαμε βγάλει τις δηλώσεις του Άξιου Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας που λέει να μιλήσουμε και να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους, 90% τον βρίζανε τον ιεράρχη, το ξέρετε. Γιατί υπάρχει ακρότητα. Αυτή την ακρότητα λοιπόν δεν την τροφοδοτούμε με πιο ακραία σχόλια. Προσπαθούμε να την εξαφανίσουμε. Αυτό είναι το επίτηδε στο Μητροπολίτη σα. Στο Μητροπολίτη σα. Στο Σεραφείο, όχι στο Μητροπολίτη. Και στου κύκλου τη Εκκλησία. Βλέποντα τι έρχεται, παίρνει τη θέση του και λέει: εγώ είμαι κατά από τώρα. Αυτό είπε σήμερα. Πίσω από τι λέξει. Λέει ότι παιδιά, εγώ κάλλη 10 είμαι κατά σε αυτό που έρχεται, άρα ξεσηκωθείτε. Και μην έτσι παραξενευτείτε, άμα δούμε φαινόμενα όπως αυτά με τις ταυτότητες. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη μου, επίτρεψε μου, σε παρακαλώ, γιατί με πιέζουν από πάνω. Αντρέα, γλυκιά, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, επιστρέφουμε. Θα κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά θέματα. Πάμε να προλάβουμε. Εδώ είμαστε,
Επιστρέψαμε με την αγνή παρέα, θα το Λοιπόν, πάμε στον Βασίλη μας, τον Βασίλη Αναστασόπουλο, και θα μεταβερθούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εχθές βγήκε η απόφαση, η αρχική απόφαση, γιατί θα ακολουθήσει η έφεση για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή κάθριξης 5 ετών. Με ανασταλτικό βέβαια χαρακτήρα, Βασίλη μου. Ακριβώς, ναι. Και το επίμαχο ήταν αν θα μετατραπεί η ποινή από πλημέλημα σε κακούργημα. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό που ήθελε η πλευρά της ενάγουσας. Ήταν να μετατραπεί η ποινή σε κακούργημα. Παραμένει η πενταετής κάθριξη, η οποία είναι με αναστολή και για το λόγο αυτό με ένα χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν θα πάει στη φυλακή, τουλάχιστον μέχρι να εκδικαστεί το επόμενο εφετείο. Ήμασταν στο τριμελές εφετείο εχθές. Πάμε στο πενταμελές εφετείο και μπορεί η υπόθεση να φτάσει ακόμα και μέχρι τον Άριο Πάγο. Άρα έχουμε τη μετατροπή της ποινής από τις κατηγορίες από πλημέλημα σε κακούργημα. Και είπες πριν ότι ήταν κάτι που το ήθελε η καταγγέλουσα, αλλά νομίζω ήταν κάτι που περίμενε και όλος ο κόσμος. Γιατί με αφορμή την ιστορία του Στάθη Παναγιωτόπουλου, είχε ανοίξει και κουβέντα για το revenge porn, για το πώς μπορεί κάποιος να δημοσιοποιεί ερωτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να μην έχει την τιμωρία που ουσιαστικά του αξίζει σε κάτι τέτοιο. Είναι παραδειγματική τιμωρία και αυτό που διασύροντας έναν άνθρωπο. Είχαμε ένα νομικό κενό. Έχουμε και εξακολουθούμε να το έχουμε. Μιλούσα χθες με δικηγόρους και νομικούς, οι οποίοι έλεγαν το εξής, ότι δεν θα αποκτήσουμε νομικό πλαίσιο συγκεκριμένο πάνω στο κομμάτι του revenge porn. Γιατί? Γιατί εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εχθές τι είδαμε, ποιο ήταν το επίμαχο στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Έκριναν ότι είχε σκοπό να τη βλάψει. Υπάρχουν περιπτώσεις. Και το έκανε και κατά εξακολούθηση. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν βάρινε και αυτό στην απόφαση τελική. Πάρα πολύ. Και ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουμε το βούλευμα για να δούμε το σκεπτικό τους, να του καταλόγησαν και ίσως ότι αποκόμισε κάποιο οικονομικό όφελος από αυτή την υπόθεση. Άρα όλες αυτές οι παράμετροι που ήδη βάλαμε μέσα, τις εξετάζουν κατά περίπτωση. Μπορεί σε κάποιον να βγάλουν ψυχολογικά προβλήματα και να πούνε αθώος. Πάντως ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ρε Βασίλη μου. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή. Το κίνητρο που κάποιος άνθρωπος κάνει την πράξη είναι αυτό που εξετάζουμε εδώ πέρα, ή ότι διασύρει και εξευτελίζει έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Λες, θα έπρεπε να κοιτάνε το αποτέλεσμα. Τι με νοιάζει εμένα γιατί το κάνεις εσύ. Σαν ελαφρυντικό του νομίζω δήλωσε ότι δεν το έχει ξανακάνει, αλλά προφανώς δεν ήταν ελαφρυντικό. Μα κανείς και ο δολοφόνος πρώτη φορά σκοτώνει, αλλά το θέμα είναι ότι. Στην περίπτωση του εκκρεμούν άλλες δύο υποθέσεις. Και όχι κακουργηματικού χαρακτήρα και ίδιο. Η επόμενη φάση, Βασίλη, τώρα πότε είναι να γίνει η επόμενη. Περιμένουμε να οριστεί το εφετείο. Περιμένουμε να οριστεί το εφετείο, στο οποίο δεν νομίζω ότι είναι πολλά που μπορούν να αλλάξουν από τη στιγμή που μετατράπηκε η ποινή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ενδεχομένως να πέσει η ποινή των ετών φυλάκισης τα οποία του καταλογίστηκαν. Πάντα με αναστολή. Πέρα, πάντα με αναστολή. Ναι. Ναι. Πάντα με αναστολή. Και πάντα υπάρχει και το χρηματικό πρόστιμο. Βέβαια. Δηλαδή, Το κάνεις, διασύρισαν την κοπέλα, εκκρεμούν και άλλες δύο υποθέσεις. Βέβαια, είσαι έξω, μια χαρά, βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις τη θάλασσα. Βέβαια, να πούμε ότι εάν η δικαιοσύνη θεωρούμε ότι ίσως στο κομμάτι αυτό δεν καλύπτει πλήρως αυτό που έχουμε εμείς ως αίσθηση του κοινού δικαίου, αποδόθηκε δικαιοσύνη, αν μπορούμε να το βάλουμε εισαγωγικά, στο τι συνέβη πλέον. Ηθικά εννοείς. Στάθη Παναγιωτόπουλο, στο ηθικό κομμάτι. Δηλαδή, λες ότι έμεινε εκτός δουλειάς, ότι απομονώθηκε κοινωνικά. Από ό,τι μου λένε στη Θεσσαλονίκη, έχει απομονωθεί, είναι στο διαμέρισμά του στην Περαιά. Ελάχιστα τον βλέπουν να κυκλοφορεί με το μαύρο το σκουτεράκι το οποίο κυκλοφορούσε επαγγελματικά τέλος. Οι δικηγόροι του λένε ότι είναι τέλος. Χάλια οικονομικά. Έτσι. Δεν έχει δηλωμένη εργασία πουθενά. Η γυναίκα του είναι δίπλα το μαγαζί, όπως το μαγαζί στην Αλόνσο το εγκατέλειψε. Αλλά οι φίλοι του και οι γνωστοί του από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω και κάποιους από αυτούς, όλοι διαχώρισαν πολύ τη θέση τους και δεν θέλησαν να συνεχίσουν ούτε να κάνουν παρέα του, να τον στηρίξουν. Βέβαια, στο κορίτσι αυτό, στην ψυχολογία, δεν ξέρω τι αντίκτυπο που έχει. Γιατί το θύμα είναι το θέμα, πώς νιώθει. Και το θύμα έχει ένα πρόβλημα. Το βίντεο δεν μαζεύεται αυτό εύκολα. Αυτό. Βέβαια. Δεν μαζεύεται εύκολα. Ακόμα και να κατέβει. Ναι, άμα γίνει το κακό, έγινε. Μετά τη λήξη της δίκης, λοιπόν, η καταγγέλουσα μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου και μίλησε για τα συναισθήματά της, που ήταν μάλλον λυτρωτικά για την ίδια. Πάμε να δούμε τι είπε. Με το άκουσμα της απόφασης που ακόμα δεν την έχω συνειδητοποιήσει, αισθάνομαι πολύ δικαιωμένη, γιατί επιτέλους η υπόθεση μου αντιμετωπίστηκε με τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζεται μια τέτοια πράξη. Αισθάνομαι πραγματικά
ανακουφισμένη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη από όλη αυτή τη διαδικασία που κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια. Με είχε εξασθενήσει συναισθηματικά, ψυχικά και πλέον αισθάνομαι επιτέλους πρώτη φορά κάποια ηρεμία. Ήταν πολύ περίεργη εκείνη η στιγμή, δεν έδωσα πάρα πολύ σημασία. Το κοίταξα καθώς έφευγε από την αίθουσα. Δεν με κοίταξε, γενικά δεν προσπάθησε να με κοιτάξει καθόλου, ούτε σήμερα ούτε τις προηγούμενες φορές. Ήθελα έστω μία φορά να δικρύσουν τα βλέμματά μας για να δω την μετάνοια που είπε στην ομολογία του, που όμως δεν την είδα στο βλέμμα του, οπότε καταλάβαινε ότι απλά για ακόμα μια φορά ψεύδεται. Αυτό σήμερα μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω, γιατί αισθάνομαι πλέον ότι δεν παλεύω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά παλεύω και γενικά για όλες τις γυναίκες, για τα δικαιώματα των γυναικών που πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι ότι θέλω να ζητήσω κιόλας μια ψυχολογική υποστήριξη, γιατί τόσα χρόνια ζούσα σε μία άρνηση και προσπαθούσα να το κρύψω, όμως είναι κάτι που το είδα και αυτές τις μέρες ότι δεν το έχω ξεπεράσει και με επηρεάζει πάρα πολύ έντονα. Και όντως παλεύει για τα δικαιώματα όλων των γυναικών για να μην βρεθούν σε αυτή τη θέση και για όσες μπορεί να έχουν υπάρξει στο παρελθόν και να μην είχαν τη δύναμη να κινηθούν νομικά και να έχουν το στένος 5 χρόνια να αντέξουν μια τέτοια ψυχοφθόρα διαδικασία. Γιατί και αυτή η κοπέλα είπε ότι εγώ για 5 χρόνια αρνιόμουν να δεχτώ την κατάσταση, να πάω να με βοηθήσουν οι ψυχολόγοι, να με στηρίξουν. Πέντε χρόνια είναι αυτή η υπόθεση που είναι αυτή, γνωρίζει και προσπάθησε στην αρχή μόνη της να κατεβάσει το βίντεο από το διαδίκτυο. Να πούμε ότι βγήκανε και αλόβητη η Ράδιο Αρβίλα, έτσι, γιατί ήταν ένα αγαπημένο μέλος στον Ράδιο Αρβίλα. Ο κόσμος. Ενώ στην αρχή είχαν φάει πολύ bullying. Έχεις δίκιο. Προς στιγμήν προβληματιστήκαμε ότι μπορεί να μην το ξεπεράσουν. Γιατί καταδίκασαν το γεγονός από την πρώτη στιγμή και διαχώρισαν την θέση τους. Τώρα οι λίγες φορές που βρέθηκαν στην αρχή. Πάντως, παιδιά, αυτό που είπε ότι τον κοίταγα στα μάτια και έβλεπα πως δεν έχει μετανόηση. Ένας άνθρωπος που σε ξέρει. Ένας άνθρωπος που σε ξέρει καλά. Έχει υπάρξει ερωτικό σου σύντροφο. Παιδιά, είναι σαν εικόνα μόνο. Υπάρχει κάτι άλλο ακόμα. Η κοπέλα δεν ξέρουμε τι απώλειες έχει μέχρι στιγμή στην προσωπική τη ζωή. Δηλαδή, το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα της, το τι καταστροφή έχει πάθει. Ναι, ξέρεις, γιατί και οικονομικά, έτσι, νομίζω, νιώθουν τα δικαστήρια. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι το σωστό φυσικά να το νιώθουν, αλλά είναι γεγονός ότι είναι ένοχες. Ναι, νιώθουν ενοχικά. Ότι δώσαν τις διαθέσεις τους. Είναι ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται ψυχολογικός. Που εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε αυτό το πράγμα ξέρεις, να ντυλάρεις μέσα και σου. Αισθάνομαι, δεν νιώθεις ενοχικά για τον εαυτό σου που έκανες μια τέτοια επιλογή που δεν το κατάλαβες νωρίτερα. Πού. Και αισθάνομαι πως αυτό που την ανακούφισε τη συγκεκριμένη γυναίκα ήταν το γεγονός ότι αναβαθμίστηκε η ποινή από πλημμύρη μα σε κακούργημα. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι ένας άνθρωπος που παραμένει έξω, τα βίντεο. Έτσι. Δεν ξέρω τι διαδικασία θα χρειαστεί για να κατέβουν. Ο διασυρμός της έχει υπάρξει. Αλλά όμως δηλαδή, από συγκεκριμένα σημεία έχουν κατέβει τα βίντεο. Το θέμα είναι ότι έχουν απλωθεί από άλλο. Είναι αντιγραφές. Από το κινητό που και επίσης και αυτό παράνομο είναι. Και σε άλλα site μπορεί να βρεθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά το βασικό είναι, παιδιά, ότι ο κόσμος πια ξέρει ότι είναι ένοχος. Και αυτό είναι το βασικότερο που η ίδια κοπέλα λέει τώρα ο κόσμος το ξέρει. Ο ένοχος είναι από τη μία πλευρά. Εγώ πάω από τη μεριά της κοπέλας και βλέπω τη δυσκολία που υπάρχει. Η κοπέλα αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει, 100 χρόνια φυλακή να του δώσουν του συγκεκριμένου. Δυστυχώς δεν θα επουλωθεί το τραύμα. Θα υπάρχει και είναι στο χέρι της κοινωνίας και ολωνών μας να την κάνουμε να μην αισθανθεί αυτό το στίγμα και το χαρακτηρισμό. Γιατί δυστυχώς μιλάει πολύ συναισθηματικά και το ακούς και από τη φωνή της που τρέμει, που είναι βαριά, το πόσο δύσκολα έχει περάσει. Αλλά τα δικαστήρια δεν βλέπουν το συνέστημα, βλέπουν τα στοιχεία. Και βάσει αυτών πήραν αυτή την απόφαση και τη σεβόμαστε απόλυτα. Αλλά για αυτή τη γυναίκα, αυτή η καινούργια αρχή. Θα είναι δύσκολη. Άρα πρέπει για όλους μας να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Μην ξεχνάμε και στην αρχή ότι είχε ενοχοποιηθεί. Δηλαδή προσπαθούσαν να τις ρίξουν κάποια βάρη. Όλος ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι μετροπολίτη τη Εκκλησία Βιλιοπίνη. Επειδή είμαι και λίγο κουτσομπόλης εγώ, θα ήθελα να μάθω την οπτική γωνία τη επίσημη κυρία που είναι δίπλα του. Γιατί είναι μέχρι τώρα δίπλα του και θα ήθελα να δω πώς το έχει δικαιολογήσει δεν μέσα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ναι, αυτό λέω. Πώς το έχει δικαιολογήσει απλά μέσα. Απλά είναι και αυτό άδικο να πάμε σε μια γυναίκα η οποία είναι εκτός της κακοποιητικής περιφοράς. Εκτός, αλλά δεν είναι και εντός. Γιατί είναι δίπλα του, παραμένει και μάλλον για να παραμείνει κάπου μέσα τους έχει αθώσει. Είναι πολλά. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε βέβαια, σίγουρα. Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις. Θα σε ξαναδούμε πολύ σύντομα στην παρέα μας. Σε αγαπώ πολύ.
Σουμπιλάρα. Λοιπόν, μετά από όλα τα σοβαρά, γλυκό φιλί δεν έδωσες. Γιατί τον αγαπώ τον Βασίλη. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Open Weekend, έχουμε περάσει μια ολόκληρη χρονιά, την πρώτη μας χρονιά. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένας έγκριτος δημοσιογράφος που μοχθεί, που δουλεύει πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν και ωραία η παρουσία του. Ψυχή μικρού παιδιού. Λοιπόν, πού κοιμήθηκες εχθές το βράδυ? Να τα, στην τατσικό βούτυρα. Πες τα όλα, όλα θα τα πεις. Όλα. Φόρεσες πιτζαμάκια. Η Χριστίνα Παπά, όχι, δεν φόρεσε πιτζαμάκια, έκανε λίγο ζέστη. Φόρεσε παντοφλάκια όμως, τα είδα. Μόνο παντοφλάκια. Τα φόρεσα τα παντοφλάκια του παππού. Ναι, γιατί ή τσαλακώνεσαι σε αυτή τη ζωή ή δεν τσαλακώνεσαι. Έφαγες τα σούσι σου, κάνατε μια πολύ ωραία κουβέντα στον καναπέ της. Πρώτη φορά μπήκε κάμερα στο διαμέρισμά της, να ξέρετε, έτσι. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ όμορφη η κουβέντα σας. Θέλω να τη δούμε όλη παρέα, γιατί... Εγώ πάλι δεν είμαι σίγουρος. Γιατί το είδα εγώ στο μοντάζ, δεν ξέρω και να δείξω. Μπορεί να πω κάτι. Λες πρώτη φορά, δεν ξέρω, θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα reality που πηγαίνανε με τις γυναίκες που και πηγαίνανε οι κάμερες και στα σπίτια που κάνανε όλες οι γυναίκες. Στο Housewives. Εκεί δεν πηγαίνανε. Αυτό ήταν άλλο σπίτι. Σε αυτό το σπίτι που μένει τα τελευταία χρόνια δεν έχει μπει κάμερα. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τον Νίκο Γεωργιάδη με τη Χριστίνα Παπά. Τη Χριστίνα Παπά με τον Νίκο Γεωργιάδη. Περάσαμε, παιδιά. Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι, αν έχετε αλλεργία στις γάτες, δεν μπαίνετε. Δεν είστε ευπρόσδεκτοι. Βασικά, είστε, αλλά δεν θα περάσετε πολύ καλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ελάτε. Μισό! Καλά στον άντρα μου! Μου, έλα, έλα. Πρόσεξε, βγουν τα παιδιά μας έξω. Ο γατούλος μπορεί να έχω, αλλά παπουτσάκια βγάλτα. Περίμενα, δηλαδή σημαίνει και προνοητικός όμως. Έχω φέρει και τις παντοφλίτσες μου. Απλές παραδοσιακές του παππού. Επιτέλους θα ξανακινηθούμε αγκαλίτσα. Αλήθεια. Ναι, γιατί. Μήπως να βολευτώ σε εκείνο τον καναπέ, τον βλέπω πολύ ευρύ χώρο. Α, έχω τέλειο κρεβάτι. Πάμε να καθίσουμε και θα σου δείξουμε ναι, τα κοιμηθείς. Πάμε. Τι θα μου φέρεις, τι θα μου προσφέρεις. Τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, τι θέλεις. Να το αφήσω επάνω σου. Ωραία, σου φέρω νερό. Με ξέρει πάρα πολύ καλά. Η πιο καλή καρσόνα είμαι εγώ, γιατί με κέφι όλους τους κερνώ. Η αλήθεια είναι ότι στην εξυπηρέτηση είσαι μάστερ και νομίζω ότι σε έχω δει να το κάνεις πολλές φορές και στα μαγαζιά σου. Τον δηλαδή αλήθεια. Δεν είσαι από εκείνες που λες, α, εγώ τώρα είμαι ιδιοκτήτρια ή είμαι η μαμά του ιδιοκτήτη και κάθομαι. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, καθόλου. Όταν εμείς ερχόμαστε για διακοπές, εσύ δουλεύεις και πολλές ώρες κιόλας. Ναι, πολλές. Βέβαια, κοίταξε, λόγω του ότι έχω ένα πολύ καλό συνεργάτη, όπως το ξέρεις, τον Κωστή, η αλήθεια είναι ότι πια τα μπάνια μου δεν τα χάνω, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, λατρεύω και τη θάλασσα σε καρκινάκι που είμαι. Οπότε, εντάξει, τα μπάνια μου, δόξα τω Θεώ, τα κάνω Νικολάκι μου. Και ανεβάζεις και τα μαγιό, και μετά έχουν τα σχόλια από κάτω κάποιοι δύο-τρεις. Δεν είναι πολύ συνήθως τα κακοπροαίρετη και εκνευρίζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι έχω εισπράξει πολύ αγάπη από τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπω το να πούνε χοντροί δεν με νοιάζει, το να πούνε άσχημοι δεν με νοιάζει, το να πούνε ότι μεγάλωσα πάλι δεν με νοιάζει, γιατί είναι φυσιολογικό. Μου είναι παντελώς αδιάφορο αυτό το τι λένε. Τα κακοπροαίρετα όμως σχόλια που ήδη έχω καλέσει, θα πάω στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αυτό το εννοώ και ξέρεις πολύ καλά τι τρέλα έχω. Σου έχουν γράψει δηλαδή και πράγματα μηνύσιμα. Ναι, βεβαίως και θα τους βρω αυτούς. Θα έχω κρατήσει το κινητάκι μου, τους έχω φωτογραφίσει και θα έρθει. Τι να πει και η φίλη σου Δέσποινα Βανδύ, είδες τι άκουσε. Να ξέρεις. Για ένα σεξι ρούχο στη σκηνή και τι άκουσε. Να ξέρεις ότι ο λόγος ήταν η Δέσποινα που ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή, έβλεπα το τι γράφανε στη Δέσποινα και το τι λέγανε. Μου φάνηκε τρελό. Είναι μια τραγουδίστρια, είναι μια νέα γυναίκα. Και πιστεύω ότι το πώς θέλεις να τη δεις και πώς θέλεις να εκφραστείς δεν έχει σχέση με την ηλικία. Και έχεις κριθεί κι εσύ από πολύ νωρίς, από τις πρώτες, έκανες σχέση με ένα νεότερο σου άντρα. Και αυτό κάποιες θα πω, γιατί νομίζω τελικά οι γυναίκες είναι αυτές που ενοχλούνται περισσότερο, μετά έκαναν τα ίδια. Ακριβώς, τα ξέρεις πολύ καλά, έκαναν τα ίδια. Να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό, το έχω ξαναπεί ότι δεν νιώθω θυμωμένη με κανένα, απλά απογοήτευση και γελάω, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή όλα τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται. Μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Σε έχουν κυνηγήσει και κάποιοι ισχυροί άντρες, αυτό που λέμε, ξέρεις, οι άντρες που μπορούν να σου προσφέρουν την οικονομική ασφάλεια, που σου επιτρέπει να μην ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου.
Εσύ όμως σε αυτό αντιστάθηκες και νομίζω ότι ήταν συνειδητή η απόφαση. Απόλυτα συνειδητή, βέβαια. Στη ζωή μου είχα μόνο μία σχέση με μεγαλύτερο άντρα και με αρκετά χρήματα όταν ήμουν μικρή, διότι μικρή, να είμαι ειλικρινής, μου άρεσαν οι μεγαλύτεροι. Και μην ξεχνάω ότι επειδή μου έλειπε και η πατρική φροντίδα από αυτόν τον άνθρωπο που δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή για κάποιους λόγους υγείας, είμαι η μόνη που είναι στην προσευχή μου, μου λείπει απίστευτα ακόμη και τώρα. Του ανάβω κεράκια, ξέρεις ότι πηγαίνω στην εκκλησία στο όνομά του. Αλλά τότε εγώ έπαιρνα γνώση, μάθαινα κόσμο, μου άρεσε, τον θαύμαζα. Και στο μυαλό του καθενός μπορεί να έχει ό,τι θέλει να πει. Άλλα μου ωραία αυτή, αλλά ήμουν μικρή και αλλιώς δεν καταλάβαινα. Μετέπειτα η σχέση μου ήταν όλη συνομήλικη. Ένα λοιπόν από τα σχόλια που έχω διαβάσει ήταν: έλα, αυτή είχε πλούσιους. Ποιοι ήταν ακριβώς οι πλούσιοι που ήταν οι άνθρωποι? Γιατί εγώ μόνο μικρότερους άντρες είχα στη ζωή μου. Εκτός από τη μία, όταν ήμουν μικρή, ποιοι είναι ακριβώς? Μη σου πω σε εισαγωγικά τώρα, έτσι, ότι πλήρωνα, δεν με πληρώνανε. Καταλαβαίνεις, λόγου χάρη δεν είναι, γιατί παίρνετε πραγματάκια και μετά τα κάνουν διαφορετικά. Οι δύο γάμοι σου δεν ήταν με μικρότερους άντρες? Όχι, ο Κλάουντιο ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα και ο πρώτος μου άντρας ήταν, είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είδες, άρα δεν ήταν ουσιαστικά όχι, πάντα ενώ, αυτό το ζητούμενό σου. Όχι, ηλικία και μετά και αυτό, γιατί τα ξέρεις και τα έχεις ζήσει, δεν το περίμενα, έγινε ξαφνικά και ούτε και ξέρω τι είναι, γιατί ήταν 12 χρόνια μικρότερος μου. Είχα δει ένα ωραίο παλικάρι, με φλέρταρε, γοητεύτηκα, με φλέρταρε και τόσο όμορφος και κάποια στιγμή λοιπόν παίγω το διαβατήριό του και πηγαίναμε κάπου, κάνω, Παναγία μου, γυρίζω, την κοιτάζω, γυρίζω ξεσμένα, λέω, το έπνιξε το κουνέλι τώρα. Αυτή η σχέση που λέμε που ξέρεις, τότε κρυβόμουν από το γιο μου. Δηλαδή, τύχει να πάμε στα ίδια μαγαζιά με το που τον έβλεπα, έσκυβα εγώ, έφευγα σαν ελληνική ταινία. Αλλά όχι, τώρα έχει μεγαλώσει, τα έχουμε ξεπεράσει. Αυτό έχει κάνει δική του οικογένεια και εγώ για να είμαι ευτυχισμένη θα κάνω αυτό που θέλω στη ζωή μου. Θα είναι τελείως δική μου επιλογή. Επειδή εγώ δεν σε ντρέπομαι, Χριστίνα μου, εννοείται. Και επειδή έχει περάσει η ώρα και έχω έρθει από τη δουλειά, από το περιοδικό, πίνασα λίγο. Θα καλέσουμε το Κιοντζό να φάμε. Ναι. Αν και η αλήθεια είναι ότι πιάνουν τα χέρια σου. Κάνει τις πιο ωραίες μακαρονάδες. Ναι, κάνω. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Το Κιοντζό γλυφάδα. Γιάννη μου, θέλω μια παραγγελία. Θα μας πεις λίγο να ακούσει εδώ και ο φίλος μου ο Νίκος τι να παραγγείλουμε. Ξέρεις τώρα, εμένα μου αρέσουν όλα. Ωραία, πες. Και την αγαπημένη μου σαλάτα θέλω. Ζούντλι σάλατ. Μια ζούντλι σάλατ. Να μην έχουν πολλές μαγιονέζες. Α, το κάνει του είναι αγαπημένο. Να πάρουμε και ένα μπαν. Ναι, ναι. Όχι, ένα μπαν να πάρουμε. Ωραία, μπαν με κοτόπουλο, μεγαλίδα με τι. Μεγαλίδα. Μεγαλίδα. Πήρα και φαγητάκι, έρχεται. Τέλεια, ελπίζω να μην αργήσουν. Ευτυχώς. Μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μέχρι να έρθουν. Όπως το να δούμε αυτό το άλμπουμ. Δεν τα έχεις δει ποτέ, δεν τα έχω δει ποτέ αυτά. Συγγνώμη, για ποια χρονιά. Πού θυμάμαι πότε παντρεύτηκα. Τώρα. Πότε παντρεύτηκα. Δεν θυμάσαι τη χρονιά που παντρεύτηκες. Όχι. Δεκαετία 90 ήταν πάντως. Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία. Μικρούλα πάντως... ήσουνα. Πόσο ήσουνα στο γάμο. Άμα δεν θυμάμαι πότε παντρεύτηκα. Δεν θυμάσαι ούτε πόσο χρονολογία ήσουν στο γάμο σου. 20... Τι είναι αυτό το κορίτσι. Τι είναι αυτό το κορίτσι. Τώρα 25 κάπου εκεί. Ο γάμος έγινε στη Βενετία. Στη Βενετία. Έξω ρε, έξω. Έλα, πετύχαμε έξω. Και ΠΑΟΚ. Έφυγε το γατί μου. Έτσι, μπράβο. Θυμάσαι που με έτρεχες στους αγώνες της Μίλαν τότε και βλέπαμε Champions League και λίγα μέτρα πιο πέρα καθόταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη που σηκωνόταν να σε χαιρετήσει. Μετά με πήγαινες στο Νόμπου και σηκωνόταν ο Αρμάνι να σε χαιρετήσει. Δηλαδή εγώ αυτά, άμα δεν τα είχα ζήσει, δεν θα τα πίστευα. Γιατί εσύ έκανες πραγματική καριέρα στην Ιταλία, δεν πήγες εκεί τουριστικά. Μετά από τόσα χρόνια που έμενα εκεί, τους ήξεραν σχεδόν όλους. Σου έχει περάσει ποτέ ιδέα από το μυαλό πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχα μείνει τελικά εκεί? Αν ήμουν εκεί θα είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, ναι. Δεν το μετάνιωσες ποτέ? Ναι. Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που έχω μετανιώσει. Και κάτι άλλο επαγγελματικό που από στα αναχώρια, αλλά μετάνιωσα πάρα πολύ. Χριστίνα, δεν σε πειράζει να πάω να αλλάξω? Είπαμε σπίτι σου. Ναι. Πώς θα κοιμηθώ με τα τζιν? Παίρνω τα πράγματα μέσα για να αλλάξω, έτσι. Χριστίνα, πού είσαι πάλι? Σου ετοιμάζω το κρεβάτι, βρε, που θα κοιμηθείς. Νόμιζα θα κοιμηθώ εδώ. Όχι. Εδώ θα κοιμηθείς. Τι εννοείς? Ήρθε το φαγητό. Ήρθε το φαγητό, επιτέλους.
Τώρα! Καλώς το να και σ' άργησε. Καλώς το αγόρι μου. Αριστούργημα. Πιστεύω ότι έχουμε το καλύτερο σούσι ever για την δικά μας, αλλά γιατί είναι ο Δημήτρης, ο γιος μου, κάνει τρομερή δουλειά. Αλήθεια. Αν χρειαστείς κάτι, μην με φωνάξεις. Αυτό φοβόμουν που θα μου πεις. Αμάν, άργησα. Ευλογία να ξυπνάς έτσι. Πολύ το ζηλεύω αυτό, πραγματικά. Αυτό ήτανε. Εντάξει, με τόσες γάτες αυτό το σπίτι δεν πολύ κοιμήθηκα. Αλλά θα βγει και η σημερινή μέρα. Ελένη, Ποσειδώνα, Μέρη, Δημήτρη, σας έρχομαι. Θέλω να πω τα μπράβο και εγώ τώρα σαν να παίρνω το Όσκαρ. Ο Άγγελος ο Βόσος με την κάμερα έκανε καταπληκτική δουλειά, ίδρωσε πραγματικά. Και τη Φένια με τον Γιώργο τον Παταζάτο που ήταν εκεί στο μοντάζ τα παιδιά, πραγματικά respect, γιατί είναι ένα υλικό πάρα πολύ ωραίο. Πόσο φιλόξενο κορίτσι είναι η Χριστίνα Παπά, πόσα γατιά μένουν μαζί της. Τέσσερα. Τέσσερα και ταΐζει άλλα 5-6 κάτω στην πιλωτή. Όταν είδα τη Χριστίνα Νύφη, που δεν θυμόμουν, παιδιά, φωτογραφίες από τον πρώτο γάμο. Καλονή, πανέμορφη, δεν το συζητώ. Πόσα χρόνια πίσω μας γύρισες. Είναι τώρα μέσα, 30, μέσα 30. Δεκαετία 90. Είναι 30 χρόνια πριν, ήταν πιτσιρίκα. Αλλά είχε έρθει ο Κλάουντιο Κολτεπέλα εδώ στην Ελλάδα που έπαιζε μπάσκετ. Γνωριστήκανε στην πισίνα ενός παραλιακού ξενοδοχείου. Και του άλλαξε όλη του τη ζωή στην πραγματικότητα, γιατί τον έφερε στην Ελλάδα και έπαιξε μετά σε ελληνικές ομάδες. Στον ΠΑΟΚ. Είχε πει ότι ήταν πάνω στην ελληνική ομάδα. Ό,τι για τον ΠΑΟΚ ξέρει, λέει. Ναι, πάω. Παιδιά, είναι το καλύτερο εφτάρι. Αυτό το θέμα το οποίο βγάλατε στον αέρα δείχνει ότι ο Νίκος Γεωργιάδης έχει ένα μεγάλο όνειρο το οποίο το υλοποίησε. Να γίνει ηθοποιός. Να γίνει ηθοποιός. Είμαστε οικογενειακές ιστορίες. Έρχονται κι άλλα. Νίκο, να σου πω. Ετοιμάζω κάτι ταινιούλε. Μέσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για θέλω να παίξω, αλήθεια. Αχ, τέλεια, παιδιά, Η στιγμή της αφύπνισης είναι για βραβείο. Γι' αυτό είναι τόσο φίλος της αδελφής μου, η οποία παίζει και αυτές τις ταινίες σε σύριαλ. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Παπά. Ποιος έχει σειρά, ποιος θα σε φιλοξενήσει, μην το πεις. Όχι, δεν θα το πω, θα το κάνουμε μαζί. Αλλά το ζηλέψανε πάρα πολύ όταν το μάθαν το επόμενο. Μην με κάνεις, απαντήσω. Εδώ μέσα. Να σου πω, το έχω. Α, το ξέρω. Το έχω. Και ζηλέψανε και κάποιοι κοντινοί σου άνθρωποι. Πέτω για λίγο. Κρατήστε παρέα τους καλεσμένους μας. Τι έλεγες, Ελενάκη? Όχι, εγώ αν θέλει να το φιλοξενήσουμε, έχουμε και ένα σκυλάκι 40 κιλά. Και το πρωί που θα ξυπνήσει. Σκυλάκι. Προφανώς σκυλό είναι. Απλά δεν ξέρω αν θα προλάβεις να κοιμηθείς. Όχι, να το φιλοξενήσετε μια μέρα κι εσείς. Λοιπόν, σας αφήνω για πολύ λίγο. Πάω από εδώ να δω τη Φωτεινούλα μου, την όμορφη. Τι ωραία διάθεση είναι αυτή, ρε παιδί μου. Όποτε έρχομαι, μου φτιάχνετε και τη δική μου. Κοριτσάρα μου, μακάρι αγάπη μου, αν κι εσύ είσαι τόσο φωτεινό που από μόνη σου είσαι. Θέλουμε να νιώθουμε καλά και τώρα αυτή η εβδομάδα είναι και μια ευκαιρία, γιατί έρχεται η Black Friday, αλλά στα Bodyline έχουμε ξεκινήσει από τώρα τηλεοπτικά και μόνο, οπότε σήμερα μείνετε εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για απώλεια ως 7 κιλά, καθαρό λίπος, από 180 αρχική τιμή μόνο για σήμερα στα 79 ευρώ. Και δεν μιλάμε τώρα για μία διατροφή, μιλάμε για τρεις τεχνολογίες οι οποίες θα δουλέψουν για το σώμα μας και για την αυτοπεποίθησή μας. Γιατί εδώ μιλάμε για τρεις τεχνολογίες επανάσταση. Δεν μπορείς να καταλάβεις τα αποτελέσματα στα οποία βλέπεις άμεσα στο σώμα σου. Γιατί αρχικά αυτό το πρωτόκολλο το τριπλό βασίζεται στο λιπολέιζερ νέας γενιάς. Μιλάμε για μια τεχνολογία, Ελένη, η οποία πραγματικά κάνει ανέμακτη λιποαναρρόφηση. Ανέμακτη, και αυτό σημαίνει ούτε πόνος, ούτε σημάδια, ούτε χρόνος για αποκατάσταση, τίποτα. Όλα αυτά, αυτό, ακριβώς αυτό σημαίνουν. Ούτε πόνο, ούτε κόπο, ούτε αποθεραπεία, ούτε σημάδια, αλλά απώλεια κιλών. Αυτό που θέλουμε εμείς τώρα, γιατί έρχονται και τα Χριστούγεννα και θέλουμε να το φορέσουμε το φορεματάκι μας, το στενό. Καταρχάς πρέπει να τα χάσουμε λίγο για να φάμε μετά τα Χριστούγεννα χωρίς τύψεις, ενοχές και άγχος και να τα ξαναμάθουμε. Ακριβώς. Προετοιμασία λοιπόν. Λοιπόν, μιλάμε για ανέμακτη λιποναρρόφηση. Τι κάνει λοιπόν το λιπολέιζερ νέας γενιάς? Μπορεί και φτάνει στα λιποκύτταρα, εκεί που είναι οι λιποαποθήκες μας. Ρευστοποιεί το λίπος το οποίο βρίσκεται εσωτερικά, διασπά τη μεμβράνη του και ρευστοποιεί το λίπος. Και όταν το λίπος ρευστοποιηθεί,
φεύγει από το σώμα μας σαν νεράκι. Αυτό εκεί είναι το μπλοκάρισμα δηλαδή. Είναι ογκώδες, είναι συμπυκνωμένο. Όταν λοιπόν το ρευστοποιήσουμε, μπορεί και φεύγει από το σώμα μας. Βλέπουμε διαφορά σε πόντους μόλις σηκωθούμε από την εφαρμογή, αλλά τα κιλά, όλοι καταλαβαίνουμε, μπορούμε να σηκωθούμε μείον 7 κιλά, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Άλλοι μπορούν να τους πάρει 2 εβδομάδες, άλλες 3, μέχρι και 30 ημέρες, ίσως και λίγο παραπάνω, βλέπεις το αποτέλεσμα πάνω στο σώμα σου. Απλά, επειδή ξέρουμε εκεί έξω ότι πολλοί κόσμος έχει κάνει λάθος διατροφές, έχει μπλοκάρει το μεταβολισμό του, εγώ πρώτα απ' όλα, στο παρελθόν, πριν συναντήσω τους ανθρώπους στο Bodyline, όποτε έκανα δίαιτα, πεινούσα, με αποτέλεσμα να μπλοκάρω το μεταβολισμό μου και όταν πήγαινα να κάνω μια σωστή προσπάθεια, να μην φεύγει το λίπος από πάνω μου. Αλήθεια είναι αυτό, δηλαδή πάμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και καταφέρνουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο στον οργανισμό μας. Ακριβώς. Και επειδή εμείς θέλουμε όλοι να έχουν αποτέλεσμα, ακόμα και αυτοί, έχουμε έρθει και έχουμε προσθέσει ακόμα μια τεχνολογία, το Bodyline Lympho. Τι κάνει αυτό? Αυτό πηγαίνει και αποτοξινώνει το σώμα μας, διώχνει κατακρατήσεις, τοξίνες του οργανισμού και αλλάζει τη μεταβολική μας ηλικία. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε 50, να είμαστε 60. Και ο μεταβολισμός μας δεν είναι για 20. Σαν 20, ακριβώς. Mm-hmm. Όσο πιο μικρός είσαι, δεν λένε, χάνεις πιο γρήγορα βάρος. Αυτό λοιπόν καταφέρνουμε σε κάθε ηλικία. Και για να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, ερχόμαστε και προσθέτουμε ακόμη μια τεχνολογία, το Body Profile Test. Γιατί πραγματικά ένα νούμερο στη ζυγαριά δεν λέει απολύτως τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε πού είναι η λιποαποθήκη, πού είναι η κατακράτησή σου, πώς λειτουργεί ο μεταβολισμός σου, πώς είναι το σώμα σου. Ποια σημεία, ας πούμε, συσσωρεύουν το λίπος το κάθε. Γιατί κάθε σωματότυπος είναι διαφορετικός. Εγώ τα βάζω αλλού, εσύ τα βάζεις αλλού. Έχουμε διαφορές ακριβώς. Οπότε τι κάνουμε, υψηλές αναλύσεις στο σώμα με αυτή την τεχνολογία και ξέρουμε ακριβώς πού θα εστιάσουμε. Αυτό το τριπλό πρωτόκολλο δεν πρέπει να το χάσεις γιατί είναι τηλεοπτική προσφορά και για την Black Friday που έρχεται από 180 ευρώ. Είναι πάνω 50%, είναι 79 ευρώ στο 811-45-045. Ένα σουσού και πραγματικά θα απολαύσεις το σώμα σου όπως ακριβώς εσύ το θέλεις. Τι σας λένε μετά όταν πετυχαίνει τον επιθυμητό στόχο. Τι είναι αυτό που ακούτε έτσι και λένε Bodyline, α, ευχαριστώ, τι πόσο χαίρομαι. Καταρχάς όλοι ξέρουν τα Bodyline χρόνια τώρα ότι όποιος έρχεται έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα ανέμακτα, μας εμπιστεύονται και εμείς το ανταποδίδουμε όλο αυτό με τις προσφορές μας. Όταν βλέπουμε τα χαμόγελα μόλις σηκωθούν ότι τελικά μετά από τόσες προσπάθειες στο παρελθόν και τόσο κόπο τελικά βλέπουν τη διαφορά, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας. Και είναι και η εγγύηση, αυτό που λες, δηλαδή χρόνια ολόκληρα. Χρόνια. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη που έχουμε ανοίξει τώρα, γίνεται πανικός. Εκεί να δεις τα κορίτσια. Τα κορίτσια μου στη Θεσσαλονίκη. Πες μας ακόμα μια φορά την προσφορά για να προλάβει ο κόσμος να τηλεφωνήσει. 1-11-45-045 από 180 ευρώ μόνο 79 για σήμερα έως 7 κιλά καθαρό λίπος. Το τονίζω αυτό. Είσαι φανταστική, Φωτεινούλα μου. Σας αγαπώ πολύ. Σε φιλώ γλυκά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά. Επιστρέψαμε και είμαι στη θέση μου γιατί έχω απέναντί μου την αρετή Λις, την fashion expert του πρωινού σουσού, για να δούμε όσα έγιναν χτες στα Madwalk φυσικά, στο Madwalk. Αλλά να σχολιάσουμε τις εμφανίσεις, οι οποίες μας έκαναν εντύπωση, που ήταν έτσι τις πιο πολύ συζητημένες. Τις λαμπερές εμφανίσεις στον Madwalk 2023. Μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά με εξέπληξαν. Ελένη μου. Ναι. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τον Μικέλ Μωρόνε. Ο Μικέλ Μωρόνε ήταν guest star όλης της βραδιάς, ο οποίος στο τέλος όλης της βραδιάς εμφανίστηκε με 2 του τραγούδια. Να πούμε ότι είναι ηθοποιός, αλλά έχει συνεχίσει και σαν τραγουδιστής. Στιλιστικά πώς το βλέπεις, εμένα δεν μ' άρεσε. Στιλιστικά ούτε εγώ εντυπωσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια, αλλά όλη η ενέργεια που έβγαλε, όλο το vibe μέσα στο γήπεδο, στο event, ήταν πάρα πολύ ωραίο, έκανε καλή προσπάθεια. Το σακάκι αυτό με το φανελάκι, το μποτίνι και το παντελόνι που δεν σταματάει και σωστά, τι.
Κοίταξε να δεις. Όχι, είναι το στυλ αυτό να σταματάει μέχρι τον αστράγωνο. Θα σου πω και αυτό το παπούτσι. Το στυλ, ναι. Θέλει να το κάνει λίγο vintage, παλιακό στυλ. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ήθελα να δείξει πιο πολύ απλώς και να δείξει αναδείξει τη φωνή του. Ας έβγαζε το σακάκι τότε να δείξει πιο απλώς. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε πιο εντυπωσιακό. Θέλει να κάνει λίγο το Italian bad boy σε στυλ. Μα απογοήτευσε ο Μικέλε, πάμε στη Βίκη. Σε απογοήτευσε. Ναι, πάμε λοιπόν στη Βίκη. Η Βίκη, να πούμε, η παγιά, είναι πάντα στιλιστικά σωστή. Τι φοράει εδώ, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το little black dress, το οποίο το συνδύασε μαζί με ένα καλσόν, όπως βλέπεις, και σου έχω πει ότι αναδεικνύει πολύ ωραία τα πόδια. Το σωστό παπούτσι, πολύ ωραίο, ένα minimal κόσμημα, έτσι φανταχτερό στο λαιμό. Και στην πορεία επέλεξα σπρώμαυρα ενδύματα, επίσης και ένα πολύ ωραίο κόκκινο φόρεμα του Ζούλια. Mm. Πάντα η Βίκη είναι στιλιστικά πάρα πολύ σωστή. Η αλήθεια είναι. Ξέρει πώς τα συνδυάζει. Είναι μια κούκλα. Στην απλότητά της, στο μακιγιάζ της. Ωραία μαλλιά, απλά. Πάμε στη Δέσποινα Βανδύ. Η Δέσποινα Βανδύ άνοιξε το σόου της Ήλια Κρυθαριώτη και ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια αναδεικνύει και τα ρούχα της Ήλιας. Κοίταξε πόσο εντυπωσιακή είναι. Βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια, θα μου άρεσε να την δω με άλλο look στα μαλλιά. Τα μαλλιά και μένα με το... να κάνει λίγο την ανατροπή. Κοίτα, εμένα μου αρέσει γιατί κατεβάζει λίγο το ρούχο επειδή έχει τόσο ακρίσταλα επάνω και είναι τόσο εντυπωσιακό. Ναι. Το καλσόν θα διαφωνούσα. Κοίταξε να δεις, το καλσόν φαντάζομαι ότι το επέλεξε για λόγους στο να δείξει περισσότερο αυτό που θα ήθελε η rock, το glam. Mm, είναι, rock, χαρακτηριστικό, glam. Ακριβώς, είναι χαρακτηριστικό φόρεμα της Σίλια αυτό. Ωραία, βαμμένη. Εγώ διαφωνώ λίγο με το look στα μαλλιά της. Θα την ήθελα λίγο πιο τσαλακωμένη. Ναι, λίγο πιο κάτω, λίγο χαλασμένα πιο μαλλιά. Ίσως μια περούκα, κάτι άλλο, ένα άλλο χρώμα στα μαλλιά. Mm-hmm. Ναι, θα μου άρεσε. Για βέβαια, πάμε στην... εντυπωσιακή εννοείται όπως πάντα. Και μόνο έτσι, που φοράει η Σίλια... Ακόμη και τα φορέματα, ακόμα τα φορέματα της Σίλιας ήταν καταπληκτικά. Ήταν λες και ήμασταν δηλαδή αλλού, σε εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Καλά, ήταν τόσο ωραία, είναι... τόσο εντυπωσιακά, πραγματικά. Φανταστική Σίλια, Γρυθαριώτη. Πάμε στον έναν μοναδικό, υπέροχο... Στον... Σάκη Ρουβά Ποσειδώνα, κοίτα εδώ να δεις τι φοράει το αγόρι. Βρετός Βρετάκος. Αυτό είναι Βρετός Βρετάκος. Φόρεσε τη δημιουργία Βρετός Βρετάκος ο Σάκης. Ο Σάκης, εντάξει, ό,τι και να βάλει... Αυτό είναι αλήθεια. Έχει το άστρο πάνω του λάμπη. Όμως, να σου πω κάτι. Το σακάκι είναι μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Σάκη Ρουβά για τα Madwalk, όπως είναι φυσιολογικό. Όλο κρίσταλα επάνω του κτλ. Στα καλύτερά του, δηλαδή. Αν βάλεις το Ρουβά και δίπλα το Μωρόνε, ρε Μόνικα, ποιον θα κοιτάξεις? Ποιον? Το Σάκη. Καταλαβες. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Είναι δύο διαφορετικοί τύποι αντρών. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε. Στιλιστικά μιλάω, στιλιστικά... δεν μιλάω σαν ομορφιά. Ναι, όχι σαν ομορφιά. Απλά ο Σάκης είναι λίγο το πιο glam και ο Μωρόνε προσπαθεί να το κάνει πιο dirty Italian boy πάνω στη μηχανή. Ναι. Βέβαια. Ο Σάκης που λέει από πάνω έχει καταλάβει που πάει στα μάτια. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, ναι. Φουρέιρα. Η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα μας έκανε το sexy pole dance και να πούμε ότι ανέδειξε το ρούχο αρκετά καλά με τις χορευτικές της ικανότητες. Ποιο ρούχο, ό,τι και να φορέσει, το σχεδόν καθόλου ρούχο. Τι είναι αυτό? Ήτανε εσώρουχα, ήτανε και τέλος πάντων αυτές οι πέρλες και τα κοσμήματα τα οποία ήταν φορεμένα μαζί με τις ζαρτιέρες. Αυτή είναι, ήταν η... Τι είναι αυτό? Αυτό, κοίταξε να δεις, αυτό είναι τύπου provocateur, σε στυλ γαλλικό, ναι. Και βέβαια μου άρεσε το χρώμα που επέλεξε. Σε φόντο με το χρώμα που επέλεξε, αυτό το είναι... νου, οι αποχρώσεις όλο ακριβώς. Έτσι πολύ δεν έκανε πάλι το total black αυτό να το δούμε στο φόντο το κόκκινο από πίσω. Έκανε έτσι ένα πιο ανάλαφρο, ωραίο sexy looking. Πάμε και στη Tamta. Πάμε και στην Tamta. Και η Tamta αρκετά ανατρεπτική, το έχει δείξει εδώ και αρκετό καιρό το φουτουριστικό, το future. Τι έκανε στην ουσία? Δεν ήταν εντυμένη, ήταν μέσα σε ένα κρεβάτι πέπλο και όσες φορές πέφτανε η προβολής, άλλαζε η μεριά του κρεβατιού. Α. Ναι. Ναι, γιατί εδώ δεν είναι εντυμένη. Διαφορετικό, Tamta. Στην ουσία, ακριβώς. Διαφορετικό. Θα το λέγαμε, το έχουμε δει ήδη αρκετές φορές, δηλαδή ενώ πάνω της
future δείχνει την αναγέννηση. Μπράβο, ακριβώς. Και είναι λίγο και τα μαλλιά και όλο το στυλ. Έχουμε κι άλλο να δούμε, έχουμε τελειώσει. Πάμε να δούμε και τους... Έχουμε τελειώσει, γιατί ωραία. Έχουμε την Τάμπτα και με αυτήν θα κλείσουμε. Πάντως ήταν πολύ εντυπωσιακή και ωραία η βραδιά. Ήταν ματ. Εντυπωσιακή, ακριβώς. Ήταν ματ. Ήταν ένας συνδυασμός μόδας και μουσικής. Και εσύ είσαι πολύ ωραία ντυμένη σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ επέλεξα βινίλ και το κατέβασα με τα μοκασίνια. Με, με την καλσούλα και το ακριβώς, μοκασίνι. Ακριβώς. I like. Cut και απλά μαλλιά πίσω. Πάνω, και μαλλιά πίσω. Φανταστικά. Μερούλα μου, είσαι εκεί να έρθω κι εγώ να μου δώσεις μια γεύση από το σημερινό ερωταφυγά. Εννοείται, εννοείται. Έχουμε πολύ ερωταφυγά και γίνεται σήμερα το Μάλε Βράσε. Γιατί θα το λέω αυτό, γιατί ο Μάρκος θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει μακριά την Ευγενία. Η Ευγενία όμως δεν πρόκειται να αφήσει το παιδί της. Και τι κάνει, κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάει και πιάνει την Αλεξάνδρα, μπαίνει στο σπίτι της Αλεξάνδρας, της λέει θέλω να με βοηθήσεις, δεν σε σκοτώσω, αλλά θέλω να με βοηθήσεις. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω το παιδί μου. Βάζει την Αλεξάνδρα λοιπόν να πάει στο σπίτι του Μάρκου, η Παναγιώτα βλέπει την Αλεξάνδρα, της δίνει το παιδί να το πάει βόλτα, το βουτάει η Ευγενία και αρχίζει ένα μεγάλο κυνηγητό το τι θα συμβεί και πού θα πάει ο μικρός Στεφανάκος. Την ίδια στιγμή ο μεγάλος Στέφανος είναι ακόμα στο νοσοκομείο, η Μαριέτα ακόμα ανησυχεί, αλλά η Μαριέτα βλέπει και έναν άνθρωπο που περιφέρεται γύρω από το σπίτι που μαθαίνει όμως ότι ο Στέφανος τον έχει βάλει για να την προστατεύει. Συμβαίνουν πάρα πολλά στον ερωταφυγά, γιατί η Ουρανία καταλαβαίνει και το άλλο πρόσωπο του Ιάσονα, μαθαίνει κάποιες λεπτομέρειες το πώς πέθανε ο πατέρας του και δεν της αρέσει αυτή η πλευρά του χαρακτήρα που έχει ο Ιάσονας. Αυτά και άλλα πολλά πολλά και ενδιαφέροντα και απόψε στον ερωταφυγά εδώ στο Open στις 8. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έπρεπε να σου μιλήσω. Φύγε αυτή τη στιγμή. Στρατήγιο μου! Δεν ήρθα για να σου κάνω κακό. Τη βοήθειά σου χρειάζομαι. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, μόνο εσένα έχω τώρα. Θα σε αφήσω να μην φωνάξεις. Έχω το λόγο σου. Τι θέλεις εσύ από μένα? Ο Μάρκος δεν μ' αφήνει να πλησιάσω το παιδί. Έχει βάλει φύλακα την Παναγιώτα και δεν μ' αφήνουν να το δω. Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Πώς μπορώ εγώ να σε βοηθήσω? Να μου φέρεις το μωρό μου, Αλεξάνδρα. Ο Μάρκος αγαπάει, δεν θα σου θυμώσει εσένα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να μπλεχτώ στα προσωπικά σας. Μόνο να πάρω το μωρό μου στην αγκαλιά μου, αυτό θέλω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πού αλλού να στραφώ. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, κάνε μου αυτή τη χάρη και στορκίζομαι. Δεν θα σε ενοχλήσω ποτέ ξανά. Πες το στο Μάρκο. Δεν θα σου αρνηθεί ο Μάρκος. Όχι, δεν θα μ' ακούσει. Καταλαβαίνε. Αλεξάνδρε, εσύ τα έχεις όλα. Τα παιδιά σου, αυτόν που αγαπάς. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εκτός από την οικογένειά μου που χάνω, θα χάσω και την δουλειά μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου ζητάς. Έχετε εγώ. Βοήθησέ με, Αλεξάνδρα. Το μωράκι μου να δω. Έστω για τελευταία φορά. Σε παρακαλώ. Όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα το βράδυ στις 8 στο μοναδικό ερωταφυγά εδώ στο Open. Να πω για μια ακόμα φορά τους διαγωνισμούς μας, γιατί τα δώρα είναι πολλά και πρέπει να τα διεκδικήσετε τηλεφωνώντας ή στέλνοντας πολλά μηνύματα. Πάμε να δούμε το πρώτο, γιατί η κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών ειδών κομμωτηρίων Kiana Ελλάς προσφέρει σε δύο νικητές από μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ. Η κάθε μία δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί όπως θέλει αυτός που θα την κερδίσει μέσω του e-shop.kiana.gr και μέσω του τηλεφώνου 211-180-88. Έρχονται γιορτές και είναι ένα υπέροχο δώρο τώρα για τα Χριστούγεννα και για τους άντρες και για τις γυναίκες, αλλά και για τα δώρα που θέλετε να πάρετε για τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Συνεχίζω με φανταστικό χαλί κλασικό Κασάν. Αξίας 3.000 ευρώ για το χώρο σας. Η Mogadam Carpets είναι μία από τις ελίτ επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με πάνω από 20 χρόνια παρουσία στο χώρο, η οποία εισάγει απευθείας από την Περσία. Αυτό το καταπληκτικό χαλί μπορεί να γίνει δικό σας. Αλλάζω δωμάτιο και πάω κρέβατο κάμαρα και εκεί διεκδικείται μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την GrecoStrom. Να σας πω ότι υπάρχει Black Week στην GrecoStrom από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου με ασυναγώνιστες προσφορές, χειροποίητα κρεβάτια από μασίφ ξύλο, ελάτης και τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Μαζί, βέβαια, δεν ξεχνάτε ότι διεκδικείται και το Peugeot 208, την έκδοση Like. 19.000 ευρώ αυτοκίνητο, 75 τα λογά του, με ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα. Στο 14.800 τηλεφωνείτε ή, αν θέλετε να στείλετε μηνυματάκι, γράφετε νέο όμικρον, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Πολυβόλο! Μπράβο, Γιάννη, μπράβο! Σήμερα είμαστε όλοι εδώ! Γλώσσα δεν βάλαμε! Λοιπόν, τώρα θέλω το πιο δυνατό μας χειροκρότημα για τη σημερινή μας παρέα, που ήταν η μοναδική Έλενα και Θοδωρής. Περάσαμε καταπληκτικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε πολύ φιλοξενοί. Εμείς ευχαριστούμε. Είδα φίλους από τα παλιά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και εδώ. Πρέπει να πω, μάλιστα, εδώ έχουμε κάνει πολλά στο παρελθόν, στη βαριά αυτή δεκαετία του 2000. Και θα κάνετε συμπώνας, και στο μέλλον. Μακάρι. Από τα 90's εμείς. Από τα 90's εμείς. Εμείς είμαστε ραδιοφωνατζίδες, είμαστε μουσική παραγωγή. Με τον Ποσειδώνα έχουμε μια μεγάλη πορεία μαζί. Και πρέπει να σου πω ότι η παρέα σου είναι καταπληκτική και αυτή η πλευρά του σκηνικού με έχει ενθουσιάσει πιο πολύ ακόμα. Δεν είναι πανέμορφα. Είναι καταπληκτικό το σκηνικό σας, παιδιά. Είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι τέλειο. Και ζηλεύω πολύ εκεί. Πέρασε ωραία. Υπέροχα, πέρασα. Νομίζω ότι θες να ανέβεις στην καρέκλα πάνω, έτσι όπως σε βλέπω. Όλη την ώρα την καρέκλα ανέβεις στην καρέκλα. Θα ανέβεις στην καρέκλα. Θα γίνουμε viral. Θα γίνουμε viral μετά, ναι. Άσε, κάτσε εδώ στον καναπέ. Καλά, σας στέρεω, ένα πώς. Να σας ευχαριστήσουμε όλοι πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Μορφήνατε την παρέα μας με το κέφι σας, τη ζωντάνια σας, τη χαρά σας και φυσικά τη γνώση και την άποψή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτικό το γλυκό, καταπληκτικό. Δεσμεύομαι την επόμενη φορά που θα έρθετε θα φέρω και κοκάκι και νεγράκια. Δεσμεύομαι. Εμείς θα σε γιορτάσουμε σήμερα το βράδυ. Εννοείται. Να χαίρεστε όποιον αγαπάτε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί στις 10 παρα 10 γιατί έχει πρωινό. Σουσού! Γεια σας.